έλεγε κάτι το συγκεκριμένο. Μετά εμείς είδαμε στην εφημερίδα την απογευματινή ένα δημοσίευμα από την κυρία Νταγκουνάκη για τις αιρέσεις και για τις διάφορες οργανώσεις. Έγραφε μέσα για το ΚΕΦΕ και για τις αετόλοντζι. Αμέσως το ρυθμίσαμε. Λέμε το παιδί μας, κάτι συμβαίνει εδώ, βλέποντας αυτό το ρεπορτάζ. Πήγαμε, βρήκαμε τη δημοσιογράφο, τη ρωτήσαμε να ενημερωθούμε και αφού μας είπε και μας έδωσε πληροφορίες πού μπορούσαμε να αποτανθούμε για να μπορέσουμε να μάθουμε καλύτερα τι είναι αυτή η οργάνωση, πήγαμε, ρωτήσαμε, μάθαμε, βρήκαμε πληροφορίες και είδαμε ότι το παιδί μας έχει μπει σε μία φοβερή οργάνωση. Αρχίσαμε, ανησυχούσαμε πάρα πολύ. Έπρεπε όμως, κάναμε κάτι που δεν του είπαμε, ότι αυτό, εκεί που είσαι παιδί μου είναι μία φοβερή οργάνωση. Περιμέναμε να έρθει το παιδί μας εδώ και να του μιλήσουμε. Όταν είχαμε συνεννοηθεί πλέον, τηλεφωνιόμασταν κάθε Κυριακή και είχαμε συμφωνήσει την Τρίτη του Πάσχα να τηλεφωνηθούμε, να μιλήσουμε για το Πάσχα όπως μιλούσαμε. Μας παίρνει την Τρίτη το μεσημέρι και μας λέει: «Μαμά, πάντα από τη Δανία». Από τη Δανία. Πάντα από τη Δανία. Μετά από πόσους μήνες εκεί? Μετά από ένα χρόνο πλέον. Όπου είχε φύγει για να κάτσει ένα τρίμηνο. Μάλιστα. Λες. Είχε φύγει και από το τηλέφωνο πολλές φορές μας ζητούσε χρήματα και μας έλεγε ότι δεν έχω χρήματα. Γιατί παιδάκι μου, εκεί που είσαι δεν πληρώνεσαι? Μαμά, κάνω τα σεμινάρια. Εφόσον τώρα είδαμε ότι το παιδί μας βρίσκεται σε μία φοβερή οργάνωση, κάναμε αυτή την υπομονή να έρθει το παιδί μας εδώ. Να μην το φοβήσουμε ότι ξέρουμε και όπως είχαμε μάθει ότι τα παιδιά τα διώχνουν στην Αμερική, σε ένα πλοίο που έχουν και από εκεί εξαφανίζονται. Όταν λοιπόν μας παίρνει την Τρίτη το μεσημέρι, λέει: «Μαμά, εγώ αύριο πετάω για Αμερική». «Τι λες παιδί μου, πού πας παιδάκι μου στην Αμερική? Δεν θα έρθεις να μας δεις, δεν θα έρθεις να μας...» Να σε... Το μεσημέρι λέει: «Μαμά, εγώ αύριο πετάω για Αμερική». «Τι λες παιδί μου, πού πας παιδάκι μου στην Αμερική? Δεν θα έρθεις να μας δεις, δεν θα έρθεις να μας... Να σε δούμε κι εμείς. Μην ανησυχείς μαμά, θα πάω για 3 μήνες. Το γνωστό παραμύθι. Θα πάω για 3 μήνες. Όταν ήρθε στο σπίτι, πιάσαμε τη συζήτηση, συζητήσαμε. Αυτό η Ντόρα μου, το παιδί μου, το κορίτσι μου, το έβλεπα και δεν το γνώριζα, γιατί μου έλεγε πράγματα. Όταν της είπα ότι παιδάκι μου, εκεί που πας, μάθαμε τα δικά μας τα νέα, όταν την αφήσαμε να πει τα νέα τα δικά της, πώς περνάει εκεί, τι κάνει, της λέμε: «Ντορούλα μου, εμείς τα νέα που έχουμε εδώ παιδάκι μου δεν είναι έτσι όπως μας τα λες. Έχουμε μάθει άσχημα πράγματα για αυτή την οργάνωση». Αμέσως εξαγριώθηκε. «Μου τι λέτε, όλα αυτά είναι διαδόσεις και όλα αυτά είναι ψέματα και τα λένε γιατί καταφέρονται κατά της οργάνωσης αυτής, γιατί έχουν συμφέροντα που καταφέρονται κατά της οργάνωσης». «Ρε παιδί μου, δεν είναι έτσι». «Όχι». Δηλαδή είδαμε ένα παιδί αλλιώτικο από ό,τι είχαμε. Εξαγριωμένο. Να μιλάει άλλη γλώσσα. Δηλαδή, άλλα της, με την ίδια, λέξη, με άλλο νόημα. Δηλαδή, άλλο νόημα περνούσε η Ντόρα από αυτό που της λέγαμε. Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε. Να σκεφτείτε ότι είχε έρθει και μία θεία της στο σπίτι και της λέμε: «Ντορούλα,
Ο ξάδερφός σου αρεμονιάστηκε. Α, ναι. Ναι, δεν θα ευχηθείς, Ντορούλα μου. Τι λένε, μου λέει, και τι να πω. Αρχίσαμε να ανατρελαινόμαστε όταν βλέπαμε το παιδί μας έτσι. Σε ορισμένες στιγμές να στέκεται να μας κοιτάει κατά αυτόν τον τρόπο μέσα στα μάτια, να φεύγουν τα μάτια του, να γυρίζουν, να νομίζουμε ότι έχει πεθάνει. Να το κουνάω το παιδί μου, παιδάκι μου, μίλα μου, είμαι η μάνα σου. Σε παρακαλώ, πες μου μία κουβέντα. Μίλησέ μου. Ζεις, πέθανες, απάντησέ μου. Επί μισή ώρα να με κοιτάει έτσι μέσα στα μάτια, χωρίς να κινείται ούτε το μάτι της, ούτε ένας μυς του προσώπου της. Φανταστείτε την ψυχική μου κατάσταση εκείνη την ώρα, να βλέπω το παιδί μου σαν να είναι ζωντανό νεκρό. Τέλος πάντων, θέλαμε να του μιλήσουμε, να του πούμε, του είπαμε ότι εκεί που πας, παιδί μου, δεν είναι καλό. Μπορούμε να σου φέρουμε στοιχεία, ανθρώπους, να δεις τι γίνεται. Πράγματι κάναμε μία συνάντηση, την καταφέραμε, αλλά πώς. Στην αρχή δεν δεχότανε κουβέντα. Όχι. Δεν έχω να πάω πουθενά. Αλλά όταν το απόγευμα πήγε στο κέφε, την άλλη μέρα ήτανε με λιγάλα, ναι, θα πάω. Διότι τα έχουνε κάνει άβλα πλάσματα. Δεν έχουνε δική τους προσωπικότητα. Μισό λεπτό να δούμε. Ναι. Ναι. Ορίστε. Ναι, ναι. Ναι, ήθελα να συμπληρώσω και να συγχαρώ την κυρία για το κουράγιο το οποίο έχει. Ναι, ναι. Η οποία μας λέει, δεν είναι μόνη μάνα στην Αθήνα, ούτε στην Ελλάδα. Υπάρχουν πάρα πολλές δεκάδες μανάδων και γονείς. Είμαι κι εγώ ένας από αυτούς που έχω πάθει το ίδιο και χειρότερο από την κυρία ίσως. Από το ίδιο κέντρο. Οργανώσεις χρόνια ολόκληρα. Από το ίδιο κέντρο. Από παρεμφερή κέντρο. Από παρεμφερή κέντρο. Λοιπόν, δεν έχει σημασία. Τα παιδιά τα οποία χάνονται. Θέλω να συγχαρώ. Και θέλω, άκουσα ότι έχετε κάποιο δικηγόρο ο οποίος θα υπερασπίσει τις οργανώσεις αυτές. Για μένα... Ναι, νομίζω ότι είναι ο κύριος Ηλίας Γρατσίας, ο οποίος είναι και δικηγόρος βέβαια. Θα μιλήσει εκ μέρους οργανώσεως, αλλά νομίζω ότι είστε, κύριε Γρατσία, και μέρος οργανώσεως, Ναι. Και ο οποίος είναι και μέρος οργανώσεως. Θα ακούσουμε και την άποψη του κύριου Γρατσία. Εγώ δεν τις ονομάζω αιρέσεις, εγκληματικές οργανώσεις. Καλώς. Εγκληματικές οργανώσεις. Και θα περιμένω να ακούσω. Σας ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Να περιμένετε, να ξανατηλεφωνήσετε. Θέλω την εκπομπή σας. Συγχαίρω το κανάλι που αποτόλμησε να βγάλει αυτά τα τρομερά θέματα της σημερινής μας καταστάσεως. Ας ψάξει η πολιτεία, η κοινωνία, να βρει τα παιδιά αυτά που μπορεί να είναι όχι μόνο μέσα στις οργανώσεις αυτές που κυκλοφορούν στα ναρκωτικά, που κυκλοφορούν σε ένα σωρό άλλα θέματα. Θα περιμένω στο ακουστικό να ακούσω τις απαντήσεις, να ακούσω τις απαντήσεις του δικηγόρου. Καλώς. Θα περιμένω, δεν θα με κλείσετε, σας παρακαλώ. Δεν μπορούμε να κρατήσουμε μία γραμμή ανοιχτή, όπως καταλαβαίνετε, είναι λίγες οι γραμμές, θα ξαναπάρετε. Κύριε Μιχαλόπουλε. Ναι, ναι. Γεια σας, είμαι η μάνα. Είμαι η μάνα σύζυγος του κυρίου που σας τηλεφώνησε. Ναι, ναι. Λοιπόν, και λυπούμαι που δεν είμαι εκεί απόψε. Και δεν έρχομαι, ξέρετε, γιατί να πείτε στον κύριο δικηγόρο που είναι εκεί δίπλα, γιατί φοβάμαι για το παιδί μου. Αποκρυφιστική είναι και η οργάνωση που μου κρατάνε το παιδί μου, που μου τέχουνε δέσμιο, τον Γκουρού Μαχαράτσι είναι. Με αρχηγό κάποιον Αθανασίου που κάνει το μεγάλο, όπως ο κύριος Γρατσίας από εκεί. Ο κύριος Γρατσίας δεν έκανε ήδη το μεγάλο, αλλά το αφήστε να τελειώσει ο κύριος Γρατσίας και μετά ας κρατήσουμε αυτή την συζήτηση στα ωραία πρέπειες, γιατί έτσι μόνο θα βγούμε από το τούνελ το οποίο ήδη έχουμε μπει. Πρέπεια, διότι είμαι μάνα και βασανιστή. Το ξέρω, θα σας καταλαβαίνω, όμως καταλαβαίνω για την κυρία Αποστολοπούλου. Δεν σας λέει τίποτε, κύριε Αποστολοπούλου. Έχει χάρη ο κύριος, ο οποιοδήποτε κύριος που δεν είμαι εκεί δίπλα απόψε, να τα ακούσετε. Η πολιτεία ολόκληρη. Κοιτάξτε, το κανάλι είναι ανοιχτό, θα γίνουν πολλές εκπομπές. Θα γίνουν πάρα πολλές εκπομπές. Ήδη αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, θα επέμβει η πολιτεία. Ήδη ένας φάκελος 500 σελίδων πηγαίνει στην πολιτεία.
από όλα αυτά τα κέντρα, με ποικίλα στοιχεία, με οικονομικές αποδείξεις μέσα, με φοροκλοπές, με φοροδιαφυγές, όλα αυτά πηγαίνουν ήδη στον εισαγγελέα. Και πηγαίνουν στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αλλά μέχρι εκεί να φτάσουμε θα το συζητήσουμε. Ναι, Μιχαλόπουλε, τι ψάρε σήμερα από τα 18, μπορείτε να φανταστείτε. Είναι καθηγήτρια εκπαιδευτικό. Λοιπόν, δεν είναι από σπίτι τη χέρια χωρισμένων γονέων και χριστιανικό σπίτι. Λοιπόν, συγγνώμη, σας ευχαριστώ. Καλώς, κυρία μου, ευχαριστώ πολύ. Ακριβώς. Βρίσκουν αυτά τα παιδιά, τα καλά παιδιά, από οικογένειες. Σωστά παιδιά, αυτά που... Αυτά τα παιδιά πιάνουν, ενώ ένα του δρόμου, ένα παιδί δεν μπορούν να το πιάνουν. Κυρία Ψαροπούλου, είχαμε μείνει, οπότε είχε πάει στο ΚΕΦΕ, το επισκέφθη. Μάλιστα. Και βρισκόμαστε παραμονές ταξιδίου στην Αμερική. Μάλιστα. Τι γίνεται μετά? Όπως σας είπα, το παιδί μου ήρθε εδώ με χωρίς προσωπικότητα. Πότε η ημερομηνία, μπορεί να μου θυμάστε, δηλαδή μήνας. Ναι. Τι, ήρθε την Τετάρτη μέρα του Πάσχα. Τώρα δηλαδή. Τώρα. Και είναι εδώ ακόμα. Είναι εδώ ακόμα, αλλά τώρα δεν είναι στο σπίτι μου όμως. Μάλιστα. Έχει φύγει από το σπίτι μου. Γιατί έτσι το έχουν διατάξει το παιδί μου, έτσι το έχουν υποθεί. Το έχουν δασκαλέψει έτσι. Μάλιστα. Να κάνει, το παιδί μου κάνει ό,τι του λένε. Δηλαδή δεν έχει προσωπικότητα, είναι ένα άβουλο πλάσμα. Άβουλο πλάσμα, ξέρετε τι θα πει. Μάλιστα. Χωρίς προσωπικότητα. Δεν ξέρει να αφαιρθεί. Ήταν κοινωνικό το παιδί μου και δεν ξέρει να αφαιρθεί. Να επιτίθεται στον αδερφό της. Στον αδερφό της. Θα μας τα πει και ο αδερφός της γιατί είναι εδώ, τον καλέσουμε τον αδερφό της. Να βλέπει τι... Σε κάποια στιγμή που μιλούσε με τον αδερφό της, την έπιασε τέτοια ιστερία και να κλαίει και να πάω εγώ να την αγκαλιάσω. Να την αγκαλιάσω και να κλαίω κι εγώ μαζί της και να της λέω παιδάκι μου σύνελθε, σε παρακαλώ πολύ. Κύριε Μιχαλόπουλε, τα χέρια τα είχε έτσι. Δεν με ακούμπαγε το παιδί μου, καταλαβαίνετε. Δεν με ακούμπαγε το παιδί μου, γιατί το κάνουν έτσι το παιδί μου. Ηρεμήστε, αν μπορείτε να ηρεμήσετε, εγώ σας καταλαβαίνω πλήρως. Βλέπει τον πατέρα του να κλαίει σαν μωρό παιδί και να τον κοιτάει απαντέστατα. Ηρεμήστε, θα επανέλθω σε εσάς, θα επανέλθω και στην κυρία Καρδιοπούλου. Με συγχωρείτε, τον κύριο Γκρετσιά, τον ψάχναμε μέρες να τον βρούμε στο ΚΕΦΕ και πουθενά δεν μπορούσαμε να τον βρούμε. Θα μας το πει, θα μας το πει. Είστε δικηγόρος, είστε νομικός σύμβουλος του ΚΕΦΕ. Ναι. Λοιπόν, ακούσατε τι σας καταμαρτυρούσε για να εκφραστώ έτσι. Μια φοβερή οργάνωση. Ναι, τα άκουσα όλα αυτά, τα είδα στη τηλεόραση. Ήθελα καταρχήν να διορθώσω μερικά πράγματα. Εγκληματική. Να διορθώσω οτιδήποτε θέλετε. Ναι, οτιδήποτε θέλετε. Γιατί ακριβώς δεν είναι έτσι όπως έχουν παρουσιαστεί. Κάτι θα πείτε εσείς. Αφήστε με να μιλήσω. Ναι, κυρία Ψαροπούλου, σας συγγνώμη. Καταρχήν, στο βίντεο δείχνουν κάποιες σκηνές όταν η κυρία Ψαροπούλου και ο σύζυγός ήταν στο ΚΕΦ. Ναι. Θέλω να παρατηρήσω εδώ πέρα ότι ήρθαν τελείως απρόσκλητοι στο ΚΕΦ. Όταν χάνεις το παιδί σου, κύριε Γκρετσιά, δεν πας με πρόσκληση. Εσύ είστε πατέρας? Όχι, αλλά αφήστε με να μιλήσω. Εγώ, αν ήμουν πατέρας, που είμαι πατέρας και μου το είχατε κάνει αυτό, το λιγότερο το οποίο θα είχα έρθει εκεί πέρα ήταν με ένα πολυβόλο. Κύριε Μιχαλόπουλε, δεν θα έχουμε κάνει κάτι. Λοιπόν, όχι, μα είπατε ήρθαν απρόσκλητοι. Τι απρόσκλητοι? Εδώ έχουν χάσει το παιδί τους. Το χάσαμε. Αυτή λέτε τώρα ήταν απρόσκλητοι, θα πούμε όχι, έτσι. Ναι. Είστε δικηγόρος, έχω σπουδάσει και εγώ. Και θα τα πούμε καλά τώρα, εδώ τα πούμε όλα. Δεν έχουμε τίποτα. Δεν έχουμε καμία αντίληψη. Δεν έχουμε καμία αντίληψη. Λοιπόν, απλά αφήστε όμως να ολοκληρώσω αυτό που θέλω να ολοκληρώσω. Γιατί δεν μπορώ να ολοκληρώσω. Ναι. Χάνω τον ρυθμό των σκέψεών μου. Λοιπόν, έτσι λοιπόν ότι ήρθαν στο ΚΕΦΕ. Κανείς δεν τους προκάλεσε για οτιδήποτε. Ξεκίνησαν να υβρίζουν. Μα τους έχετε προκαλέσει. Τους έχετε προκαλέσει. Δεν μας έχετε προκαλέσει. Κυρία Ψαροπούλου, σας παρακαλώ. Τους έχετε ήδη προκαλέσει. Έχουν χάσει το παιδί τους. Αυτή είναι η δικιά τους άποψη. Από την ημέρα που ήρθαν κοντά σας. Τι άλλη άποψη υπάρχει? Αυτή είναι η δικιά τους άποψη. Είτε ολάθηκε το παιδί, είτε ολαρκωτικά. Κύριε Μιχαλόπουλε, τίποτα από τα δύο δεν συμβαίνει. Τίποτα από τα δύο. Τίποτα από τα δύο.
Αφήστε με ολοκληρώσει, αφήστε να ολοκληρώσει. Θέλω να δώσω την εικόνα τη κοινή. Ναι, ακούσα και άλλη μάνα, ε. Άκουσα, μόνο που εγώ είμαι εκπρόσωπο του ΚΕΦΕ, βέβαια. Δεν είμαι εκπρόσωπο όλων των οργανώσεων. Θα ακούσετε και για το ΚΕΦΕ και άλλα θα ακούσετε. Δεν έχω καμία αντίρρηση να ακούσω οτιδήποτε. Απλά αφήστε όμω να απαντήσω, γιατί αν δεν μπορέσω να απαντήσω, πες θα ακουστεί η άποψη του ΚΕΦΕ. Και ο σκοπό που είμαι εγώ εδώ είναι να ακουστεί η άποψη του ΚΕΦΕ. Λοιπόν, το γεγονός είναι, εγώ μιλάω απλά με το τι έχει συμβεί. Έτσι. Το γεγονός είναι ότι η κυρία Αποστολοπούλου ήρθε με τον σύζυγό της στο ΚΕΦΕ. Από τη στιγμή που ήρθε, κανείς δεν την προκάλεσε. Ξεκίνησε να κάνει καταστροφές, να υβρίζει. Το όνομά μου αναφέρθηκε κατά επανάληψη, ενώ ποτέ δεν με έχουν δει. Σας ζητούσαμε για να δούμε. Κυρία Αποστολοπούλου, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Αφήστε τον κύριο Δέτσερ, ολοκληρώσει. Ναι. Μετά θα πει. Ποτέ δεν με έχουν ζητήσει πιο πριν στο παρελθόν. Δεν με γνωρίζουν, δεν με έχουν δει ποτέ. Και όμως το όνομά μου αναφέρθηκε, υβρίστηκα, απειλήθηκα. Άρχισα να κάνω καταστροφές μέσα στο σωματείο και αναγκαστήκαμε, εκεί εμφανίστηκε τελείως διαφορετικά σκηνή, αναγκαστήκαμε μην να καλέσουμε την αστυνομία και να περιορίσουμε τις καταστροφές στο χώρο. Λοιπόν, αυτή η κατάσταση δεν είναι καθόλου φυσιολογική. Μερικές φορές συμβαίνει, κύριε Ρατζιά, να φωνάζει ο κλέφτης να φωτιώνει το κύριο σου. Συνεχίστε. Ναι, δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο αφήθηση. Συνεχίστε, θα το δούμε αν υπάρχει. Αν υπάρχει, θα το δούμε. Θα το δούμε αν υπάρχει. Δεν υπάρχει, ωραία. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι εμείς καλέσαμε την αστυνομία. Μάλιστα. Για να περιορίσουμε αυτές τις καταστροφές. Θα αναμέναμε. Να υπάρχει κάποια επικοινωνία μαζί μας. Ποτέ δεν αρνηθήκαμε κανένα διάλογο. Ποτέ δεν αρνηθήκαμε να δώσουμε εξηγήσεις. Αλλά κάτω από αυτές τις συνθήκες και με αυτό το ύφος και τον τόνο και τις ενέργειες, δεν μπορεί να υπάρξει επικοινωνία. Δεκτό. Ωραία. Μάλιστα. Η κυρία Αποστολοπούλου είπε ότι με αναζήτησε. Αλήθεια είναι. Παρακάπτουμε και αυτό. Δεν σα αναζήτησε. Δεν σα αναζήτησε. Πέστε μα. Να πούμε στην ουσία του θέματος. Γιατί το παιδί της από την ώρα, η Ντόρα Αποστολοπούλου, από την ώρα που μπήκε μέσα στο κέντρο σας, γίνεται αυτή η αλλαγή. Και αν δικαιολογείται νομικά, ηθικά, πρακτικά, οικονομικά, να φύγει για 3 μήνες για τη Δανία για ένα σεμινάριο, να γίνουν 6 μήνες, να γίνει ένας χρόνος, να γίνει και τώρα πάει στην Αμερική. Τι είστε επιτέλους, είστε σωματείο? Το ΚΕΦΕ είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο. Ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο. Πολύ ωραία. Αυτό είναι. Τι σκοπό έχει το ΚΕΦΕ? Το ΚΕΦΕ έχει σαν σκοπό να παρουσιάσει τη φιλοσοφία του Ρον Χάβαρντ. Αυτό είναι ο σκοπό του. Ποια είναι η φιλοσοφία που θα μας την πείτε? Με λίγα λόγια. Με λίγα λόγια και εμείς οι αφαιρείς οι οποίοι δεν ξέρουμε από φιλοσοφίες και οι οποίοι ας πούμε στεγαζόμαστε σε άλλους χώρους που διαθέτουν τη φιλοσοφία για την ζωή. Και αυτή είναι η ορθοδοξία. Δεν χρειαζόμαστε άλλες φιλοσοφίες. Πέστε μας εσείς που θέλετε και υποστήλωμα της φιλοσοφίας του χριστιανισμού, που δεν σας στάνει ο χριστιανισμός, το δικό σας υποστήλωμα αυτό. Δεν είναι και αυτό που λέτε. Καταρχήν η φιλοσοφία αυτή δεν έχει καμιά αντίθεση στην ουσία της, στη φύση. Με τον χριστιανισμό. Το χριστιανισμό. Δεν καταρχήν να αντικαταστήσει τον χριστιανισμό. Να αντικαταστήσει. Δεν προσπαθεί κανένα. Μα δεν αντικαταστήσει. Τώρα αλίμον όμως τώρα. Αυτά να λύγει τώρα μάλιστα. Αλίμον. Έχετε καμία σχέση. Να πω. Έχετε καμία σχέση με αυτή την σαϊεντολογία. Με ρωτήσατε κάτι σχετικά με το τι πρεσβεύει αυτή η φιλοσοφία. Ναι, ναι. Να σας απαντήσω. Ναι. Λοιπόν, για να κατανοήσει κανείς οτιδήποτε πρέπει να κοιτάξει το σκοπό του. Πώς συνδέεται επομένως και τι. Τα έχω εδώ όλα. Όλη αυτή την ασυναρτησία την έχω εδώ πέρα. Όλη αυτή την ασυναρτησία θα διαβάσω. Δηλαδή γιατί θέλω μέσα σε αυτό το κλίμα το θλιβερό να δώσω και μια ευχάριστη νότα στους τηλεθεατές για να είναι ασυναρτησίες. Δηλαδή μη λογικές. Αλλά σας λέω το εξής. Έχετε καμία σχέση εσείς με αυτή τη σαϊεντολογία? Η σαϊεντολογία είναι μέρος του φιλοσοφικού έργου του Ρον Χάβαρντ. Έχετε καμία σχέση, είστε δικηγόρος? Ναι. Και σας ρωτάω κατά σαφή τρόπο. Έχετε καμία σχέση? Κύριε Μιχαλόπουλε, το καταστατικό ορίζει ότι παρουσιάζουν τη φιλοσοφία του Ρον Χάβαρντ. Η φιλοσοφία του Ρον Χάβαρντ. Έχετε καμία σχέση εσείς, αντιπροσωπεύετε αυτή την σαϊεντολογία στην Ελλάδα? Εγώ εκπροσωπώ το ΚΕΦΕ και το ΚΕΦΕ εκπροσωπεί τη σαϊεντολογία εδώ. Αυτό ήθελα να μου πείτε. Αυτό ήθελα να μου πείτε. Λοιπόν, εσείς παρουσιάζετε στην Ελλάδα το ΚΕΦΕ, το κέντρο εφηρμοσμένης φιλοσοφίας, παρουσιάζει τη σαϊεντολογία στην Ελλάδα. Τη φιλοσοφία αυτή. Μάλιστα, αντιπροσωπεύετε και το κέντρο εδώ στην Ελλάδα. Εδώ, πολύ ωραία. Γνωρίζετε εσείς ότι αυτό το Scientology αποτελεί θρησκεία, ναι ή όχι?
Μισό λεπτό. Η συνοδολογία αποτελεί θρησκεία. Κατά πρώτον σας ειδοποιώ. Ναι. Ότι η καστέλα θα πάει στον εισαγγελέα. Κάθε σας φράση θα είναι μετρημένη εδώ μέσα. Εδώ ζούμε δράμα, εδώ ζούμε δράματα και έχει πιο μίσιη ορθόδοξη Ελλάδα από εσάς. Από ποικίλες καταστάσεις. Από ποικίλες καταστάσεις. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κύριε Μιχαλόπουλε. Γνωρίζετε ότι είναι θρησκεία, ναι ή όχι. Κύριε Μιχαλόπουλε, δεν ήρθα εδώ για να με απειλήσετε. Αν νομίζετε ότι σας απειλώ, να φύγετε. Αυτό δεν είναι κλίμα. Λοιπόν, να φύγετε αν είναι κλίμα. Εδώ σας ρωτάω. Είναι θρησκεία, ναι ή όχι. Κύριε Μιχαλόπουλε, αυτό δεν είναι κλίμα για συζήτηση. Δεν μπορώ να απαντήσω έτσι και δεν μπορώ να συζητήσω. Σας ρωτώ, είναι θρησκεία, ναι ή όχι. Κύριε Μιχαλόπουλε, δεν δέχομαι αυτό το ύφος. Εγώ δεν δέχομαι κανένα ματέας. Γιατί μιλούσε τώρα. Κατά από αυτές τις συνθήκες δεν μπορώ να συνεχίσω. Να φύγετε, άμα θέλετε. Θα συνεχίσουμε εμείς. Δεν μου δίνετε δικαίωμα να απαντήσω. Λοιπόν, απαντήστε. Απαντήστε λοιπόν. Είχα ξεκινήσει να λέω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ναι. Αντιπροσωπεύετε αυτή τη φιλοσοφία στην Ελλάδα. Είχα ξεκινήσει να λέω. Ναι. Με το σκοπό αυτή τη φιλοσοφία είναι να δημιουργήσει. Είναι ευρύ σκοπό. Όταν θα τυπώνω σε έναν σκοπό, είναι πάντα ευρύς σαν σκοπός. Έτσι. Η πρόθεσή μας, αυτό που θέλουμε να πετύχουμε, είναι ένας καλύτερος πολιτισμός. Χωρίς παραφροσύνη, χωρίς εγκληματίες, χωρίς πόλεμο. Ναι. Αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε και αυτό είναι ο σκοπός αυτής της φιλοσοφίας. Πολύ ωραία. Και αυτός ο σκοπός επιτυγχάνεται με ποικίλους τρόπους. Πολύ ωραία. Κάνουμε τα σεμινάρια μας, έχουμε τα μέλη τα οποία διαβάζουν στην Ακαδημία, μελετούν βιβλία. Αυτό είναι λίγο πολύ ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να πετύχουμε τους σκοπούς. Δεν απαντήσατε. Scientology. Η Scientology, το λέμε πιο ελληνικότερα. Είναι θρησκεία, ναι ή όχι. Αυτό είναι το θέμα μας. Το θέμα μας είναι η Scientology. Ακούστε, εδώ είναι το βεβαιώσει και το θέμα μας εδώ. Ποιο θα το θέμα, θα το καθορίσετε εσείς, αν είναι το θέμα μας. Θα με ρωτήσετε ό,τι θέλετε και θα σας απαντήσω και εγώ τι θέλω. Θα σας ρωτήσω όμως και εγώ. Εδώ έχουμε μία μάνα και πολλές άλλες μανάδες. Θα παρελάσει κόσμος, πολλής. Θα ακούσετε φοβερά πράγματα. Ο λόγος που τώρα βρίσκομαι εδώ. Ο λόγος που είναι για να απαντήσω. Ακούστε κύριε Γρατσιά. Μου είπατε ότι δεν έχετε καμία πρόθεση έναντι της Ορθοδοξίας. Δεν διανοηθήκατε ποτέ ότι έναντι του χριστιανισμού να κάνετε κάτι τίποτα. Αυτά δεν τα είπατε προηγουμένως. Ναι. Ωραία. Σας ερωτώ. Κύριε Γρατσία, είστε δικηγόρος, είστε Έλληνας, έτσι. Η Scientology είναι θρησκεία, ναι ή όχι. Η Scientology, όπως παρουσιάζεται στο καταστατικό μας, όπως την παρουσιάζουμε εμείς, είναι μια εφαρμοσμένη φιλοσοφία. Αφήστε την αντιπροσωπεύετε, κυρία μου. Είναι θρησκεία, ναι ή όχι. Εγώ εκπροσωπώ μια εφαρμοσμένη φιλοσοφία. Κυρία μου, σας ερωτώ, γιατί δεν απαντάτε στο ερώτημα. Απαντώ. Δεν απαντάτε. Είναι θρησκεία, ναι ή όχι. Είναι μια εφαρμοσμένη φιλοσοφία. Μα κυρία μου σας λέω, αυτό είναι τηλέφωνο ναι ή όχι. Απλώς απαντήστε μου, θα μου πείτε ότι είναι μια συσκευή η οποία ακούω, σας λέω. Η Scientology, ας πούμε. Δεν μου απαντάτε. Εκπροσωπώντα και εσείς ωραία. Εντάξει, αυτό θέλω. Ωραία, επαφείομαι στις εγκυκλοπαιδικές σας γνώσεις πλέον. Στις εγκυκλοπαιδικές σας γνώσεις, απλές γνώσεις. Εντάξει, αφού είπατε, αφού φαίνεται ότι είστε καλός χριστιανός, αφού είστε όλα αυτά, σας ρωτάω. Εγκυκλοπαιδικά, απομονώνουμε το θέμα. Είναι θρησκεία, ναι ή όχι. Εγκυκλοπαιδικά, θα σας απαντήσω. Ναι. Αφού μετά εγκυκλοπαιδικά. Ναι. Πολύ ωραία. Η Σαντιολογία, όπως είπα και προηγουμένως, είναι μια εφαρμοσμένη φιλοσοφία. Αφήστε με ολοκληρώσω. Η Σαντιολογία, μια από τις βασικές αρχές είναι ότι. Δεν έχει κανένα δόγμα, καταρχήν. Δεν έχει κανένα δόγμα. Μάλιστα. Ούτε αναφέρεται σε κανένα Θεό. Μάλιστα. Έτσι. Αυτά είναι συστατικά μιας θρησκείας. Μάλιστα. Έτσι. Δεν τα έχει αυτά τα πράγματα. Ούτε μάλιστα. Δόγματα, ούτε αναφέρεται σε κάποιο Θεό. Ξαναπέστε, ούτε δόγμα, ούτε Θεός. Ούτε αναφέρεται σε κάποιο Θεό. Ούτε δόγμα, ούτε Θεός. Ωραία. Δεν πολύ ωραία. Σε κάποιο. Μάλιστα. Φιλοσοφία. Εξετάζει τη ζωή. Ναι, εγώ τα ακούω. Αφήστε με. Αφήνει το θέμα του Θεού να το καλύψουν οι οποιασδήποτε θρησκείες. Αφήστε με να ρωτήσω. Ναι, ναι. Μια από τις βασικές αρχές είναι ότι κάποιος είναι ελεύθερος να μελετήσει και να δεχτεί οτιδήποτε βρίσκει σε αυτήν ότι είναι πραγματικό. Ναι. Ένα είδος μασονίας δηλαδή.
Τι σχέση έχει με τη μασονία? Και η μασονία έχει, ας πούμε, λέει, ας πούμε, και η μασονία, η οποία μπορεί να είναι εδώ μασονία, είναι στην Τουρκία, είναι στην Αίγυπτο, είναι οπουδήποτε, δεν είναι ανεξαρτήτως της θρησκείας, αλλά είναι θρησκεία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Δεν έχει τόση σχέση με τη μασονία όσο ο Φράτης με το ρετσινόλαδο. Ναι, μπράβο. Είναι τελείως άσχετο. Ωραία. Είναι τελείως άσχετο. Είναι μια εφαρμοσμένη φιλοσοφία, κάνει αυτό που κάνει. Παρουσιάζει κάποιες βασικές αλήθειες. Μάλιστα. Μπορεί να τις δεχτεί, μπορεί να τις απορρίψει. Ωραία. Υπάρχουν βιβλία, κυκλοφορούν δεκάδες χιλιάδες βιβλία. Τα έχω ήδη, τα έχω ήδη. Πολύ ωραία. Ναι. Αυτό είναι. Αυτή είναι η απλότητά της. Μάλιστα. Δεν μου απαντήσατε πάλι στο ερώτημα, σας είπα. Απλό, ένα ναι, ένα ή όχι. Είναι θρησκεία. Ναι, αλλά για να μπορέσω να απαντήσω αυτό το ερώτημα, πρέπει να ξέρω τι εννοείται εσείς όταν λέτε θρησκεία. Είναι θρησκεία, είναι θρησκεία, έχει λειτουργούς, έχει μυστήρια. Απαντήστε μου. Το Κέρθα δεν έχει ούτε λειτουργούς ούτε μυστήρια. Μα δεν σας ερώτησα, αγαπητέ κύριε Γρατσία μου, ο οποίος μου είστε και συμπαθέστατος. Σας ομιλώ εν τιμή δηλαδή. Μου είστε συμπαθείς. Σας ερωτώ, γιατί είστε νέος άνθρωπος. Πέρασα κι εγώ, ας πούμε, κάποιες με τα νεανικά μου χρόνια με αυτές τις ανησυχίες. Σας ερωτώ όμως. Δεν σας λέω για το Κέρθα. Το Κέρθα είναι μια άλλη κατάσταση, θα ψάξουμε. Αυτή η περίφημη, η Scientology, ή σαν σαϊεντολογία. Είναι θρησκεία, ναι ή όχι, απαντήστε μου. Σα ρωτάω τίποτα δύσκολο. Σας απάντησα. Είναι μια εφαρμοσμένη φιλοσοφία. Αυτή είναι η γνώση και η κατανόηση. Δεν είναι θρησκεία. Είναι μια εφαρμοσμένη φιλοσοφία. Δεν είναι θρησκεία. Αν ορίσουμε τη θρησκεία σαν κάτι το οποίο μάθει συγκεκριμένο Θεό, σαν κάτι το οποίο έχει συγκεκριμένα δόγματα, με αυτόν τον όρο, όχι. Λοιπόν, παρακαλώ την κάμερα ένα λεπτό. Σας λέω λοιπόν ότι δεν θέλετε να το δεχτείτε κάτι. Ότι η Scientology είναι θρησκεία. Έχω εδώ έγγραφα και προς εσάς και προς το ΚΕΦΕ έγγραφα, τα οποία όπως θα δουν εδώ οι τηλεθεατές και σας θα δώσω και εσάς αντίγραφα, θα τα έχετε βέβαια γιατί είστε μέσα στη δουλειά. Λέει από κάτω Church, Εκκλησία. Να σας απαντήσω. Να μου απαντήσετε. Της Εκκλησίας θα μου πείτε τον ορισμό. Θέλετε να μου απαντήσετε. Πέστε, απαντήστε μου για την Εκκλησία. Ναι, απαντήστε μου. Δεν μπορεί κανείς να εξηγήσει τους όρους και τις συνθήκες που επικρατούν στο εξωτερικό, ναι, με όρους και με έννοιες που έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Μάλιστα. Εμείς έχουμε άλλη έννοια για την Εκκλησία. Για την Εκκλησία εδώ και άλλη εκεί. Μάλιστα. Δηλαδή, εκεί είναι αυτή. Αυτό είναι. Αυτός ο παπάς. Ο παπάς που ανήκει στην θρησκεία αυτή, την θρησκεία τώρα, την εκκλησία. Αυτός τι είναι ο παπάς? Να σας απαντήσω. Να μου απαντήσετε. Σας απαντήσω προηγουμένως, ναι, ότι εγώ προσωπώ το ΚΕΦ. Ναι. Το ποιοι είναι αυτοί και τι κάνουνε. Δεν το ξέρετε. Δεν με αφορά καταρχήν. Εντάξει. Αυτό που έχω να πω είναι. Το παιδάκι της κυρίας τώρα που είχε πάει στο... Έχετε πάει από την Αστυνομία το ΚΕΦΕ? Όχι, το ΚΕΦΕ. Πού είχε πάει? Το ΚΕΦΕ είναι στρατιωτικός οργανισμός. Ναι, εκεί στη Δανία τι είχε? Γιατί την είχατε στείλει στη Δανία? Είναι εκεί, τι υποτροφία είχε πάρει? Εσείς στη Δανία. Εσείς τι είχατε στείλει? Τι λέτε? Ένα λεπτό. Μόνη της είχε πάει? Μόνη της είχε πάει. Θα τα ακούει τώρα αυτά. Η τώρα θα καταλήξει στους αγγελέα. Σας παρακαλώ κύριε Αποστολόπουλο, θα καταλήξει στους αγγελέα αυτά. Η τώρα ξεκίνησε και πήγε μόνη της. Ξαφνικά ξύπνησε ένα πρωί με το όραμα ότι θα πάω στη Δανία. Η τώρα είναι 39 χρονών γυναίκα. Ναι. Είναι ένας ελεύθερος άνθρωπος. Ναι. Βλέπει, κρίνει, αποφασίζει. Μάλιστα. Ποιες είναι οι δικές αποφάσεις, αφορούν την ίδια. Ναι, δεν μου είπατε στη Δανία που πήγε μόνη της. Δεν τη στείλατε εσείς? Όχι, δεν πήγε με δικιά μας συμμετοχή, ούτε εμείς τη στείλαμε εκεί. Ναι. Εκείνη αποφάσισε να πάει στη Δανία. Ναι, και πού πήγε στη Δανία, δεν πήγε σε κάποιο κέντρο δικό σας, με το οποίο συνδέεστε έστω πνευματικά. Σε κάποιο αδελφό κέντρο. Αυτό είναι το θέμα μας. Αν είναι. Πού είναι τα θέματά μας, πού είναι τα θέματά μας. Τώρα. Πού το κάνετε να πει ότι είναι τα θέματά μας. Ποιο είναι το νομίζετε ότι θα έρθω να κουβεντιάσω μαζί σας που σας κάλεσα εδώ? Να μου αναπτύξετε τις θεωρίες σας. Του ΚΕΦΕ. Δεν έχω ανάγκη τις φιλοσοφικές τάσεις εγώ, ας πούμε. Δεν τις έχω τις φιλοσοφικές. Εγώ είμαι αυτό που είμαι και χιλιάδες άλλοι Έλληνες πιστεύουν αυτό που πιστεύουν. Δεν έχουμε ανάγκη τα ΚΕΦΕ και τα διάφορα ΜΕΦΕ, ΚΕΦΕ, ΤΕΦΕ. Το ΚΕΦΕ όπως... Εγώ σας ρωτώ κάτι εδώ. Ήρθαμε με μία μάνα, με μία κοινωνική λειτουργό, με ένα αδελφό, οι οποίοι διεκδικούν το παιδί τους από το ΚΕΦΕ και λένε ότι το ΚΕΦΕ μας έφαγε το παιδί. Το έφαγε το εισαγωγικό. Ωραία. Και μας χάλασε το χαρακτήρα του παιδιού μας. Και εγώ σας απαντώ, ναι, ότι το ΚΕΦΕ δεν έχει πάρει κανένα παιδί.
Με το παιδί δεν είναι καθόλου παιδί. Είναι 31 χρονών γυναίκα. Είναι μεγάλη και αυτόνομη και μπορεί να πάει όπου θέλει. Μπορεί να πάει στην Δανία, μπορεί να πάει στην Αυστραλία, μπορεί να πάει στην Ολλανδία. Ναι. Όπου σας ρώτησα, στην Δανία πήγε σε αδελφή κατάσταση με τη δική σας. Πήγε σε ένα σωματείο που είναι ανάλογο. Ανάλογο, έτσι. Προηγουμένως, κοιτάξτε. Κάνει να λέτε τέτοια πράγματα τώρα εδώ. Και μας βλέπει και Κοσμάκης και γράφονται και στις κασέτες. Προηγουμένως είπατε ότι πήγε, ας πούμε, εκεί πέρα, χωρίς να ξέρετε τίποτα. Τώρα πήγε σε ανάλογο σωματείο. Σας λέω ότι η Ντόρα ταξίδεψε, πήρε μια δικιά της απόφαση και ταξίδεψε εκεί. Έτσι σε λογά, πήρε τώρα μια απόφαση δική της. Αυτό δεν αφορά εμάς. Αυτό αφορά την ίδια τώρα. Πρέπει η ίδια η Ντόρα να είναι εδώ, να πει πώς πήγε, πού πήγε. Η Ντόρα μου ήταν εδώ και ήταν στο λογικό της, σωστή θα σας έλεγε ότι είστε φιλοί. Εκεί μέσα όλες. Κύριε Μιχαλόπουλε, με προσβάλλετε έτσι. Δεν σας προσβάλλω καθόλου. Δεν μπορώ να στήσω αυτή την κουβέντα έτσι. Κατά πολλούς όρους. Σας λέω και πάλι αυτό θα σας έλεγε τώρα. Εγώ μπορώ να τη συνεχίσω τη συζήτηση όταν βλέπω μία μάνα και όταν περιμένω δεκάδες μάνες έξω τηλέφωνο. Πολύ ευχαριστώ. Και να είστε ευτυχείς που είναι πολύ δημοκρατία εις τον τόπο και τα ανέχετε όλα αυτά, δυστυχώς. Κύριε Μιχαλόπουλε, τι θέλετε να πείτε. Τι θέλω να πω. Το σωματείο είναι τελείως νόμιμο. Το σωματείο είναι νόμιμο, αλλά εγώ το σωματείο δεν είναι σωματείο, κύριε. Το σωματείο αποτελεί παράρτημα αυτής της θρησκείας, αποδεδειγμένη, και το σωματείο με απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος έχει αποκηρυχτεί ως αιρετικό και παραθρησκευτικό, μέσα στις αιρετικές και παραθρησκευτικές ομάδες. Το ξέρετε αυτό. Ποτέ κάποιος από την Εκκλησία της Ελλάδος δεν ήρθε. Αφήστε να νίκεστε, γιατί αρθείτε εσάς. Δεν ξέρω τι κάνουμε. Είναι μια δικιά τους αφαίρετη απόφαση. Αφαίρετε όμως η Εκκλησία της Ελλάδος και το βρήκατε εσείς στην Πατησίων, να ζούμε, στην Εκκλησία των 2.000 χρόνων, να ζούμε, την Εκκλησία του αίματος και των αγώνων και της αγωνίας και τη φυλή. Ήρθατε εσείς στο κέφι για να σώσετε τον τόπο. Δεν έχουμε καμιά πρόθεση να σώσουμε τον κόσμο. Τότε είμαστε είναι να παρουσιάσουμε μια συγκεκριμένη φιλοσοφία. Ναι. Όποιον του αρέσει. Ναι. Γνωρίζετε ότι η Εκκλησία σας έχει αποκηρύξει. Ναι ή όχι. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι υπάρχει μια λίστα με διάφορες ομάδες μέσα, στην οποία βρίσκονται διάφορα φιλοσοφικά σωματεία. Ναι. Είναι τελείως διαφορετικά μεταξύ τους. Ότι είστε και εσείς μέσα σε αυτή τη λίστα, σας έχει αποκηρύξει η Ιερά Σύνοδος, η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, σας έχει αποκηρύξει, το γνωρίζετε. Ναι ή όχι. Ότι είμαστε μέσα σε αυτή τη λίστα το γνωρίζουμε. Αυτό ήθελα. Ότι είμαστε μέσα σε αυτή τη λίστα το γνωρίζουμε. Ωραία, εντάξει. Το ότι είμαστε σε αυτή τη λίστα όμως, ναι, δεν τιμάει την Εκκλησία της Ελλάδος. Νομίζω, κύριε Γατζία, θα μου επιτρέψετε μόνο το σεβασμό που έχω και στο λειτουργήμα που ασκείτε, ότι είστε πολύ μικρός, πάρα πολύ μικρός, και εσείς και εγώ και οσδήποτε, να πούμε τι τιμά την Εκκλησία της Ελλάδος. Εντάξει. Κύριε Μιχαλόπουλε, εγώ ξέρω τι είναι το κέφι. Ξέρω ότι όλα αυτά... Ναι, αφήστε να μιλήσετε, αφήστε άνοιγμα. Εδώ υπάρχει μια ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία με τα οποία θα σας αποκηρύξει μεταξύ άλλων. Διότι είστε εδώ υποκατάστατο θρησκείας. Αυτό που αντιπροσωπεύετε εδώ στην Ελλάδα και το οποίο έχετε συγγένεια, είστε μπατζανάκηδες, κατ' οδη λεγόμενων, η σαϊντολογία είναι θρησκεία. Και για αυτή τη θρησκεία ήδη έχουν λάβει αποφάσεις και δικαστήρια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και χώρες της αγοράς και Γερμανίες και Γαλλίες και Αγγλίες και γίνονται αγωγές και τα πάντα και τα πάντα. Αυτά τα ξέρετε, είστε νομικός. Μπορώ να σας απαντήσω και σε αυτό. Και να μου απαντήσετε σε αυτό. Αν με αφήσετε να ρωτήσω. Οι καλύτερες απαντήσεις δεν θα μπορούσαν να στείλουν καλύτερο άνθρωπο από το κέφι από εσάς. Μας έδωσε και κέφι, έλεγα το κέφι από το κέφι, αλλά μας στείλει τις απαντήσεις που θέλουμε. Βασανιστικά βέβαια κάπως για να τις βγάλετε, αλλά τις βγάζετε τελικά. Μας είπατε ότι τελικά δεν πήγε μόνη της η Ντόρα στη Δανία, μετά μας είπατε βέβαια ότι πήγε σε αδελφό σωματείο. Δεν σας είπα. Μας είπε, δεν είναι γραμμένα τα, θα τα ακούσουμε ξανά. Μας είπατε μετέπειτα ότι δεν έχετε καμία, δεν ξέρετε αν είναι θρησκεία, και τελικά βγαίνει ότι είναι θρησκεία. Δεν είπα τίποτα. Και άλλα. Καλά, εδώ υπάρχουν, δεν υπάρχει. Είπα ότι τώρα είναι 31 χρονών γυναίκα. Ναι. Πήγε μόνη της την απόφαση να πάει στη Δανία. Μάλιστα.
Πήρε μόνη την απόφαση να γυρίσει στην Ελλάδα. Ναι. Μπορεί μόνη να πάρει την απόφαση να πάει όπου θέλει. Ναι. Και τώρα ανοίξει τον εαυτό τη. Και τώρα πρέπει να ήταν εδώ πέρα να μα πει. Γιατί φέρατε. Τι σχέση έχουμε εμεί με την τώρα. Έχουμε εμεί. Μα τώρα σου παρακολουθήσετε. Ένα παιδί το οποίο έρχεται. Κύριε Γκαρσία. Ένα λεπτό, ένα λεπτό κύριε. Να σα πω. Νομίζετε ότι εμεί εδώ πέρα και ειδικά οι δημοσιογράφοι έχουμε έρθει από το κοροϊδοχώρι. Αν νομίζετε ότι είμαστε το κοροϊδοχώρι. Λοιπόν, αν νομίζετε ότι είμαστε το κοροϊδοχώρι, μα το πείτε. Μα λέτε ότι η Ντόρα μπορεί να αποφασίσει μόνη τη και λέτε τι δουλειά νομίζω την Ντόρα. Την Ντόρα εσεί δεν την πήρατε από τη δουλειά σα, από τη δουλειά τη και ήρθε στο κέφε. Ναι ή όχι. Φυσικά όχι. Η Ντόρα μόνη τη αποφασίζει πού θα πάει. Αν θα φύγει από μια δουλειά. Κύριε, ήρθε από τη δουλειά τη στο κέφε, ναι ή όχι. Ήρθε. Την πληρώνατε. Ήταν απλό μέρο. Την πληρώνατε. Απλό μέρο. Επήγε στη Δανία ένα απλό μέρο. Φανταστείτε ότι θα είναι οι βαθμοφόροι και οι αξιωματούχοι εκεί μέσα, έτσι. Οι μόνοι αξιωματούχοι μέσα είναι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Μπράβο λοιπόν. Αυτή εκλέγονται από την Ελλάδα. Επήγε στη Δανία μόνη τη. Πήγε με την ευλογία σα στη Δανία. Η Ντόρα πήγε στη Δανία με την ευλογία σα. Με δικιά τη απόφαση. Με την ευλογία σα. Με δικιά τη απόφαση. Με κάποιο στατικό γράμμα. Πώ πήγε στο αδερφό σωματείο. Όχι, δεν πήγε κανένα στατικό γράμμα. Έτσι πήγε μόνη τη. Ξεκίνησε και πήγε εκεί πέρα, γεια σας, είδα, είμαι από την Ελλάδα. Μόνη να τους αποφάσισε να πάει να ζήσει εκεί. Με τι λεφτά, Λουσίτσα. Με τι λεφτά. Με τι λεφτά. Εντάξει, λοιπόν. Θα μείνω τότε με τι λεφτά. Πώς ζούσε εκεί. Με τι λεφτά η Ντόρα. Πώς ζούσε εκεί η Ντόρα. Ένα λεπτό. Ναι, συνεχίστε. Πώς ζούσε. Συνεχίστε κύριε Γκαρσία, συνεχίστε. Αφού πήγε μόνη της. Σας παρακαλώ κύριε Αποστολοπούλου, συνεχίστε. Έχετε τελετές. Ξέρετε αν αυτό το λεγόμενο. Αυτή η λεγόμενη σαϊεντολογία, ακόμη δεν μπορώ να αποστηθίζω τον όρο στα ελληνικά. Ας το αναλύσω. Όχι. Ξέρετε αν αυτή η σαϊεντολογία έχει τελετές, εφόσον λέτε ότι είναι μια φιλοσοφία, εγώ σας λέω ότι είναι θρησκεία και σας έδειξα παπάδες με σταυρούς, σας έδειξα κόλλες επίσημες που λέει από κάτω εκκλησία, αφού ζητήσετε τον όρο εκκλησία, εγώ σας δίνω παπάδες, θέλετε να σας δείξω όμως εδώ, και ότι έχει, σας είπα ότι είναι καταδικασμένη από την Ασύνοδο, ότι έχει λειτουργίες, Χριστή. Ότι έχει καταστάσεις, ας πούμε, όταν πεθαίνει κάποιος, τι γίνεται, ότι υπάρχουν ειδικές ευχές, όταν γεννηθεί κάποιος θα το δώσουν το όνομα, όταν παντρευτεί κάποιος, όταν μνηστευτεί κάποιος, τα ξέρετε όλα αυτά. Εγώ ξέρω μόνο τι κάνει το κέφι. Γιατί αυτό είναι... Μα τώρα ακούστε τώρα, εκπροσωπείτε όμως, έχετε μια άμεση συνάφεια, έχετε μια σχέση με αυτή την κατάσταση. Κύριε Μιχαλόπουλε, δεν θα κουβεντιάσουμε για το τι γίνεται στο εξωτερικό και τι κάνουν... Όχι, στο εξωτερικό, και εκεί θα το κουβεντιάσουμε. Πώς θα το κουβεντιάσουμε, θα το κουβεντιάσουμε, θα το παρακουβεντιάσουμε. Το αντιπροσωπεύετε, έχετε μια συνάφεια. Τη θεωρία του φέρετε, δεν τη φτιάξετε εσείς εδώ πέρα. Ακριβώς. Τα βιβλία του πουλάτε έτσι. Βιβλία ξένα πουλάτε εκεί πέρα, δεν πουλάτε ελληνικά βιβλία. Λέω βιβλία αυτού του φιλοσοφού. Ναι, μπράβο, ο οποίος είναι εδώ πέρα, σε αυτό το κέρατο εδώ πέρα, σαν αντιολογία του εξωτερικού. Αυτό τον είναι αποδεικτή. Δεν μου πείτε τώρα ότι ο ελληνικός προσκοπισμός Φερρυππίν, άλλη υπόθεση μασονική εκεί πέρα, δεν είναι παρακλάδι της αγγλικής, του αγγλικού προσκοπισμού και δεν είναι υπό των αγγλικών προσκοπισμών που είναι διεθνής. Δεν ξέρω τι κάνει ο σκοπισμός και δεν με ενδιαφέρει. Δεν σας ενδιαφέρει. Μπάς περιπτώσει. Πάμε παρακάτω. Δεν μου απαντήσατε, αφού θα το έχετε μελετήσει φυσικά, ότι υπάρχουν απαγορευτικές διατάξεις και κινούνται οι νομοθεσίες αυτή τη στιγμή και στη Γαλλία και στη Γερμανία, συνταγματικά δικαστήρια και στην Αυστρία, τα έχω εδώ όλα και μπορείς να δώσεις και χαρτιά και στην Ελβετία κατά της σαϊντολογίας. Το ξέρετε αυτό? Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι υπάρχουν αντίστοιχα αποφάσεις δικαστηρίων. Δώστε μας. Δώστε μας αποφάσεις. Και θα σας ζητήσω συγγνώμη εδώ πέρα. Δώστε μας αποφάσεις. Τώρα θα σας δείξω, θα σας φωτοτυπήσω να σας δώσω αντίγραφα. Γιατί είναι τα πρωτοτυπά μου. Ωραία, μας ξέρετε, θα τις θέλετε. Είναι εδώ. Πού είναι, στην ποια γλώσσα είναι. Είναι γερμανικά. Ναι. Είναι γερμανικά τα δικαστήρια και έχει και αγγλική μετάφραση. Όχι, θα θέλω ελληνικά. Μπορείτε να σας θυμάστε αύριο. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Θα σας ξανακαλέσω την Παρασκευή. Αυτό δεν είναι πρόβλημα.
Σε αντίστοιχες αυτές που έχω εγώ εδώ πέρα, έτσι. Υπάρχουν αποφάσεις. Εντάξει. Πολλών γερμανικών δικαστηρίων. Το time εδώ το έχετε δει, αυτό το ξέρετε, το time. Το πού είναι το time. Το time. Το time το έχετε δει. Το time έχει μιλήθει. Έχει μιλήθει. Ακόμα δεν έχει διαπόφαση, γιατί όπως γνωρίζετε αυτές οι δίκες είναι μακροχρόνιες. Ξέρετε το time, το time, ξέρετε τι κυκλοφορία έχει. Έχει υπόψη σας. Ξέρω, γι' αυτό και είναι. Τι κυκλοφορία είναι το time. Κάποια εκατομμύρια αντίτυπα. Μπα ωραία. Γι' αυτό ακριβώς και τα χρήματα που ζητάμε είναι 5 εκατομμύρια δολάρια. Να είναι πρόχειρο δημοσία, να κάνει πρόχειρο δημοσία με το time. Ξέρω. Μπορώ να σας απαντήσω. Και θα μπορούσε να σας απαντήσει έτσι, να σας βάλει εξώφυλλο που δεν βάζει προσωπικότητες και δεν βάζει βασιλιάδες και να σας βάλει εσάς. Μα τι λέτε, σαν αχταπόδι. Τι λέτε κύριε Μιχαλόπουλε, δεν έχει βάλει τον πρωθυπουργό της χώρας σήμερα. Βεβαίως. Και δεν έχει ζητήσει συγγνώμη μετά για τα θέματα. Κάντε λάθος. Για το θέμα της... Για το θέμα... Γιατί θα κουβεντιάσουμε, δηλαδή. Κουβεντιάσουμε. Για το κέφι θα κουβεντιάσουμε. Φυσικά, το κέφι προσωπώ. Εγώ έτσι. Γιατί από το κέφι θα σας κάνω, εγώ νομίζω ότι εδώ πέρα για το σας κάλεσα. Να μου πείτε ότι το κέφι είναι ένα φιλοσοφικό σύστημα και όταν του αρέσει, δεν του αρέσει. Και να μου πείτε ότι δεν τιμά την εκκλησία, ότι σας έχει κατατάξει, ας πούμε, σε κατάλογο ερετικών. Σοβαρά κουβεντιάζετε. Φυσικά, αφού ήσασταν εκπρόσωπος του κέφι. Ωραία, ναι. Αν δεν θα κουβεντιάσουμε ό,τι θέλετε εσείς, θα πούμε και ό,τι θέλετε εσείς, θα πούμε ό,τι θέλουμε και εμείς, έτσι. Για να μόνο που εγώ μπορώ να σας απαντήσω για τα θέματα που αφορούν το κέφι. Για αυτά τα θέματα είναι ειδικό. Δεν μπορώ να σας απαντήσω για αυτά. Δεν επίσατε, κύριε Γρατσία, για το κέφι. Είναι απόψη. Το κέφι ανήκει στη δικαιοσύνη πλέον. Με σωρία καταθέσει τον άνθρωπο. Σωρία μανάδε. Δικηγόρος είναι που μπορεί να. Θα πάτε εκεί. Βέβαια θα παραστείτε. Δεν υπάρχει θέμα καμία αμφιβολία. Κάπου αυτά πρέπει να τελειώνουν στον τόπο. Ορίστε. Καλησπέρα κύριε Μιχαλόπουλε. Γεια σας. Καταρχήν θα συμφωνήσω μαζί σας ότι η σαϊεντολογία είναι θρησκευτική αίρεση και θα ήθελα να σας πω σε δύο λεπτά την δική μου εμπειρία με το ΚΕΤΡΕ. Πριν από 4 με 5 χρόνια που αντιμετώπισα κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα, μία γνωστή μου με παρότρινε να επισκεφτώ το ΚΕΤΡΕ. Πηγαίνοντας λοιπόν εκεί, σου δίνουν μία κατάσταση όπου έχει περίπου στις 100 ερωτήσεις και απαντάς. Μετά, αφού κάποιος πάρει και τις τσεκάρεις, σου φέρνουν ένα διάγραμμα που δείχνει σχεδόν σε όλα τα άτομα που παρίστατο εκείνη τη στιγμή μαζί μου, ότι πάσχουν από κατάθλιψη σε βαθμό να φτάσουμε και στην αυτοκτονία. Στη συνέχεια είχε έρθει μία δεσποινής και μου λέει θα περάσετε αν θέλετε στη βιβλιοθήκη να διαβάσετε μερικά από τα βιβλία μας. Και άρχισε να μου μιλάει ότι μου έδωσε όλα την εντύπωση ότι λες και ήταν το κέντρο που μπορείς να κάνεις την αποτοξίνωση, τώρα για ποιο αποτοξίνωση δεν έχει σημασία, και ότι κάποια στιγμή αφού θα περάσει από αυτό το στάδιο των σεμιναρίων και των συναντήσεων 4-5 ατόμων, θα μπορέσεις και εσύ με τη σειρά σου να γίνεις αθελότερη για να βοηθήσεις συνανθρώπους σου που έχουν προβλήματα. Πράγματι πήγα και άλλη μια φορά και βρέθηκα σε μια ομάδα 5-6 ατόμων, όπου υπήρχε ένα συντονιστή στο γκρουπ αυτό και έλεγε ότι ο καθένας θα αρχίσει να μιλάει για το πρόβλημά του. Με θέμα ποιο, ό,τι έρχεται στο καθενός στο κεφάλι. Κατόπιν τούτο, επειδή και όλα τα άτομα που ήταν γύρω μου δεν είχαν το πρόβλημα αυτό που είχα, μπορώ να σας πω μάλλον με βεβαιότητα ότι περισσότεροι ήταν της τάξης των ναρκωμανών ή περιθωριακών τύπων, δεν ξαναπήγα. Από τότε το ΚΕΤΕ κάθε μήνα σχεδόν μου στέλνει τα έντυπα, όπου εκεί πλέον φαίνεται καθαρά ότι η σαϊεντολογία είναι θρησκευτική αίρεση και τίποτα παραπάνω. Αυτά ήθελα να σας πω. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ. Μπορώ να απαντήσω. Βέβαια, θα απαντήσετε. Πολύ ωραία. Αυτά που ακούσαμε δεν τα αποκρίνονται στην πραγματικότητα. Στο ΚΕΦΕ δεν λένε οι άνθρωποι τα προβλήματα του ένα στον άλλον. Αυτό είναι κάποιο είδο ψυχανάλυση με το οποίο δεν έχουν καμία σχέση. Μάλιστα. Τα μέλη μα είναι χιλιάδε. Υπάρχει οργάνωση, δηλαδή υπάρχουν εθελοντέ, αυτό που άκουσα, υπάρχουν εθελοντέ, υπάρχουν διαβαθμίσει. Όχι, δεν υπάρχουν διαβαθμίσει. Υπάρχουν μέλη του σωματείου όπω σε κάθε σωματείο. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εντάξει. Μετέπειτα είναι απλά μέλη. Στα απλά μέλη υπάρχει κάποια ιεραρχία. Δεν υπάρχουν ιεραρχίες. Όχι. Αφού είναι φυσικό. Μάλιστα. Ωραία. Σωματικό υπάρχει. Εντάξει. Θέλω να πω ότι τα μέλη μας είναι αρκετά. Είναι αρκετές χιλιάδες μέλη. Πόσες χιλιάδες μέλη αν επιτρέπετε, αν δεν είναι κρυφό.
Γύρω στις 5.000 μέλη. Σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Και υπάρχουν. Έχετε παραδείγματα εδώ, έχετε εδώ το βασικό και έχετε παραδείγματα σε όλη την Ελλάδα. Δεν υπάρχουν παραδείγματα. Α, δεν υπάρχουν. Μόνο το κεντρικό αυτό είναι. Ναι. Μάλιστα. Τα μέλη μας είναι επιχειρηματίοι, είναι από όλες τις κοινωνικές τάξεις και κατηγορίες. Είναι ευπρεπείς άνθρωποι. Είναι επιχειρηματίες, είναι δικηγόροι, είναι γιατροί, είναι οτιδήποτε. Μάλιστα. Καμία σχέση δεν υπάρχει με αυτό που και έρχονται απλώς για φιλοσοφική αναζήτηση. Ακριβώς. Μάλιστα. Κυρία Καταρινοπούλου, είστε κοινωνική λειτουργός. Έχετε αντιμετωπίσει περιπτώσεις παιδιών από το ΚΕΦΕ. Μάλιστα. Λοιπόν, είχετε αντιμετωπίσετε και την κόρη της κυρίας Μέρης Αποστολοπούλου, την τώρα. Δηλαδή εννοείται την περίπτωση αυτή. Ναι, ως κοινωνική λειτουργός. Μάλιστα. Γνώρισα τη μητέρα, φρόντισε η μητέρα δηλαδή να με γνωρίσει, γιατί η κοινωνική... Κοινωνική λειτουργός που είστε. Στην Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων στο παράρτημα του Βίρονος. Μάλιστα. Κρατικός παράγων. Μάλιστα. Κρατικός φορέας. Κρατικός φορέας. Του Υπουργείου Σύγκρισης. Μάλιστα. Ωραία, αυτό ήθελα. Το ότι είμαι στην Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων δεν αναιρεί το ότι ο κοινωνικός λειτουργός, όπως ένας γιατρός, ξέρω εγώ, αλλεργιολόγος, δεν πάβει να είναι παθολόγος. Είμαι κοινωνική λειτουργός που άπτομαι όλων των κοινωνικών προβλημάτων. Έτσι λοιπόν η μητέρα έμαθε και απευθύνθηκε σε μένα. Εγώ τα τελευταία χρόνια έχω πολύ ευαισθητοποιηθεί στον τομέα των αλλοιώσεων που επιφέρουν στην προσωπικότητα των ατόμων αυτού του είδους οι ομάδες, διότι είχα την, πώς να το πω, την δυσάρεστη εμπειρία να έχω πάρα πολλά περιστατικά. Με τη Scientology δεν είχα ιδιαίτερα ασχοληθεί, μέχρι τη στιγμή που ήρθε εις γνώση μου ένα πολύ τραγικό περιστατικό, πάρα πολύ τραγικό περιστατικό, και από εκεί και ύστερα ευαισθητοποιήθηκα τόσο σε αυτόν τον τομέα. Το ξέρει ο κύριος Γρατζίας το περιστατικό, δεν με ξέρει προσωπικά, ξέρει όμως τις ενέργειές μου απάνω στο θέμα αυτό και να σας πω τι ακριβώς έχει γίνει. Μια μητέρα, διαζευγμένη, νόμισε ότι βρήκε και αυτή την θεραπεία της, την υγεία της, το στόχο της, το σκοπό της ζωής της εκεί. Είχε και δύο παιδιά και την στείλαν στη Δανία. Ο πατέρας ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος... Στη Δανία γιατί πάνε, κύριε Γρατζία? Είναι κέντρο εκεί. Βέβαια, ολόκληρη πολιτεία. Στη Δανία υπάρχει ένα αντίστοιχο σωματείο... Ναι, αυτό το... Στην Σαντιολογία, έτσι. Όπως υπάρχει στην Ιταλία, στην Ναι, εκεί είναι, γιατί όμως προτιμεί τη Δανία, ας πούμε. Μήπως λόγω ότι είχαμε συμπεθαριό με τους βασιλιάδες. Εμάς ρωτάτε γιατί πάνε στη Δανία. Ο καθένας πάει όπου θέλει. Όχι, δεν πάνε, του στέλνουν. Τους στέλνουν. Να είμαστε εξηγημένοι σε αυτό. Στην προκειμένη περίπτωση είχαμε με ένα σμπάρο τρία τριγώνια. Διότι ήταν τρία τα μέλη που πήγαν εκεί. Μια και ο πατέρας ήταν απόν, ας το πούμε απόν, η μητέρα πήρε τα παιδιά και έφυγε. Στη Δανία. Στη Δανία. Πίσω έμεινε η γιαγιά, η οποία τρελάθηκε. Να μην ξεχνάμε δε ότι το βασικό μέλημα αυτών των οργανώσεων είναι η αποκοπή των μελών από τις οικογένειές τους, από τις ρίζες τους και ειδικά από τη μητέρα, η οποία είναι και ο βασικός συνδυτικός κρίκος. Ο εντολοδόχος οικογένεια. Μάλιστα. Φροντίζουν λοιπόν, γιατί είναι μια πολύ φοβερή ιστορία όλη αυτή, κύριε Μιχαλόπουλε. Υπάρχει μια ωραία διαδοχή στις ενέργειες. Τι γίνεται? Όταν συμπληρώνουν αυτό το περίφημο τεστ ικανοτήτων, Οξφόρδη, ξέρω πώς το λένε, εν πάση περιπτώσει, το οποίο κυκλοφορεί ευρύτατα, μέχρι που σε στίβες στους τηλεφωνικούς θαλάμους της πόλεως τα αφήνουν εκεί, ώστε όποιος πάει να πάρει τηλέφωνο με τηλεκάρτα βρίσκει δίπλα τεστ και το παίρνει και το κοιτάζει και το συμπληρώνει. Είναι όπως τα περιοδικά, ξέρετε, που βάζουν, είστε ένα τεστ, είστε αισιόδοξος, είστε απεσιόδοξος, αν έχετε πείτε 5α, 4α, 3β, 5ω, ξέρω εγώ, και βγάζουν ένα αποτέλεσμα. Και επειδή αυτό είναι πολύ ωραία ξόβεργα,
Κάποιος που το παίρνει λέει, α, για να δω εγώ πού είμαι, πού βρίσκομαι. Απαντάνε λοιπόν, το στέλνουν στο κέφε και αμέσως στο κέφε ανοίγει το φάκελο, φακελώνονται, να είμαστε εξηγημένοι. Ανοίγει φάκελο στον καθένα και αμέσως στέλνει απάντηση. Η απάντηση πάνω κάτω, πόσες έχω δει εγώ περίπου ως τώρα. Να σε διακόψω. Η εγγραφή στο κέφε είναι ελεύθερη. Μπορεί να έρθω εγώ να εγγραφώ μέρο στο κέφε. Βέβαια. Αρκεί να μην είστε δημοσιογράφος ή κάτι άλλο. Εγώ θα έρθω, θα με γράψετε, ε. Να έρθείτε στο κέφε. Εντάξει. Και θα απολαμβάνω όλων των, και των προσόντων και των απαιτήσεων και των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων. Στο κέφε γράφουμε οποιοδήποτε άτομο. Να είστε. Επιθυμεί ειλικρινώς να γνωρίσει τη φιλοσοφία αυτού του ανθρώπου. Πώς το ξέρω. Εγώ το ειλικρινώς θέλω να το θέλω να γνωρίσω εσάς κατά πρώτον εκεί μέσα. Να δω, ας πούμε, αν και η φιλοσοφία μου κάνει, ας πούμε, αυτή. Περνάω τίποτα φροντιστήριο, περνάω τίποτα πριν, ας πούμε. Όχι, υπάρχει μόνο ειλικρινής πρόθεση. Μάλιστα. Αυτό είναι το βασικό κίνητρο. Μάλιστα. Υπάρχει ειλικρινής πρόθεση. Πρέπει να υπάρχει ειλικρινής πρόθεση να μελετηθεί αυτή η φιλοσοφία, να γνωριστεί αυτή η φιλοσοφία. Οπότε εγώ απορρίπτουμε, γιατί δεν θα έχω ειλικρινή πρόθεση, έτσι. Κανείς μπορεί να κρίνει από τη σημερινή εκπομπή την πρόθεσή σας. Πρόθεσή μου να φτάσω στην αλήθεια, κύριε Γρατσία, σας είπα και πάλι. Τίποτα άλλο. Και θα φτάσουμε στην αλήθεια, το ξέρετε. Αυτό να είστε βέβαιος θα φτάσουμε στην αλήθεια. Αυτό ακριβώς κάνω. Να φτάσουμε, θα φτάσουμε στην αλήθεια. Αυτό ακριβώς κάνουμε. Φωνάζουν μανάδες απ' έξω. Έχω πει να μου δώσουν κανένα τηλέφωνο για να τρέξει εκπομπή. Μανάδες, δεκάδες. Πόσες μανάδες. Εκατοντάδες θα έρθουν. Περιμένετε και για εσάς και για τα άλλα σωματεία. Όλα αυτά. Ναι, μόνο θεογνωστικά, γνωστικά, φιλοσοφικά, το ένα, το άλλο, όλα αυτά. Το νέο φρούτο το οποίο μας έχει έρθει. Κύριε Μιχαλόπουλε, δεν εκπροσωπώ οποιαδήποτε άλλα σωματεία. Εκπροσωπώ μόνο το κέφι. Το κέφι, το κέφι, δεν το κέφι. Μόνο το κέφι. Ναι, ωραία, εκεί. Γιατί, εντάξει. Και αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Ναι. Ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιες μανάδες, έτσι. Αλλά υπάρχουν δεκάδες, χιλιάδες άλλες μανάδες, οι οποίες είναι πάρα πολύ ευχαριστημένες. Ναι. Μην μας πείτε πριν τώρα ότι είναι ευχαριστημένες. Κύριε Μιχαλόπουλε, σας παρακαλώ. Συνεχίστε, κύριε Κατερινοπούλου. Μόλις θα πάρουν το τεστ στη Scientology. Ναι, πέστε μας. Πριν μπω στο στούντιο, είδαμε μια μητέρα απ' έξω. Και της είπατε να φύγει. Θα μπορούσε να είναι εδώ και να μην φύγει. Που είναι ευχαριστημένη. Βέβαια. Που είναι ευχαριστημένη. Τι λέτε. Κυρία Καραδήμα. Ήταν εδώ απ' έξω. Μάλιστα. Α, της είπατε να φύγει, θα μπορούσε να την καλέσουμε. Έχετε στελέχη, θα καλέσουμε και δικού σας ακόμη. Σήμερα ήθελα να καλέσω εδώ την οικογένεια. Με συγχωρείτε, κύριε Μιχαλόπουλε, μήπως ήταν μέλος η κυρία του ΚΕΦΕ. Είναι μέλος σωματικού. Α, γι' αυτό δεν έχει παράπονο. Μόνο γι' αυτό το λόγο δεν έχει παράπονο. Γιατί αν είναι απ' έξω από το ΚΕΦΕ και βλέπουν τις αλλοιώσεις που καταφέρνετε να κάνετε στα παιδιά και στον κόσμο. Θα φτάσουμε, κύριε. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε, το παρέμβησα κιόλας. Η αίσθηση είναι εξής. Η συμφωνία που είχαμε πριν έρθει εδώ πέρα, μας πήρε τηλέφωνο σήμερα και είπατε ότι μπορεί να έρθει ένας εκπρόσωπος του ΚΕΦΕ. Βεβαίως. Έτσι. Συζητήσαμε να είναι και άλλο άτομο. Μάλιστα. Και η απάντηση που πήραμε ήταν ότι υπάρχει τεχνικό πρόβλημα και ότι δεν υπάρχει μικρόφωνο και δεν υπάρχει θέση. Μάλιστα. Και αυτή τη στιγμή βλέπω ότι είναι ο αδερφός της Ντόρας εδώ πέρα. Αυτοί έπρεπε οπωσδήποτε να έρθουν. Βεβαίως είναι ο αδερφός της Ντόρας. Θα αφήσω τον αδερφό της Ντόρας για να φέρω τον εκπρόσωπο του ΚΕΦΕ, αφού φτάνετε εσείς. Δικηγόρος είστε, καλλιεργημένος άνθρωπος είστε, τα ξέρετε όλα, την εκκλησία την έχετε καταδικάσει, τα πάντα μια χαρά είσαστε. Δεν θα έφερα τον άνθρωπο που πονάει την αδερφή του. Σοβαρά, κουβεντιάστε. Κύριε Μιχαλόπουλε. Θα έφερα εκπρόσωπο δικό σας και θα έφερα τον άνθρωπο να μας πει εδώ για την αδερφούλα του. Κύριε Μιχαλόπουλε. Ναι. Αυτό το οποίο λέμε ναι. Είναι ότι γίνονται κάποιες συμφωνίες οι οποίες δεν τηρούνται. Πέρα για πέρα έχουν τηρηθεί οι συμφωνίες όλες. Κάθε άλλο. Πέρα για πέρα έχουν τηρηθεί οι συμφωνίες. Θα μπορούσα να κάνω εκπομπή και μόνο με αυτούς. Και να δημιουργήσω πολύ πιο χειρότερες εντυπώσεις, χωρίς να δώσω το βήμα να απολογηθείτε ή να πείτε τις απόψεις σας, όπως θέλετε να το πάρετε. Τελικά αυτό έπρεπε να γίνει. Κύριε Μιχαλόπουλε. Αν το θέμα, με αυτό θα γίνεται από εδώ και πέρα. Γιατί δεν σας δώσω και βήμα. Θα σας δίνω και βήμα να κάνουμε περισσότερο κακό. Έτσι το λένε. Τι λέτε, κύριε Μιχαλόπουλε. Εγώ τι λέω, αυτό που ακούτε λέω. Ξεκάθαρα το λέω. Έχω έρθει εδώ. Λέτε τέτοια πράγματα. Βεβαίως είστε εδώ. Να με επιτίθεστε και να. Δεν σας επιτίθομαι εγώ. Εσείς είστε και ο δικηγόρος και νέος άνθρωπος και μου λέτε ότι δεν ξέρει η ιεραρχία της Εκκλησίας Ελλάδος όταν αποκηρύσσει αυτές τις παραοργανώσεις. Αυτό που λέω είναι ότι επειδή ξέρω τι είναι το ΚΕΦΕ, ναι. Δεν συμφωνώ που βρίσκεται αυτή τη λίστα. Ξέρω, εγώ προσωπικά, αυτή η προσωπική όμως, δεν γίνει λάθος αυτή την περίπτωση. Λάθος και γιατί δεν πήγατε να το διορθώσετε. Γιατί δεν πάτε να το διορθώσετε. Ποιος είπε δεν έχουμε πάει. Γιατί δεν πάτε να το διορθώσετε. Ποιος είπε δεν έχουμε πάει. Είναι αυτά τα οποία είχατε έρθει χθες με μια κυρία εδώ πέρα προχθές που δίλατε και μου λέγατε για τον γύρω τον πατέρα Λεμιζόπουλο ότι είναι ναζιστής. Σοβαρά κουβεντιάζουμε. Δεν το λέμε εμείς.
Αυτό είναι γραμμένο στις εφημερίδες. Μάλιστα. Κι άλλα είναι γραμμένα στις εφημερίδες. Είναι γραμμένο αυτό στις εφημερίδες. Στην ελευθεροτυπία, στο νιό. Είναι γραμμένο στις εφημερίδες. Ωραία. Και για εσάς είναι στην ελευθεροτυπία. Στην απογευματινή τα όσα γραφτήκανε. Τι κάνατε, μίλησα την απογευματινή. Όταν έχεις 8.000 μέλη, δεν μπορείς να τρέξεις τα δικαστήρια με κάθε ένα που γράφει ένα άρθρο. Εκείνο ο καθένας. Εκείνο ο καθένας, για τον Αλεπιζόπλο δεν είναι ο καθένας. Εντάξει. Εσείς είχατε μέσα και το επισύατε το θέμα του Αλεπιζόπλου, ναζιστής. Αν είναι δυνατόν το γεροντάκι αυτό να είναι ναζιστής. Αλλά ο καθένας ο οποίος δεν σας πάει, ο καθένας ο οποίος δεν σας ταιριάζει, αμέσως είναι ή φασίστας ή ναζιστής. Αυτή είναι η δικιά σας άποψη. Εγώ μπορώ να δείξω μερικά γεγονότα και στοιχεία. Του Αλεπιζόπλου. Κρίνετε εσείς. Του Αλεπιζόπλου. Και κρίνετε εσείς. Ναι. Του Αλεπιζόπλου. Και κρίνετε εσείς. Δεν είναι παρόν όμως, κύριε Μιχαλόπουλε. Ο πατήρ Αλεπιζόπλου δεν είναι παρόν. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Θα είναι παρόν την άλλη εκπομπή. Επάνω στο θέμα. Με δύο ανανύψαντες, μία κυρία ανανύψασα και άλλος ένας κύριος αξιωματούχος, γιατί έχουν αξιώματα μέσα, αξιωματούχος του ΚΕΦ, θα είναι εδώ, θα είναι ο Αλεπιζόπλος και μία κυρία αξιωματούχα πρώην δική σας και ένας αξιωματούχος, μεγάλος του κέντρου σας, επιστήμονας. Πάνω στην ένσταση που είπε ο κύριος Γρατσίας, αν δηλαδή έφερναν την τώρα, δεν θα τη δεχόσασταν. Την τώρα δεν τη δεχόμαστε. Η τώρα φυσικά, γιατί και αυτή γίνεται όλη η εποχή. Ο αδερφός δεν είναι φυσικό. Δεν είναι φυσικό ο αδερφός, το αίμα της. Μεγαλώσανε μαζί. Μα ήρθε αντί του πατέρα, ο οποίος είναι καρδιοπαθής. Ο άνθρωπος δεν άρεσε τέτοιο. Είναι άνθρωπος. Θα μας μιλήσουν άλλοι για την τώρα ή εγώ θα μιλήσω για την τώρα. Θεωρείτε άλλο. Και τον αδερφό. Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημά μας. Μα αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημά μας. Το άλλο. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Αυτή είναι η φιλοσοφία σας. Είναι άλλη. Είναι άλλη. Έτσι αποξενώνεται τα παιδιά από τις οικογένειες. Μα τι λέτε, Μιχαλόπουλε. Εγώ τι λέω. Εσείς τι. Πάρε εμένα μου λέτε τι λέω. Εσείς τι λέτε. Λέτε αυτά που λέω. Δεν μου αφήνετε. Ερμηνεύω. Σύρυπας. Σύρυπας, κύριε Γρατσία. Μια στιγμή. Διαφωνείτε ότι ο αδερφός της Ντόρας δεν είναι η ίδια η Ντόρα. Διαφωνείτε σε αυτό. Η ίδια η Ντόρα δεν μπορεί να υπάρξει ούτε η μάνα της είναι η ίδια. Ακριβώς. Αυτό λέω. Όχι, κάτι άλλο είπα. Έχει γραφτεί τι. Δεν είπα κάτι άλλο. Δεν είπα τι άλλο. Έχω πει ότι ο αδερφός είναι ένα διαφορετικό άτομο. Είναι ένα επαφόν. Ναι, λέει, η Ντόρα θα μας πει τον εαυτό της. Η Ντόρα δεν έρχεται η Ντόρα. Η Ντόρα δεν μπορεί να μιλήσει. Την Ντόρα. Αμα από το απόγευμα την καλούμε την Ντόρα και η Ντόρα λέει μία από εδώ να βγει, μία δεν βγει στις καφετέρες, μία από εδώ να βγει. Η Ντόρα, η Ντόρα. Τι λέτε κύριε Μιχαλόπουλε. Εγώ τι λέω. Τι εσείς τι λέτε. Να μιλήσει η μητέρα. Είχατε αδιάβαστος. Η μητέρα και νομίσατε ότι ήρθατε σε αδιάβαστα παιδιά. Εδώ είναι το λάθος σας το τραγικό. Ήρθατε σε διαβασμένους ανθρώπους. Τώρα από εκεί που έχει εξαφανιστεί αυτές τις μέρες, την βάλατε να τηλεφωνήσει για να μην έρθει στην εκστοπή. Και με πήρε τηλέφωνο και μου λέει, μαμά θέλω να συναντηθούμε. Έλα παιδάκι μου στο σπίτι μας να μιλήσουμε. Όχι μαμά, θέλω μία συνάντηση έξω να μιλήσουμε. Παιδάκι μου, αυτά τα θέματα δεν μιλιώνται, δεν συζητιώνται στον δρόμο, ούτε στις καφετέριες. Έλα στο σπίτι μας να μιλήσουμε όσο θέλεις. Να τα βρούμε. Γιατί δεν μας αναγνωρίζεις. Έχεις φύγει. Γιατί παιδί μου έχεις φύγει από το σπίτι μας. Για πόσες μέρες ήρθε και έφυγε κιόλας. Έφυγε για δύο, ήρθε για δύο μέρες, τρεις και σηκώθηκε και έφυγε. Πού είναι το παιδί μου. Το παιδί μου πού είναι. Μπορείτε, εσές, εσένα ποιος της τηλεφώνησε. Ποιος της τηλεφώνησε. Ένα λεπτό κύριε Μουσολοπούλου. Κύριε Γρατσία, θα σας ρωτήσω. Ποιος της τηλεφώνησε. Σας καταθέτω και σας λέω εν τιμή μου στελεί αν συμπαθείς. Και το λέω για να συμπαθείς γιατί είσαι παιδί μου. Πολύ μεγάλος, πάρα πολύ, είσαι πολύ μικρός. Εάν είσαστε πατέρας, εσείς. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Στη θέση του Αποστολόπλου, τι θα κάνετε. Και σας έλεγε κάποιος ότι το παιδί σας έφυγε, μισό λεπτό, ναι. Έφυγε το παιδί σας, γιατί είναι 31 ετών και έφυγε. Εσείς τι θα κάνετε. Τι είναι που ανησυχώ. Πες το μα είσαστε εσείς πατέρας. Τι θα έκανα να έφυγε. Ναι, ναι. Το δεχόμουν πολύ ψυχολογικά. Δεν ενώ σε μπορεί να παντρευτεί. Χωρίς να δώσει μια εξήγηση. Ένα λεπτό. Εάν ερχόταν το παιδί σας ήταν αλλοιωμένος ο χαρακτήρας. Ένα λεπτό. Και ερχόταν ήταν αλλοιωμένος ο χαρακτήρας. Όπως καταθέτουν. Και το καταθέτει ο υπουργός, ενόρκος. Είναι του Υπουργείου Δικαιοσύνης υπάλληλος. Εντάξει. Και να προσπαθεί. Τι θα έκανα. Δεν μπορώ να κουβεντιάσω έτσι. Ένα λεπτό. Δεν μπορώ να παρακαλώ. Κάντε μου τη χάρη. Αλλά καταλαβαίνω. Κάντε μου τη χάρη. Εντάξει το καταλαβαίνω, αλλά κάντε μου τη χάρη.
Λοιπόν, πέστε μου, κύριε Γκαρτσία, σας ρωτάω έτσι, εγώ είμαι πατέρας. Σας ρωτάω, ας πούμε. Εγώ τι θα είχα κάνει? Να σας πω. Ναι. Είναι μια υποθετική ερώτηση. Για υποθετική μιλάμε. Ναι. Είναι μια υποθετική ερώτηση. Ναι. Μπορεί να έχει μια υποθετική μόνο απάντηση. Ναι. Υποθετικά, πέστε μου υποθετικά. Είναι τελείως υποθετική. Ναι, 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 ναι. Ωραία. Ένας πατέρας έχει ένα παιδί. Ναι. Το παιδί αποφασίζει να φύγει. Ναι. Αποφασίζει να παντρευτεί, αποφασίζει να πάει στην Αυστραλία. Όχι, όχι. Στην ίδια περίπτωση εδώ με την Ναόκη, στην ίδια περίπτωση εδώ. Αυτό που θα έκανα ήταν απλό. Ναι. Θα έπαιρνα σε επικοινωνία με το παιδί. Ναι. Και θα προσπαθούσα να δω ποιες είναι οι σκέψεις του, τι θέλει να κάνει στη ζωή του, τι θέλει να πετύχει. Θα το ρωτούσα αν είναι ευχαριστημένο. Αν ήταν ευχαριστημένο, θα το βοηθούσα. Τι ακόμα πιο μεγάλο. Δεν τα κάνατε όλα αυτά μέχρι τη στιγμή που έφυγε. Βεβαίω. Εσύ δεν σκληρώσατε το εισιτήριο και όλοι έκαναν τα εισιτήρια. Μήπως το παιδί, και εδώ σας κατηγορούμε αδίκως, σας κατηγορεί και η Αποστολοπούλου αδίκως. Μήπως το παιδί δεν ήταν ψυχικά καλά όταν ήρθε στο ΚΕΦΕ. Στο ΚΕΦΕ. Ένα λεπτό, κύριε Αποστολοπούλου, αφήστε με. Συγγνώμη. Μήπως δεν ήταν καλά όταν ήρθε στο ΚΕΦΕ ψυχικά, μπορεί να έχει ένα πρόβλημα. Ναι. Με ακούτε? Ναι. Κύριε Μιχαλόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Αξινοπούλου Θεώνη από Ελεύθερη Ώρα. Ναι, πέστε μου. Ως δημοσιογράφος έχω να καταγγείλω την ΚΕΦΕ η οποία γυρίζει και χτυπάει από πόρτα σε πόρτα και με προπαγανδιστικά φυλάδια προσιλητίζει τον κόσμο. Σας το καταγγέλω επωνύμως, εμένα προσωπικά μου χτυπήσανε την πόρτα και μου επέδωσαν ένα τέτοιο φυλάδιο. Και μου είπανε να πάω να τους ακούσω χωρίς να γνωρίζουν την ιδιότητά μου. Δεύτερον, έχουνε γεμίσει όλη την Αθήνα με αφίσες προπαγανδιστικές για αυτή την παραθρησκευτική αιρετική οργάνωση. Επαναλαμβάνω, σας το καταγγέλω επωνύμως, γνωρίζω δε πρόσωπο με ειδικές ανάγκες στη γειτονιά μου που εξαιτίας του ψυχολογικού προβλήματος τους στέλνουν ενημερωτικά φυλάδια και συνεχώς προσπαθούν να προσιλητήσουν διάφορα άτομα σε όλη την Αθήνα. Σας επαναλαμβάνω, πόρτα-πόρτα μοιράζουν τα προπαγανδιστικά τους φυλάδια. Δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω. Έχω το φυλάδι ανακύρα, το οποίο μπορώ να σας το δώσω. Ευχαριστούμε. Θέλω, κάντε προσυλλητισμό. Θα χρειαστώ ένα αντίγραφο αυτής της εκπομπής. Ναι, ναι, γιατί τίποτα από αυτά δεν είναι αληθινό. Ναι. Ούτε από πόρτα σε πόρτα γυρίζουν από την ΚΕΦΕ, ούτε αφήσεις βάζουν. Ούτε στα αυτοκίνητα στα παρμπρίζ. Τι βάζουν στα αυτοκίνητα στα παρμπρίζ? Τα τεστ εξφόρδης. Δεν ξέρω αν βάζει το κίνητο στο παπρίζι. Πώς δεν το ξέρετε. Πώς δεν το ξέρετε. Δεν υπάρχει. Αφού αυτό κάνουν τα παιδιά. Αντίγραφο να κάνετε ό,τι θέλετε. Και μηνύσεις να κάνετε και αντίγραφο να κάνετε ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε να κάνετε. Φυσικά θα χρειαστούν όλα τα αντίγραφα. Όλα θα τα χρειαστούν. Όλα θα χρειαστούν. Τα γράφετε εσείς εκεί το κίνητο στο οργανωμένοι. Έχετε λεφτά πολλά. Τα γράφετε. Έχετε και βίντεο. Τα έχετε. Εμείς είμαστε φτωχοί εδώ μέσα. Έχετε και χρήματα να κάνετε. Έχετε ένα βίντεο στην οργάνωσή σας για όνομα του Θεού. Εδώ είναι αυτό είναι. Ναι. Καλησπέρα κύριε Μιχαλόπουλο. Καλησπέρα σας. Κύριε Γιονίδη της εκπομπής, πάσατε αυτό το οποίο φούσκωνε όλα αυτά τα χρόνια. Ήθελα να πω τώρα για την Σαϊαντολογία ότι έχει δικό της κανάλι εδώ πέρα, ιδιωτικό κανάλι, το οποίο επανειλημμένως έχουμε οχλήσει και τους έχουμε πει ότι προπαγανδίζοντας το ΚΕΦΕ, προπαγανδίζουν τη Σαϊαντολογία και απαντούν ότι είναι απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ποιο είναι το κανάλι? Το κανάλι 67 του κυρίου Λεβέντη. Καλά. Άλλα κανάλια. Αυτά είναι αναγνωρισίες για όνομα της. Όχι, σας παρακαλώ. Το κανάλι παρουσιάζεστε στο 67, έτσι, παρουσιάζεστε. Το κανάλι 67 έχω βιντεοκασέτες του Χάπαρτ και τη συνάντηση του ΚΕΦΕ και έχω και βιντεοκασέτες. Συμβαδίζουν οι σοβαρότητες εκεί πέρα. Λοιπόν, άλλο αυτό, αλλά πάντως ο λαός παραπληροφορείται. Σας παρακαλώ πολύ, κύριε, έχω κασέτες τις οποίες μπορώ να τις δώσω από το κανάλι 67. Τώρα. Φέρετε, θα μας φέρει και τις κασέτες, κύριε, εδώ μην βάλετε. Κανάλι 67. Γνωρίζω ότι έχουν γίνει εκπομπές στο κανάλι 67. Όπως γίνεται και η εκπομπή, τώρα είμαι εδώ και γίνεται μια εκπομπή. Όταν τηλεφωνήσα. Αυτό σημαίνει ότι συμβαδίζει η ιδεολογία του 67. Είναι το τηλετώρα ή με τον αντένα, θα πάμε αύριο. Παρακαλώ, οπουδήποτε πάμε. Για όνομα, τι συμπεράσματα είναι αυτά. Κύριε Μιχαλόπουλε, όταν τηλεφώνησε επανειλημμένος στο κανάλι 67, εξηγώντας τους ότι... Οι εκπομπές στο κανάλι 67 ήταν... Είναι πάρα πολύ συχνές.
Άλλο θέλω να σας πω, είναι θετικές για το ΚΕΦΕ. Είναι προπαγανδιστικές και δίνουν και τα τηλέφωνα. Είναι διαλόγου όπως είμαστε εμείς και ελαφρώς αντιδικιών με το συμπαθέστατο εδώ, κύριο Γρατσία. Όχι, σας παρακαλώ, είναι καθαρά προπαγανδιστικές. Είναι δηλαδή, εξυπνούν και τον Χάμπαρτ, εξυπνούν. Έχω ολόκληρο βίντεο της ζωής του Χάμπαρτ με τον Χάμπαρτ έτσι και τον Χάμπαρτ αλλιώς. Και έχω και επίσης Έλληνες αεντολόγους οι οποίοι σε. Ρίχνουν ένας νερό στο μήλο του άλλου και προπαγανδίζουν εμφανώς το ΚΕΦΕ. Και άλλα ιδιωτικά κανάλια το είχαν κάνει, αλλά κατόπιν παρεμβάσεων και από ιδιωτικά πρόσωπα αλλά και από επίσημα πρόσωπα το έχουν σταματήσει. Μάλιστα. Τώρα έχω ένα άλλο σημαντικό πράγμα και γι' αυτό και σας τηλεφωνώ. Ναι. Έχω εδώ πέρα μία φωτοτυπία από το Nouvel Observateur, ρελικό το γαλλικό Nouvel Observateur, σχετικά με ένα σκεύασμα διαιτητικό, το οποίο όμως τώρα κυκλοφορεί και στην Ελλάδα. Ναι. Αυτό το σκεύασμα, αυτή είναι ένα δυσέλιδο άρθρο του Nouvel Observateur, το οποίο, για το οποίο έκανε και μία εκπομπή το Front και, και το οποίο το ξαναέδειξε το TV5 και εδώ στην Ελλάδα. Για τη σχέση που έχει το σκεύασμα αυτό το διαιτητικό που λέγεται Herbalife με την Σαϊαντολογία. Και εδώ πέρα έχω ένα άλλο ολόκληρο το φυλάδιο το οποίο πουλάνε τα σκευάσματα αυτά της Σαϊαντολογίας, τα οποία δυστυχώς τα δίνουν τώρα σοβαροί ενδοκρινολόγοι σε ανθρώπους που θέλουν να κάνουν δίαιτα, χωρίς να ξέρουν οι άνθρωποι αυτοί ότι δίνουν σκεύασμα το οποίο το Nouvel Observateur και όλη η γαλλική ας πούμε επιστημονική κοινωνία αναρωτιέται για την επικινδυνότητά του και για τη σχέση του με την Σαϊαντολογία. Και αυτό το Herbalife είναι πάρα πολύ ακριβό. Πάρα πολύ ακριβό και το πουλάνε από σπίτι σε σπίτι και οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι αγοράζουν. Συνεπώς αυτά ήθελα να καταθέσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Καλή. Γεια σας. Θέλω να διαψεύσω κατηγορηματικά ότι η Σαϊαντολογία και οτιδήποτε να κάνει με το Herbalife. Μάλιστα. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Μάλιστα. Πού το ξέρετε εσείς? Ξέρω απλά ότι... Πριν από λίγο, πριν να αρχίσετε εκπομπής, είσαστε τελείως αμέτωχος με τη σαϊμετολογία. Λέγατε ότι απλώς έχετε μόνο το φιλοσοφικό της μέρος εδώ πέρα. Ακριβώς. Εντάξει. Αυτό ακριβώς σας λέω. Και που ξέρετε αν έχει βγάλει κάποια προϊόντα τα οποία έχουν σχέση με την φιλοσοφική αυτή θεώρηση, υπάρχουν φιλοσοφικές τάσεις που λένε ότι δεν θα τρως, ας πούμε, ή θα τρως χόρτα, ή θα τρως οτιδήποτε. Εσείς πώς είστε γνώστης όλων αυτών των καταστάσεων, παρακολουθείτε στενά, δηλαδή όλα αυτά. Να έχω μελετήσει αρκετά από τα βιβλία των. Έχετε μελετήσει, αλλά δεν μας είπατε αν έχετε μελετήσει, δεν μου δώσατε κάποια απάντηση, αν έχετε μελετήσει ότι υπάρχουν, ότι κάνουν λειτουργίες. Δεν μου το είπατε αυτό, ε. Αυτό που εγώ έχω μελετήσει. Ότι στο γάμο έχουν κάποια ευχή, το ξέρετε αυτό. Κύριε Μιχαλόπουλε, θα με αφήσετε να ολοκληρώσω. Ξεκινάω μια κουβέντα και μου πετάτε μέσα τόσες ενδιάμεσες δικές σας απόψεις. Δεν είναι δικές μου απόψεις. Παπίρεν, λέγανε οι Γερμανοί. Χαρτιά. Κύριε Μιχαλόπουλε, αυτό που έλεγα είναι ότι έχοντας μελετήσει τα βιβλία του Ρον Χάμπαρτ, δεν έχω δει πουθενά να λέει κάτι σχετικά με τη διατροφή. Ναι. Καμία σχέση δεν υπάρχει της φιλοσοφίας με οποιαδήποτε σκευάζοντα διατροφή ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά υπάρχουν συνεχιστέ του. Δεν υπάρχουν συνεχιστέ του. Μπορεί να υπάρχει μια διεύρυνση, μια προέκταση. Ο άνθρωπος πριν πόσα χρόνια ζούσε. Μέχρι πριν κάποια χρόνια, κάποια... Άλλαξε ζωή, μπορεί να αλλάξαν τα πράγματα. Πριν κάποια χρόνια δεν υπήρχε κανένα ασχολείται με τη δίαιτα. Είμαστε με τη γλώσσα έξω από την πείνα, ας πούμε. Περνάγαμε από τις βιτρίνες και βγαίνει η γλώσσα μας μέχρι μερική για μια πάστα. Τώρα τα πράγματα άλλαξαν. Βέβαια, εσείς δεν έχετε και καμία ανάγκη, είστε λεπτός και ωραίος. Εμείς όμως, εγώ, η κυρία Κατερινοπούλου, εδώ, όπως είδατε, είμαστε και ευθραφείς, ας πούμε, και πρέπει να κάνουμε, ίσως το πάρουμε και εμείς. Ναι, μόνο που το κέφτε δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά. Ωραία, εντάξει. Δεν μπορεί να ξέρετε εσείς σαν εισαντολογία στο εξωτερικό τι άλλες δουλειές μπορεί να κάνει εδώ και ότι έχει και ένα πλοίο λέει. Αν θέλετε ότι έχετε πλοίο. Τώρα θα κουβεντιάσουμε και για το πλοίο. Γιατί να κουβεντιάσουμε για ότι δεν υπάρχουν πάντα και να μην κουβεντιάσουμε για το πλοίο που υπάρχει. Γιατί εγώ ήρθα εδώ πέρα να μιλήσω για την περίπτωση κ. Αποστολοπούλου. Ναι. Έχουμε να απαντάω για οτιδήποτε άλλο διαφορετικό. Ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Εγώ λοιπόν την δική μου κατάσταση, κύριε Μιχαλόπουλε, να κάνω. Το όνομά σας. Έχουμε κάνει Δερματάς και πράγματι όπως και η κυρία προηγουμένως που τηλεφώνησε για το κανάλι 67, συνέβη και εγώ να έχω προσωπική αντίληψη ότι πράγματι από εκεί προπαγανδίζεται εξεταμένα αυτή η ιδεολογία. Τυχαία φυσικά
προπαγάνδα είναι ανοιχτά πραγματικά. Δεν κατάλαβα εγώ ακριβώς περίπτωση σε πρόσφυγο. Έφυγε αυτό. Μια άλλη φορά είμαι στο τηλεφωνικό θάλαμο με κάρτα στην Ακαδημία από πίσω, στην αεροφορία. Πάω να πάρω κάτι τηλέφωνο, με προλαβαίνει μια δεσποινή, μπαίνει πιο μπροστά μέσα, δεν κλείνει την πόρτα, μιλούσε όπου μιλούσε, προπαγάνδεζε τηλεφωνικός και ακούγαν όλοι απ' έξω δυνατά τι έλεγε, φεύγοντας, ξέχασε υποτίθεται την κάρτα της μέσα, είχε 15 μονάδες ακόμη, και άφησε και ένα φυλάδιο πάνω εκεί, τέτοιο φυλάδιο προπαγανδιστικό. Αυτά και μόνο προς το παρόν. Ο Θεός μαζί σας. Γεια σας. Ευχαριστώ. Κύριε Μιχαλόπουλε, κατηγορούμαστε επειδή κάνουμε κοπή και μιλάμε για το τι περιέχει η φιλοσοφία του Χάπαρτ. Ας είναι η κατηγορία. Όχι, δεν είναι τέτοια. Το χρειάζεται, είναι αυτό. Θα βγει και κάποιος δικός να μιλήσει. Εγώ θα πω να βγουν τις δύο, θα βγουν και τα πιστές σας. Άλλωστε είπε ο άνθρωπος ότι βγήκε και παρουσιάστηκε και είπε πως διασώθηκε ένας γάμος. Τι σας κατηγόρησε, σας κατηγόρησε τίποτα. Αυτό λέω. Ωραία, λοιπόν, δεν είπε τίποτα. Ίσα-ίσα είπε ότι δια του συστήματος του Κέφη εσώθηκε ένας γάμος. Έχουμε διακόψει όμως την κυρία Κατερινοπούλου. Ναι, κυρία Κατερινοπούλου. Ήθελα να πω ότι μόλις πάνε τα τεστ συμπληρωμένα, ανοίγεται ο πρώτος, ο αρχικός φάκελος, γιατί φακελώνονται τα πάντα, περνάνε εκεί μέσα, και στέλνεται η απάντηση στο υποψήφιο θύμα. Η απάντηση... Και πάλι στις διακόψεις, ναι. Να γίνει. Ναι. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Κύριε Μιχαλόπουλε, ο διευθυντής του τηλεοπτικού σταθμού 67, Κουτουλάκης Γιώργος. Ναι, ναι, Γιώργος. Σας καλησπερίζω. Γεια σας, τι κάνετε. Και παρακολουθώ την εκπομπή σας. Ναι. Επειδή όμως θεωρώ ότι ήταν η τοποθέτηση όσον αφορά τον τηλεοπτικό σταθμό, τα βρώμανα και τους συνεργάτες εδώ, αντισυνοδευτικοί, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να αποσύρετε το περί σοβαρότητας. Ένα αυτό. Ναι. Γιατί είπατε ότι η σοβαρότητα συμβαδίζει. Γνωρίζετε ότι είναι πολιτικό μικρόφωνο, ναι. Και δημοκρατικό. Ωραία. Τελεί τους πάντες και τα πάντα. Και πού το είδατε εσείς ότι δεν είναι πολύ δημοκρατικό το ΚΕΦΕ? Γιατί το ΚΕΦΕ δεν είναι δημοκρατική οργάνωση. Κάτι, κύριε Μιχαλόπουλε, πήρα για να βάλω μερικά πράγματα στη θέση. Ναι. Θέλουμε και θα ήθελα να σεβαστείτε το λίγο χρόνο που θα καταχρηστώ από την εκπομπή σας. Πέστε μου. Επειδή πρώτα απ' όλα μιλήσατε περί σοβαρότητος, ναι. Επιστρέφω όπως έχει την αναφορά. Ναι. Να τη χρησιμοποιήσετε όπως εσείς κρίνετε. Ναι. Δεν αγγίζει κανέναν από τους συνεργάτες, τους συναδέλφους και τους φιλοξενούμενους κατά καιρούς στο σταθμό. Μάλιστα. Βεβαίως έχουν φιλοξενηθεί οι κύριοι του ΚΕΦΕ και στον τηλεοπτικό σταθμό 67 και στον Blue Sky και σε πολλούς σταθμούς. Αυτό δεν σημαίνει ότι, κύριε Μιχαλόπουλε, οι τηλεοπτικοί σταθμοί υιοθετούν τις απόψεις. Δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Ακούσατε να πούμε κάτι τέτοιο. Τι τέτοιο υπόθηκε. Όχι, κάτι τέτοιο δεν υπόθηκε καθόλου ότι υιοθετεί. Κανένας δεν υιοθετεί. Και απόψε εδώ ο κύριος Γρατσίας. Γι' αυτό το λόγο θεώρησα. Ο κύριος, όχι, έχετε δίκιο. Αλλά ο κύριος Γρατσίας εδώ λέει τις απόψεις. Δεν υποθέτει ότι εμείς υιοθετούμε τις απόψεις του κύριου Γρατσία. Ή ο κύριος Γρατσίας υιοθετεί τις δικές μας απόψεις. Για όνομα Θεού. Κύριε Μιχαλόπουλε, είστε ναι. Δημοσιογράφος και μήλος συνάδελφος. Λοιπόν, θα έπρεπε αμέσως να ξεκαθαριστεί αυτό για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Εμείς δεν φιλοξενούμε κανέναν και τέλος πάντων, αν εκεί είναι παράνομοι νόμιμοι, ας το κρίνουν επιτέλους οι εισαγγελικές και δικαστικές αρχές σε αυτόν τον τόπο. Καλώς. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό. Ευχαριστούμε. Δεύτερον, ναι. Και δεύτερον, οι τηλεθεατές που σας μίλησαν, ναι. Μένως στις δύο τηλεφωνικές παρεμβάσεις, ναι. Δεν ξεκαθάρισαν ένα πράγμα ότι ουδέποτε καλεσμένος με δημοσιογράφο του σταθμού βγήκε. Ήταν βιντεοσκοπήσεις δικής τους παραγωγής, οι οποίες εστάλησαν σε πολλούς τηλεοπτικούς σταθμούς σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Και φιλοξενήθηκαν κατά καιρούς. Και δηλώνω αυτό... κατά ότι ουδεμία σχέση, ταύτιση ή υιοθέτηση των απόψεων και των τέτοιων. Δηλαδή αυτό που παρουσιάσατε εσείς από το ΚΕΦΕ ή σας το είχαν στείλει από το ΚΕΦΕ. Βεβαίως, όπως ήταν και στον Πλουσκάι και σε όλους τους σταθμούς. Μάλιστα. Ήταν μία διαφημιστική παραγωγή. Ήταν μια ανεξάρτητη παραγωγή. Ωραία. Σε όλους τους σταθμούς. Εντάξει, εντάξει. Να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Έχετε και πλατή τμήμα δημοσίων σχέσεων, έτσι. Κάντε και εκπομπές και στέλνετε και σταθμούς. Εμάς δεν μας στείλατε όμως. Δυστυχώς. Πολύ ευχαριστώ που σας στείλουμε, άμα θέλετε. Πολύ ευχαριστώ, δεν λέτε τίποτα. Λοιπόν. Στέλνουν λοιπόν την απάντηση. Όχι, αυτό είναι κύριε Γρατσία, να σας πω κάτι. Μου λέτε ότι σας διέκοπτα προηγουμένως ή μου λέτε ότι είχατε έρθει με ένα πνεύμα. Ξέρετε τι με πειράζει εσάς. Εγώ έχω μάθει να κοιτάω τους ανθρώπους στα μάτια. Χωρίς τη ματιά μου να κάνει κοιλιά. Και είμαι στο επάγγελμα από 6 ετών. Η πρώτη εφημερίδα που έβγαλα ήταν 6 ετών. Και κατά τη διάρκεια της επταετίας έκανα τον τυχοκολλητή για να ζήσω, γιατί ήθελα να προδώσω τις ιδέες μου και το διευθυντή μου της ελευθερίας στον πάνω τον Κόκα.
Ξέρετε τι με πειράζει σε εσάς τους νέους και ειδικά σε εσάς τι με έχει πειράξει. Προηγουμένως ζητήσατε αντίγραφο εάν επήγανε ένα διαφημιστικό φυλάδιο που μπορεί να το πήγανε. Κάποιο μέλος σας, το οποίο έχω γύρω μέσα του κέφτεται και φυλάδια, μπορεί να το πήγε σε μια πόρτα. Ιδέα να το λύσει. Αυτό σας πείραξε, ενώ δεν σας πείραξε ότι εδώ αποκαλύπτεται ότι στέλνατε κασέτες φτιαγμένες και φυσικά πληρωμένες. Αυτό είναι κακό. Όχι, δεν είναι κακό. Γιατί όμως αυτή η υποκρισία, γιατί αυτός ο φαρισαϊσμός από έναν νέο άνθρωπο. Γιατί κύριε Γατσία. Αυτό που είπα προηγουμένως είναι. Σας πείραξε το φυλάδιο και δεν σας πείραξαν οι κασέτες που στέλνετε στους τηλεοπτικούς σταθμούς. Η προπαγάνδα που κάνετε, προπαγάνδα κάνετε. Το να στέλνεις κασέτες οτιδήποτε. Προπαγάνδα κάνετε. Είναι δικαίωμα. Και εκεί πηγαίνει το θέμα. Στην προπαγάνδα, ως θρησκεία. Κύριε Μιχαλόπουλε, τι είναι αυτά που λέτε. Εγώ τι λέω. Πετάτε κουβέντες και δεν με αφήνετε. Κύριε Μιχαλόπουλε. Ναι, ναι. Σοφιανόπουλος πήρε μόλις μια κοράδρια και είπε ότι είναι απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του καναλιού επί 7 να διαφημίζεται το ΚΕΦΕ. Και δεν λέει αλήθεια αυτός που πήρε πριν τηλέφωνο. Ευχαριστώ. Εγώ. Λέμε τώρα λόγια. Αγανακτήσατε γιατί πήγε. Εγώ σας λέω η διαβουλής. Η διαβουλής. Εγώ ρώτησα, μαζεύω τα στοιχεία τρεις μέρες. Εγώ είμαι ξένος προς τις λεπτομέρειες. Και πέντε άνθρωποι που ρώτησα εδώ πέρα, παιδιά, τον συντάκτημο που κάνει ρεπορτάζ, γιατί θα σας αρχίσω μια νομική πολύ μεγάλη καμπάνια την άλλη εβδομάδα, στη δεύτερη ώρα. Πολύ μεγάλη καμπάνια, εις βάθος. Μιλούν στελέχοι σας, πρώην στελέχοι σας, πρώην αξιωματούχοι, και ας λέτε εσείς ότι υπάρχουν αξιωματούχοι μέσα. Άνθρωποι με κύρος που ήταν σε εσάς. Δεν δεύτερη ώρα, την πάρω, διαφημίζω. Και σου λέω, έχετε κάτι να δω από το ΚΕΦΕ, κάτι δικό σου. Και όλοι μου φέραν από 4-5 πράγματα. Και με σχεδιάκια και με κορπάκια και με το ένα. Κακό είναι. Κακό είναι αυτό το πράγμα. Σηκώσατε που είδαν να μας πει, θα δώσουμε 10 κασέτες, δεν υπάρχει θέμα. Εμείς θα ήταν μεγάλη μας ευτυχία, σας λέω εν τιμή. Να πάμε και στα δικαστήρια, να πάμε παντού. Θα το πηγαίνουμε εμείς να πάμε στα δικαστήρια. Εμείς θα το πηγαίνουμε. Θα κάτσουμε έτσι στο ελληνικό λαό να τα πούμε μπροστά στις κάμερες όλες και να πούμε κάποια πράγματα. Πρέπει να ξεκαθαριστούν κάποια πράγματα. Και δεν σας πείραξε τότε, ορίστε τι λένε. Ότι εσείς ο ίδιος, το 67 πήρε, το κανάλι 67 ο ίδιος, ο Πλάκης πήρε. Και είπε ότι εσείς εφτιάξατε την κασέτα και τη στείλατε. Έχουν γίνει πολλές εκπομπές στο ίδιο το κανάλι. Έχουν γίνει εκπομπές που έχουμε στείλει στο κανάλι. Αλλά ποιο είναι το πρόβλημα αυτό, τι. Μα δεν υπήρχε πρόβλημα. Το πρόβλημα εσείς το φτιάξατε. Ότι σας πείραξε, ότι είπε η κυρία Μπαξινοπούλου ότι πήγε, της πήγε κάποιος το χαρτί και δεν σας πείραξε η κασέτα. Δεν με πείραξε που είπε η κυρία Στασοπούλου ότι πήγε κάποιος το χαρτί. Οποιοςδήποτε μπορεί να της πάει το χαρτί. Λοιπόν, αυτό που με πείραξε είναι ότι είπε ότι υπάρχει έντονη αυτοκόλληση τριγύρω σε όλη την Αθήνα. Και τι κακό ήτανε. Δεν είναι κακό, απλά είναι. Ανεγνωρισμένο σωματείο δεν είναι. Δεν είναι αληθές, αυτό είναι όλο. Λοιπόν, αυτό προσπαθεί. Πέστε κυρία Κατερινοπούλου, συνεχίστε. Πολλά ψέματα σε αυτά που είπε η κυρία. Αυτό είναι όλο. Είναι πάνω κάτω όμοιες παντού. Διότι είναι σύστημα αυτό. Ότι τους βρίσκουν πολύ αξιόλογους σαν προσωπικότητες, αλλά για κάποια στοιχεία θα μπορούσαν να πάνε σε μια δωρεάν πρώτη, ας πούμε, συνάντηση, να τους εντοπιστούν αυτά τα σημεία, διότι το δυναμικό που έχουν μέσα τους θα βρουν τον τρόπο με τις τεχνικές και τις διαδικασίες της οργάνωσης να το αναπτύξουν και να καλύψουν αυτό το πράγμα. Η ξόδεργα έχει στηθεί, το θύμα πηγαίνει στην πρώτη επαφή και από εκεί και πέρα, ανάλογα με την προσωπικότητα του καθενός, τα κενά του, τα ιδεολογικά, το τι ψάχνει, το τι ζητάει, ανάλογα και την κατάλληλη στιγμή, την ψυχολογική, θα το πείσουν το θύμα να εγκαταλείψει τις σπουδές του, να εγκαταλείψει τη δουλειά του, να εγκαταλείψει τα πάντα, αυτά από 18 ετών και άνω, αν το θύμα είναι κάτω από 18, περιμένουν να ενηλικιωθεί, έχουν περίπτωση, δεν μιλάμε χωρίς περιπτώσεις, εδώ μιλάμε για πράγματα συγκεκριμένα. Τα οποία έχετε λάβει υπόψη σας και μέρος ως επίσημα πλέον, έτσι, που είναι η διτά σας. Ναι, σαν κοινωνική λειτουργός. Έχω λάβει γνώση των γεγονότων αυτών. Μάλιστα. Έχω συνεργαστεί με τους γονείς, τους αντίστοιχους γονείς. Επισήμως πλέον. Ναι, επισήμως τώρα πώς το θεωρείτε. Εμάς το επάγγελμά μας έχει μια ηχεμήθεια, έχει μια χαρακτήρα. Ναι, ναι, εντάξει. Δεν είναι κάτι το οποίο κοινολογείται. Εξομολογητικό, εξομολογητικό, ναι, συμφωνώ, εντάξει. Δεν είναι κάτι που κοινολογείται. Καλώς, εντάξει. Λοιπόν,
Από εκεί και πέρα, όταν πάει το υποψήφιο θύμα, δίνει, του παίρνει ιστορικό. Το ιστορικό αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι εκεί είναι πάρα πολύ ειδικευμένοι οι άνθρωποι στη λήψη των ιστορικών, διότι εντοπίζουν τα επικίνδυνα σημεία, την αχίλιο πτέρνα του κάθε ανθρώπου. Είναι πολύ ειδικευμένοι, το καταγράφουν αυτό και από εκεί και πέρα αρχίζει η διαδικασία. Εκείνο που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και θυμίστε μου να επανέλθω στην πρώτη περίπτωση για την οποία, με την οποία άρχισα να ασχολούμαι, γιατί είναι πολύ στην οποία ξέρει και ο Γρατσίας. Εκείνο που μου έκανε τρομερή εντύπωση ήταν ότι στην προκειμένη περίπτωση της κυρίας Αποστολοπούλου, της Δώρας, υπήρχε η έλλειψη αυτού του στοιχείου. Δηλαδή, δεν βρήκαν στην Δώρα σημεία ευαίσθητα για να κλονίσουν τη σχέση της με τους γονείς. Και μια και δεν μπόρεσαν να την κλονίσουν εδώ, ο μόνος τρόπος ήταν να την απομακρύνουν. Γι' αυτό και τόσο γρήγορα την στείλανε στη Δανία. Ήταν ο μόνος τρόπος να την αποκόψουν. Γιατί ήταν πάρα πολύ στενά δεμένοι και δεν είχαν βρει τέτοια τσιγκελάκια να κρεμάσουν τις αιτιολογήσεις τους που θα δικαιολογούσαν την αποκοπή του παιδιού αυτού. Εσείς κυρία Κατερινοπούλου ασχοληθήκατε με την, έχετε δει την Δώρα? Ναι. Έχετε μιλήσει μαζί της? Όχι. Καθόλου. Δεν μίλησα μαζί της διότι δεν μου δόθηκε η ευκαιρία. Αλλά πώς την έχετε δει, δηλαδή? Προσπάθεια της μητέρας, ναι, να ενημερωθεί το παιδί και από μία άλλη, να δει τα πράγματα από μία άλλη άποψη, να της δοθεί η άλλη άποψη. Και δημιουργήθηκε μία συνάντηση στο σπίτι μου, όπου ένα πρώην μέλος της Scientology ήταν προκεκλημένο από τους γονείς επίσης, για να προσπαθήσει να δώσει στο παιδί αυτή την άλλη άποψη. Και θα ήταν τελείως... Την άλλη όχθη, έτσι. Μάλιστα, θα ήταν τελείως ελεύθερη να το αποφασίσει. Εκεί λοιπόν έγινε μία συγκλονιστική αποκάλυψη. Ήρθε η Δώρα, αρχή. Ήρθε η Δώρα. Α, ήρθε η Δώρα. Κατόπιν αυτό εντολής. Πότε έγινε? Κατόπιν εντολής. Έγινε την Τετάρτη, την Πέμπτη. Την περασμένη Πέμπτη. Συγγνώμη. Πέμπτη ήρθε η Δώρα από. Τετάρτη δεν ήρθε. Τετάρτη του Πάσχα. Τετάρτη. Τώρα φύγαμε. Την Τρίτη πήρε, συγγνώμη, την Τρίτη πήρε τηλέφωνο, την Τετάρτη ξανατηλεφωνηθήκαμε, ήρθε την Πέμπτη το πρωί. Έτσι δεν είναι, κύριε Γρατσία? Έτσι δεν είναι. Συγγνώμη, κύριε Γρατσία. Δεν θα είναι τι ημερομηνίε. Εμά το Πέμπτη ήρθε την Κυριακή. Έγινε αυτή η συνάντηση. Δεν έχει τώρα που λέγεται. Έγινε μια συνάντηση. Και είσαστε. Είχε αρνηθεί. Ωραία, ήταν το πρώην στέλεχο του ΚΕΦΕ. Είσαστε εσεί και οι γονεί. Και εσεί είσαστε. Μάλιστα. Και η κυρία και η Δώρα, έτσι. Ωραία. Και εκεί ακριβώ έγινε μια αποκάλυψη συγκλονιστική για όλου μα. Και για μένα που δεν είχα αυτή τη δυσάρεστη εμπειρία άλλη φορά να αντιμετωπίσω ένα τέτοιο τρομερό γεγονός, αλλά κυρίως για τους γονείς, οι οποίοι εγώ απόρρισα πως ο πατέρας δεν έμεινε στον τόπο, διότι βγαίνοντας έξω μια στιγμή με κάλεσε και μου λέει τι έπαθε το παιδί μου. Είμαστε, βρισκόμαστε στο σημείο όπου γίνεται η συνάντηση δική σας, της οικογενείας, του πρώην στελέχους του ΚΕΦΕ και της Δώρας. Μάλιστα. Ναι. Καλησπέρα σας κύριε Μιχαλόπουλε. Καλησπέρα σας. Ακούω την εκπομπή σας και είναι πιταράνο πάσης υποψίας ότι αυτό το λεγόμενο ΚΕΠΕ είναι πραγματική αίρεση, διότι ό,τι δεν πηγάζει μέσα από το Λόγο του Θεού είναι αιρετικό. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν την Αγία Γραφή στα χέρια τους, έχουν δεν είναι λόγο. Μέσα λοιπόν στο Λόγο του Θεού υπάρχει το εξής. Στην προσκοληθείους επιστολή Α και λέει, διότι είναι ανάγκη να υπάρχουν και αιρέσεις μεταξύ σας για να γίνουν φανερή μεταξύ σας οι δόκιμοι. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι ο Λόγος του Θεού στη σοφία του μέσα την απέραντη έχει προβλέψει ότι αυτά τα πράγματα θα γίνουν. Και γι' αυτό το λόγο λέει και στο εξής, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο Ιωταΐτα 7, ουέι στον κόσμο δια τα σκάνδαλα, διότι είναι ανάγκη να έλθωσει τα σκάνδαλα, πλην ουέι στον άνθρωπον αυτόν δια του οποίου το σκάνδαλο έρχεται. Λοιπόν, εσείς
εκτελείται μία αποστολή για την οποία είστε αξιέπαινοι και θέλετε να μπορέσετε να γνωρίσει ο κόσμος αυτό το οποίο λέγεται αίρεσης. Οι άνθρωποι όμως αυτοί, οι οποίοι αλλοιώνουν το λόγο του Θεού, είναι καταδικασμένοι από το Θεό για την απώλεια. Συνεχίζει λοιπόν, διότι είναι η ανάγκη να μαθαίνει ο κόσμος την αλήθεια και να μπορεί να προφυλάγεται από τα όργανα, διότι αυτοί οι άνθρωποι είναι πραγματικά όργανα του Σατανά. Και ο Σατανάς είναι ο Θεός αυτός, ο οποίος αυτοί πιστεύουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Υποτίθεται ότι το παιδί ήρθε για να ακούσει μια άλλη άποψη. Από την πρώτη στιγμή που μπήκε ήταν απρόσωπο, επιθετικό, εξαγριωμένο, με μία, εγώ δεν θα μπορούσα να την περιγράψω, κατάσταση, δεν μας χαιρέτησε. Αυτό που είπε η μητέρα της πριν, ότι δεν ήταν σε θέση, είχε ξεχάσει πώς εύχονται για ένα κοινωνικό γεγονός. Δεν μας χαιρέτησε, μπήκε σαν σύμφωνας, εμείς τη χαιρετήσαμε, καλωσορίσαμε, δεν μας έδωσε την παραμικρή σημασία και άρχισε με ένα τέτοιο επιθετικό τόνο, μια μενωμένη, μια μενάς, να επιτίθεται στο πρώην θύμα της Scientology. Αλλά αυτό δεν είναι σπουδαίο. Είναι πολύ ένας άνθρωπος ο οποίος ταυτίζεται με την οργάνωσή του σε τέτοιο βαθμό και έχει καταντήσει μια μαριονέτα, ένα ρομποτάκι, μια δεν μπορώ, προγραμματισμένη παρουσία. Δηλαδή είναι κάτι τελείως απανθρωποποιημένο, αν θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω την έκφραση. Δεν θα με εξέπληται. Το θεωρώ φυσικό. Εκείνο που δεν θεωρώ φυσικό ήταν ο τρόπος με τον οποίο προσπαθούσε να επικοινωνήσει, είναι αστεία η λέξη, γιατί η επικοινωνία προϋποθέτει κάποιες άλλες προϋποθέσεις. Η επίθεση έστω θα έπρεπε να είναι μια επίθεση μέσα στα όρια της λογικής. Δεν ξέρω αν είμαι εγώ η κατάλληλη να το περιγράψουν, ίσως αν το περιέγραφε η μητέρα ή ο αδελφός, γιατί αυτοί πρέπει να υπέστησαν τη μεγαλύτερη δοκιμασία από αυτό που βλέπαν, γιατί αυτό που βλέπαν δεν ήταν άνθρωπος, δεν ήταν ένα ανθρώπινο όν. Και νομίζω ότι αυτή η αποκάλυψη τους όθησε στην απόφαση να κάνουν κάτι για να σώσουν το παιδί. Καταλήξατε από εκείνη την ομιλία δηλαδή. Τι καταλάβατε εσείς ως κοινωνική λειτουργός? Ότι αυτό το παιδί δηλαδή έχει απανθρωποποιηθεί. Δεν μπορείς να συνεννοηθείς. Δεν μιλάει την ίδια γλώσσα. Ξέρετε, στη Σαϊντολογία έχουν δικούς τους κώδικες. Όχι μόνο τιμής, ηθικής και ξέρω εγώ αυτά τα που είναι και προς εντυπωσιασμό και επειδή εξυπηρετούν κάποιες σκοπιμότητες. Αλλά έχουν και δική τους γλώσσα, όπως έχουν και δική τους επιστήμη, όπως έχουν και δικά τους σχολεία, γιατί θα επανέλθω στην περίπτωση που σας είπα την αρχική, γιατί εκείνη είναι πολύ συγκλονιστική περίπτωση και πρέπει να σας την πω. Έχουν δική τους γλώσσα, μπορεί να χρησιμοποιούν τις δικές μας λέξεις, αλλά με τελείως διαφορετική έννοια, με τελείως διαφορετικό περιεχόμενο, σε τέτοιο σημείο που ένα άτομο σαν την Τώρα να μπορεί να συμβιώσει μόνο σε ένα περιβάλλον σαϊεντολόγων, να μην μπορεί να συμβιώσει σε ένα περιβάλλον φυσιολογικό, κοινωνικό, κανονικό. Είναι αδύνατο να συνεννοηθεί κανείς μαζί της. Να σκεφτείτε δε ότι η επίθεση που έκανε στο πρώην θύμα της Scientology, το οποίο απελευθερώθηκε, είχε εκτός της επιθετικότητος και της κακίας και της, να το πω, μίσος, παιδιά. Συμφωνείτε? Και κάτι χειρότερο,
η εξαλωσύνη της, η οποία απαιτούσε παράλογα, παρανοϊκά πράγματα. Παραδείγματος χάρη, μιλούσε η κοπέλα, προσπαθούσε να της πει κάτι και της έλεγε «Αποδείξεις, θα αποδείξεις τώρα». Μα εγώ της λέει «Δεν ήρθα εδώ για να σου φέρω αποδείξεις, με καλέσαν οι γονείς σου για να σου πω κάποια πράγματα». Τώρα, δεν απαντούσε. Μιλήσατε στον κύριο Γρατσία προηγουμένως και αυτό μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Τον ρωτήσατε, είσαμε 500 φορές για ένα θέμα. Και η απάντησή ήταν, δεν ήταν καν υπεκφυγή. Δεν ήταν καν υπεκφυγή. Το ίδιο πράγμα για τον εαυτό της. Και αντιστρόφως προς την κοπέλα συνέβαινε με έναν παρανοϊκό τρόπο όπου δεν μπορούσες να καταλάβεις πώς είναι δυνατόν με αυτόν τον άνθρωπο να συνεννοηθείς. Πώς είναι δυνατόν να υπάρξει οποιαδήποτε συνάφεια. Έφυγε και δεν μας χαιρέτησε καν. Καν. Δηλαδή, εκεί ο πατέρας της βγήκε κλαίγοντας από το δωμάτιο και μου λέει, κυρία Κατερινοπούλου, τι πάθαμε, τι κάναμε στο παιδί μας. Δεν είναι το παιδί μου αυτό. Δεν το έχετε γνωρίσει πριν, αλλά δεν είναι το παιδί μου. Είναι... Ναι. Καλησπέρα σας, κύριε Μιχαλόποτε. Γεια σας. Θα ήθελα να σας διαβάσω τι λέει ο ίδιος ο Χάμπαρτ σε ένα βιβλίο του. Λίγο πιο δυνατά, παρακαλώ. Θα ήθελα να σας διαβάσω τι λέει ο ίδιος ο Ρον Χάμπαρτ στο βιβλίο του. A Religious Philosophy and Religious Practice, το έχει γράψει στις 21 Ιουνίου 1960. Το βιβλίο αυτό λοιπόν λέει, η Σαϊεντολογία είναι μια θρησκευτική φιλοσοφία στην υπέρτατή της έννοια, καθώς φέρνει τον άνθρωπο στην απόλυτη ελευθερία. Αυτά τα έλεγε στις... Σε ποιο βιβλίο είπατε? Θρησκευτική φιλοσοφία και θρησκευτική πρακτική. Αγγλικά, όπως το έχω, λέει Religious Philosophy. Σελίδα. And Religious Practice. Σελίδα. Σελίδα, δεν έχω τη σελίδα. Αλλά να σας πω όμως τι είπε ο ίδιος αυτός άνθρωπος στις 15 Μαΐου του 1956 σε ένα άλλο του βιβλίο, The Reason Why, ο λόγος γιατί. Μια ατέλειωτη ελευθερία από κάτι είναι η τέλεια παγίδα, ο φόβος όλων των πραγμάτων. Περικυκλωμένος από τόσα εμπόδια, ο άνθρωπος επιθυμεί την ελευθερία. Αλλά όταν απακτήσει την απόλυτη ελευθερία, τότε είναι χωρίς σκοπό και νιώθει άθλια. Αυτά τα πράγματα βρίσκονται γραμμένα σε ένα βιβλίο που έχει γράψει ένας πρώην σαϊεντολόγος, τον οποίον όμως τώρα οι σαϊεντολόγοι κάνουν συνεχώς μηνύσεις. Το όνομά του είναι John Attack και ο τίτλος του βιβλίου είναι The Total Freedom Trap. Η παγίδα της απόλυτης ελευθερίας. Δηλαδή θέλω να σας δείξω ότι μέσα σε μία τετραετία τι έλεγε πριν και τι έλεγε μετά ο ίδιος αυτός άνθρωπος. Μάλιστα. Οι δικαστικές αποφάσεις που έχουν βγει εναντίον της Σαϊεντολογίας από διάφορα δικαστήρια του εξωτερικού, ένας δικαστής του ανωτάτου δικαστηρίου. Λίγο πιο δυνατά μόνο. Ένας δικαστής του ανωτάτου δικαστηρίου της Καλιφόρνιας λέει ότι ο Χάμπαρτ ήταν σχιζοφρενής και παρανοϊκός. Και ότι απέριψε την ηθική της Σαϊεντολογίας ως ανήθικη και κοινωνικά επιζήμια άλλος δικαστής του High Court του Λονδίνου. Οι Σαϊεντολόγοι δε έχουν καταδικαστεί για εγκληματικές πράξεις στον Καναδά, στην Αμερική, στην Δανία, στην Ιταλία, στη Γαλλία και δεν ξέρω σε πόσες άλλες χώρες της Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, θέλετε να απαντήσετε? Ναι, μπορώ να απαντήσω. Ένα λεπτό. Ναι, βεβαίως θα απαντήσω. Ναι. Κύριε Μιχαλόπουλε, αρχικά συγχαρητήρια για την αποκαλυπτική εκπομπή σας. Κύριε Μιχαλόπουλε, θέλω να επισημάνω και να καταγγείλω ότι πίσω από όλες αυτές τις οργανώσεις που οι περισσότερες εμφανίζονται ως φιλοσοφικές για να επιτυγχάνεται η προσέγγιση των υποψήφιων θυμάτων, δεν κρύβονται μόνο ύποπτοι σωτήρες ψυχών σε εισαγωγικά
ή κάποιοι οικονομικών συμφερόντων οργανισμοί, όπως πιστεύουν πολλοί, αλλά και ξένες δυνάμεις, ονόν νοήτο, και μυστικές υπηρεσίες, ονόν νοήτο, με στόχο την προσέγγιση ευάλωτων ατόμων σε κάθε χώρα και τη δημιουργία εξειδικευμένων μετά από πλήσια κεφάλαιο οπαδών πολιτών στρατιωτών που εκπαιδεύονται σε ειδικά κέντρα τύπου Δανίας. Και σκεφτείτε, 5.000 μέλη μιας τέτοιας οργάνωσης και περισσότερες από 500 παρόμοιες οργανώσεις στον τόπο μας, σύνολο 500.000 κύματα ξένων κέντρων, 500.000 στρατιώτες του ρομπότ στην Ελλάδα. Για να αξιοποιηθούν πώς, κύριε Μιχαλόπουλε, και εναντίον ποιον και πότε, ασφαλώς την κατάλληλη στιγμή. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα παγκόσμιας υπονόμευσης, κύριε Μιχαλόπουλε, εν όψη του 2000. Και όσοι είναι μενημένοι, καταλαβαίνουν πολύ καλά τι εννοώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, κύριε Βασίλη. Επιτρέψτε μου να πω ότι αυτές είναι απόψεις. Ναι, εμείς δεν λέμε τίποτα. Ο καθένας λέει οτιδήποτε. Μπορεί να πάρει και από εσάς. Εγώ δεν. Όπως βλέπετε, σηκώνω τηλέφωνο στον οτιδήποτε. Ωραία. Αυτές είναι απόψεις ανθρώπων. Ναι. Στο προηγούμενο. Προσωπικά τις θεωρώ αστείες και δεν τις σχολιάζω καθόλου. Στο προηγούμενο αφορούσε. Ναι. Κύριε Μιχαλόπουλε. Ναι. Θεόδωρος Καραμάνος εδώ. Ναι, ορίστε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κάντε μέσω ημών μία ερώτηση στον κύριο εκπρόσωπο. Στέλνε κασέτες σε ραδιοφωνικούς σταθμούς. Έχουνε γραφεία. Έχουνε διαφημιστικά φυλάδια. Έχουν ανθρώπους υπαλλήλους. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είπε ότι είναι σωματείο μη κερδοσκοπικό. Τα χρήματα πού τα βρίσκουμε. Κάντε μέσω ημών αυτή την ερώτηση. Θέλω μια απάντηση. Εγώ ως τηλεόραση του σταθμού. Ευχαριστώ. Έτσι. Ναι, ναι. Καταρχήν θα απαντήσω την προηγούμενη. Ναι. Η βιβλιογραφία η οποία αφορούσε που είπε η κυρία. Αφήστε να απαντήσω. Ναι, βεβαίως. Ναι. Ναι, καλησπέρα κύριε Μιχαλόπουλε. Γεια σας. Κύριος Σπυρόπουλος. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε κάτι. Βρισκόμουν στην Πατησίων πριν από καιρό και συγκεκριμένα στη κοντά στη Χαλκοκονδύλη και μοιράζανε αυτό το περιοδικό τους, όχι περιοδικό, ένα έντυπο και μάλιστα ένα τεστ λέει προσωπικότητας που θα συμπλήρωνες διάφορα 200 ερωτήσεις παρακαλώ και έπρεπε να τους το στείλεις και να σου απαντήσουν για το πώς είναι η προσωπικότητά σου. Επίσης ένα άλλο έντυπο που έλεγε δωρεάν ελεύθερη είσοδο για μια ταινία τη συνέβη σε αυτούς τους πολιτισμούς, τους παλαιούς πολιτισμούς, μια που γράφει συγκεκριμένα μια πολύ ενδιαφέρουσα έγχρωμη ταινία διαρκές 25 λεπτών, μη χάσει αυτή την ταινία. Και σε άλλα μέρη έχω δει να μοιράζουν τέτοια έντυπα, όπως επίσης ένα, αν μπορώ να το πω, ένα φυλάδιο, η διανοητική Παύλα, η περιπέτεια του Ρον Χάμπαρτ. Και έχει εκεί κάποια μάλλον επιστολή, γιατί έχει την υπογραφή του Χάμπαρτ εκεί πέρα και η φωτογραφία του. Επίσης ένα άλλο που λέει παράγγειλε σήμερα με 7.900 δραχμές, έτσι γράφει, να μου στείλετε, ναι, θέλω να μου στείλετε το βίντεο για το πώς θα εφαρμόσουμε τη διανοητική. Επομένως, μοιράζουν σε πολλά σημεία. Και όχι που είπε ο κύριος ότι δεν μοιράζουν. Και έχω δει εκτός από την Πατησίων και στον Οδό Αχαρνών. Αχαρνών και Αγίου Μελετίου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σπυρόπουλε. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Δεν διαφωνώ με αυτό που είπε ο κύριος. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Ακούστηκε προηγουμένως για αποφάσεις δικαστηρίων, για σεντολόγους που έχουν πάει στα δικαστήρια κτλ. Θεωρώ ότι αυτό είναι αστείο. Όχι, να μην είναι αστείο, γιατί είναι αστείο. Θα σας πω. Δεν είναι λογικό ότι κάποιος διαφωνεί σας μαζί σας μπορεί να πάει στα δικαστήρια. Δεν υποτίθεται ότι αυτό μια απόφαση καταρρύπτει το έργο σε οτιδήποτε. Αυτό που λέει είναι ο τρόπος που παρουσιάζεται. Καθώς τα δικαστήρια βρίσκουν και από πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι ανήκουν σε οποιαδήποτε ομάδα ή υπολογία, έτσι. Συμφωνώ απολύτως. Ωραία. Ποιος ο σκοπός να υποθεί κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Ο σκοπός είναι μόνο να παρουσιαστεί μια πολύ άσχημη εικόνα. Το άλλο εικόνα που είπε ο ιδρυτής της αυτής της φιλοσοφίας ότι αποτελείται θρησκεία, τι έχετε να πείτε. Αυτό και βλέπω τα σημεία όλα τα οποία είναι ευάλωτα τα πιάνετε. Σε αυτό το σημείο περί θρησκείας, σε μένα δεν μου απαντήσω όταν είναι θρησκεία, αλλά δεν έχει σημασία. Εκεί που το λέει ο ίδιος, το ομολογεί ότι είναι θρησκεία. Λέει ότι είναι θρησκευτική φιλοσοφία στο γύρω το σημείο. Ναι. Θρησκευτική φιλοσοφία είναι φιλοσοφία σχετικά με την. Τι. Να σας πω, σχετικά με την πνευματική φύση του ανθρώπου. Αυτό σημαίνει θρησκευτική φιλοσοφία. Αυτός είναι ο ορισμός και αυτό λέει.
Δεν λέει κάτι παραπάνω από αυτό. Εντάξει. Κάτι την άποψή σας βέβαια. Κύριε Βεντρονοπούλου. Εγώ να επανέλθω στο θέμα προηγούμενο, γιατί δεν θα το πούμε. Η μητέρα πήρε τα παιδιά και έφυγε στη Δανία. Στη Δανία. Μέχρι εκεί δεν γνωρίζαμε κανείς τίποτε. Πίσω όμως είχε μείνει μια μάνα, η γιαγιά, η οποία μέχρι τότε ήταν όχι απλώς αποδιωγμένη από την κόρη, από την ώρα που πήγε η κόρη στο κέφε, αλλά σε κατάσταση έφρας, διότι για να αποκόψουν τη μάνα, τη νεαρή μητέρα, από τη γιαγιά μητέρα, η οποία είχε μια αγάπη και μια, πώς να το πούμε, εξάρτηση από την κόρη και τα παιδιάκια της, για να την αποκόψουν, βρήκαν ό,τι τρωτό υπήρχε στη σχέση, και πάντα υπάρχουν τρωτά στη σχέση, μόνο το χάσμα των γενναιών του περίφημου δικαιολογεί κάποιες αντιπλήσεις, κάποιες διαφορετικές απόψεις κτλ. Σε μια οικογένεια. Και την είχαν κάνει, όχι απλώς να μισήσει τη μητέρα της, μιλάμε για καταστάσεις τραγικές. Αυτά δεν τα ήξερα μέχρι σε εκείνη τη στιγμή. Όταν έφυγε και δεν της έδωσε φυσικά ραπόρτο καθόλου ότι θα φύγει. Για τη Δανία κι αυτή. Ναι. Την έχασε η μητέρα. Δεν ήξερε που ήταν η κόρη, που ήταν τα παιδιά. Ξενίκιασε το σπίτι που έμενε η κόρη. Από εκεί είδε η μητέρα τις κινήσεις. Τη ρώτησε πού θα πας και η κόρη απέφευγε να απαντήσει. Κάποια στιγμή της είπε θα πάω στη Δανία, όταν έφευγε πια την επομένη, την ίδια μέρα με το αεροπλάνο, και θα σε πάρω από εκεί τηλέφωνο. Αλλά με ύφος εχθρικό, τα παιδάκια όμως γράφαν στη γιαγιά. Τα παιδάκια, τα οποία όμως παιδάκια, τα πήραν μέσα στο γκέτο τους αυτό το κοινό, δεν ξέρω πώς το λένε, αλλά μας πει ο κ. Γκαρσίας, έχει μια ειδική ονομασία που δεν το θυμάμαι, είναι πολλά χρόνια τώρα η ιστορία, αρκετά χρόνια. Είναι πολιτεία αυτό, κ. Γκαρσία, το κέντρο αυτό. Υπάρχει ειδικός όρος ονομασίας. Το κέντρο, ας πούμε... Είναι ένα αντίστοιχο σωματείο. Ναι, όχι, είναι πολιτεία, είναι οικισμός, τι είναι ακριβώς. Τίποτα, είναι ένα κτίριο. Έχετε πάει, έχετε επισκεφτεί. Έχω πάει. Είναι ένα κτίριο. Ένα κτίριο μόνο. Ένα κτίριο είναι, στο οποίο οι άνθρωποι πηγαίνουν, παρακολουθούν μαθήματα όπως ακριβώς στο σωματείο. Και εδώ, που μένουν, Σε δεύτερο κτίριο. Που μένουν, μένουν σε ξενοδοχείο. Ναι. Έχουν δικό τους χώρο, δωμάτια, τα πάντα. Ξενοδοχείο εκτός του χώρου της... Εκτός του χώρου, ναι. Μένει στον ίδιο χώρο, ούτε τα σχολεία, ούτε τίποτα. Τα παιδάκια δεν πήγαιναν σχολείο, κύριε Μιχαλόπουλε. Έχει κάνει κάνε ανώτερα μαθήματα από αυτά που κάνουν εδώ πέρα. Ναι, είναι, είναι ανώτερο εκπαιδευτικό κέντρο. Είναι ανώτερο κέντρο. Ανώτερο. Είναι ανώτερο κέντρο εκείνο. Ανώτερο φιλοσοφικό κέντρο. Ακριβώς. Είδατε πώς βγαίνει η ιεραρχία. Βγαίνει και η ιεραρχία στη μέση, έτσι. Προηγουμένως είχατε πει για ιεραρχία ανάμεσα στα άτομα. Ναι. Εδώ πέρα μιλάμε για. Κύριε Μιχαλόπουλε. Ναι, ναι. Είμαι θεία τη τώρα. Λέγομαι Χάρη Λούτσου. Και θα ήθελα να σα πω και εγώ ορισμένα πράγματα που έζησα το παιδί 6 μέρες που έχει έρθει. Είναι το κάτι άλλο. Έχω πάει, το έχω δει, το έχω καλέσει επανειλημμένο στο σπίτι. Μου λέει ότι θα σα επισκεφτώ θεία και μετά το ξεχνάει. Το παιδί είναι χαμένο, μπλοκαρισμένο, αλλοιωμένο. Δεν μπορώ να σα περιγράψω το πώ είναι. Ότι δεν μπορώ, δηλαδή και εγώ που το βλέπω, μπορώ πώ το βλέπουν οι γονείς του. Και πώς, δεν μπορώ να σα το περιγράψω τι παιδί, ένα παιδί πολύ καλό, μορφωμένο, συζητήσιμο. Και αυτή τη στιγμή είναι χαμένο. Δεν μπορώ να σα πω περισσότερα. Είμαι πάρα πολύ συγχυσμένη με αυτό το θέμα. Ένα μόνο έχω να σα πω, ότι σα αξίζουν συγχαρητήρια και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Εγώ δηλαδή, να βοηθήσετε με την ιδιότητα που έχετε να σωθούν τα παιδιά του κόσμου και για μένα προσωπικά, για την αγαπημένη μας Δωρούλα, που είναι ήταν ένα πολύ καλό παιδί και αυτή τη στιγμή έχει γίνει τρελό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Κύριε Γκαρσία, μια και να γυρίσω σε αυτό που είπε και η θεία της. Μήπως έχει άλλα προβλήματα η τώρα. Δηλαδή υπάρχει, μέσα όλα αυτά για να είναι ψέματα δεν είναι, έτσι. Τι για να είναι σκηνοθετημένα δεν είναι. Ότι δεν θέλει να δει τη μάνα της, δεν θέλει να δει τον πατέρα της, τον αδερφό της. Μήπως τη δέρνανε.
οι γονείς. Μήπως δεν της δίνανε λεφτά, μήπως δεν κακό μεταχειριζότανε, μήπως αρνηθήκανε κάποιο γαμπρό, μήπως απογοράψανε κάποιο έρωτα. Τι είναι εσείς, ας πούμε, πέστε ότι είστε ο αδελφός της Ντόρας. Τι συμπτώματα βλέπετε, ας πούμε, είστε, βλέπω μέσα στην οργάνωση πρέπει να είστε κάποιος ισχυρός. Εσείς στο Διοικητικό Συμβούλιο. Όχι, είμαι απλά νομικός σύμβουλος. Νομικός σύμβουλος, ισχυρός. Ισχυρός. Ένα νομικός σύμβουλος είναι ισχυρός. Ξέρει τα μυστικά, ξέρει τα πάντα, ξέρει τη διακίνηση, ξέρει όλα. Εσείς τι βλέπετε γύρω από αυτή την θλιβερή πράγματι ιστορία. Φεύγουμε και από τις αντιπληκύσεις, φεύγουμε και από τις απόψεις, φεύγουμε αν είναι θρησκεία, φεύγουμε που είναι θρησκεία, φεύγουμε από όλα αυτά, ας πούμε. Σας ρωτάω έτσι με το χέρι στην καρδιά. Έχουμε μία μάνα που τη βλέπετε σπαράζει, ένας πατέρας που είναι άρρωστος, ένας αδερφός που έχει γίνει συντρίμια και μπορεί να κάνει και κάποια πράγματα, ε! Εγώ πάντως τον βλέπω εδώ δύο μέτρα άντρα και του λέω μπράβο, σε συγχαίρω για την ψυχραιμία σου. Μπορεί να κάνει και χειρότερα. Κύριε Μιχαλόπουλε, λοιπόν, θέλετε να με τρομοκρατήσετε, τι. Δεν σας τρομοκρατώ, κύριε. Δεν σας τρομοκρατώ. Αφήστε τα δικανικά. Δεν σας τρομοκρατώ. Σας μιλάω ανθρώπινα, δεν θέλω να το καταλάβετε. Βλέπετε μια μάρα και σπαράζει, σας λέω. Και σας ρωτώ εσάς, σας διευκολύνω να μας πείτε εσάς. Ζητάμε τη γνώμη σας. Δεν αφήνετε τρομοκρατία. Σε πού σας ταιριάζει τρομοκρατία εκεί μέσα. Μα εσείς μου είπατε δύο μέτρα, δεν μπορεί να. Και δύο μέτρα μπορεί να του λείψει. Θα τη σκοτώσει την αδελφή του. Τι μου λέτε τώρα. Θα τη σκοτώσει την αδελφή του. Γιατί δεν τη σκοτώσει την αδελφή του. Που βλέπει τη μάνα του. Ότι η μάνα του θα πεθάνει και ο πατέρας του. Να του στρίψει. Λίγο το έχετε. Κύριε Μιχαλόπουλε, έχω δει την τώρα πριν από κάποιο καιρό. Πριν από μερικές μέρες. Κύριε Μιχαλόπουλε, μπορεί να. Κάποιο καιρό και μερικές μέρες. Πριν από μερικές μέρες. Δεν τα μάθετε. Ποιο πανεπιστήμιο το γιώσατε τα νομικά. Δεν τα μάθετε καλά τα νομικά. Και με συγχωρείτε. Σα το λέω, δεν τα μάθετε καλά τα νομικά. Κύριε Μιχαλόπουλε, κάποιο καιρό και λίγες μέρες. Το έχετε κάνει το παιδί. Σταματήστε. Να τα βρουν αυτά άλλοι που έχουν κάνει το παιδί. Λοιπόν, συνεχίστε. Έχω δει την τώρα, έχω μιλήσει με την τώρα. Πότε την είδατε? Πριν από μια εβδομάδα περίπου. Πριν από μια εβδομάδα. Ναι. Θα αφήσω να μιλήσω. Αφήστε κυρία Στολοπούλ. Αυτό που εγώ έχω δει είναι ότι η τώρα είναι πανέξυπνη. Μάλιστα. Αυτό που έχω δει είναι ότι έχει πάρα πολύ καλούς τρόπους. Μάλιστα. Την εκτιμώ πάρα πολύ σαν άνθρωπο. Μάλιστα. Αναγνωρίζω το δικαίωμά της να κάνει όπως νομίζει τη ζωή της. Μάλιστα. Και θεωρώ θα πρέπει να ήταν η ίδια εδώ πέρα να μιλήσει για τον εαυτό της. Άλλο σας ρωτώ, αφήστε την ίδια. Σας ρωτώ εσείς. Εσείς βρήκατε. Εδώ έχουν τρελαθεί όλοι και μας βάζουν και εμάς σε μια περιπέτεια. Μπορείς τρελάθηκε η κυρία Κατρινοπούλου, η κοινωνική. Λειτουργός. Μπορείς τρελάθηκε η μάνα της, μπορείς έχει πάρει παράκουση, μπορείς τρελάθηκε ο πατέρας, τρελάθηκε ο αδερφός, τρελάθηκε ο θειά της, ο θειός της. Πέστε μου τι γίνεται. Γιατί σε εσάς την είδατε πανέξυπνη, όμορφη, χαριτωμένη, ψυχικά ωραία, αυτό εννοώ ας πούμε το πανέξυπνο. Σας μίλησε μια χαρά, τα είπατε μια χαρά, όλα μια χαρά. Εδώ γιατί αυτή η συμπεριφορά. Προφανώς υπάρχει κάποιο πρόβλημα επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια. Ξαφνικά. Υπήρχε πριν. Υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Κυρία, εμένα ρωτάω. Πώς το ξέρετε. Εγώ διαπιστώνω αυτό που βλέπω. Εσείς δηλαδή βλέπετε ότι η Ντορούλα και είναι μια χαρά γυναίκα. Ακριβώς. Μα δεν αφήστε κυρία Μαριονέτα. Καθίστε κυρία Αποστολή. Σας παρακαλώ κυρία Αποστολοπούλου. Ένα λεπτό. Εντάξει, σας συμμερίζουμε ένα λεπτό. Εσείς θα βρίσκετε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα για εσάς δηλαδή. Έτσι. Είναι στην οργάνωση μια χαρά. Έτσι. Είναι κοντά σας. Έτσι στην οργάνωση δεν είναι. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω που είναι τώρα. Τώρα, άλλο σας λέω, είναι μέλος στο ΚΕΦΕ. Ων Χριστέ μου. Είναι μέλος στο ΚΕΦΕ, είναι και μέλος σε οποιοδήποτε άλλο σωματείο. Τι θα πει. Αφήστε το άλλο σωματείο, ας πούμε. Τώρα δεν μιλάμε για τα σωματεία, τώρα λέτε και θα πάει Diners Club ή Χίος Bank. Αφήστε να συνδέσετε. Σας λέω, άλλο σας λέω, είναι μέλος στο ΚΕΦΕ αυτή τη στιγμή. Είναι μέλος του ΚΕΦΕ. Αυτό σας λέω, γιατί δεν μου απαντάτε. Είναι μέλος του ΚΕΦΕ, μας απαντάω. Είναι μέλος του ΚΕΦΕ. Εντάξει, τι λέτε άλλο σωματείο, δεν ξέρω τίποτα άλλο. Εσείς είπατε για τα σωματεία. Όπως είναι μέλος και πολλά άλλα σωματεία θα μπορούσε να είναι. Γιατί έχει τόσο μεγάλη σημασία. Μα τώρα γιατί κάνετε επέτειο. Σας λέω, εγώ σας ρωτάω, εγώ σας κοιτάξτε να δείτε. Απορώ διότι βλέπω ότι δεν έχετε συνέστημα. Και σου το λέω καθαρά. Δεν έχετε. Σας προσβάλλω, ναι, σας προσβάλλω. Γιατί προσπαθώ να σας μιλήσω σαν άνθρωπος. Και σας λέω, απευθύνομαι σε ένα νέο άνθρωπο. Για όνομα Θεού, δικηγόρο, μορφωμένο. Μα και σας λέω, μα σας λέω ότι εδώ έχουμε μία κοινωνική λειτουργός η οποία πρέπει να λέει ψέματα. Μία μάνα η οποία πρέπει να τρελάθηκε. Ένας πατέρας ο οποίος πρέπει να έχει μαλάκιση κεφάλου. Ένας αδερφός ο οποίος είναι τρελός. Γιατί λένε ότι τώρα δεν υπάρχει μια θεά η οποία είναι τρελή.
Και έχουμε σε εσάς και σας ρωτάω. Ο οποίος την είδατε, ο οποίος είστε μορφωμένος, ο οποίος έχετε μυαλό, ο οποίος είστε νέο παιδί. Επικοινωνείτε λιγότερο, είπε, μας είπε η κυρία προηγουμένως, για το χάσμα των γενναίων και το σεβόμεθα. Ακούστε, σας μιλάω ανθρώπινα αυτή τη στιγμή. Δεν σας μιλάω ούτε από σωματεία, ούτε από δημοσιογραφίες, ούτε από την καθέδρα αυτή. Σας μιλάω ανθρώπινα. Τι υποψιάζεστε ότι συμβαίνει? Δεν μπορεί να μας δώσετε μια εξήγηση? Σας απάντησα, αλλά δεν δέχτηκα την απάντησή μου. Ποιο? Η απάντησή μου είναι. Η επικοινωνία στους γονείς του ζήτησε λεφτά να πάνε στην Δανία. Τις δώσανε. Τους ζήτησε λεφτά να πάει στην Αμερική, τις δώσανε. Τους ζήτησε λεφτά να τους έστελναν λεφτά, τις έστελναν. Τι άλλο επικοινωνία? Δηλαδή η επικοινωνία ήταν καλή, γονείς, στείλε μου. Και δεν είναι καλή, να τους καταλαβαίνουνε. Εσείς τι λέτε? Η επικοινωνία έχει πάρα πολλές πτυχές. Η επικοινωνία έχει τι θέλω να κάνω στη ζωή μου, πού θέλω να πάω. Αν θέλω, την εμπόδισαν οι γονείς. Την εμπόδισαν ποτέ? Ποτέ. Μέσα στη Δανία της πήρες το ειστήριο να πάει. Πού την εμπόδισαν? Πού την εμπόδισαν εμείς? Λοιπόν, προηγουμένως μου είπατε ότι η Ντόρα είχε αποφασίσει να ταξιδέψει στο εξωτερικό. Η Ντόρα δεν είπα. Εσείς τα λέτε. Ότι η Ντόρα δεν το είπα. Αυτό σας λέω, αυτό σας λέω, δεν το είπα. Εγώ δεν το είπα. Εσείς τι στείλατε στο εξωτερικό τώρα? Αποτελείτε παράρτημα αυτής της αντολογίας εδώ στην Ελλάδα. Καραμπινά το παράρτημα, σας το λέω. Και αν δεν θα το λύσουμε και δικαστός, για να το λύσουμε δικαστός, εγώ θα τον προκαλέσω. Εγώ θα τον προκαλέσω να γίνει δικαστικός. Καραμπινάτο είναι θρησκεία, είναι δανείες, είναι το ένα, είναι το άλλο, είναι τα πάντα. Λοιπόν, αφήστε το θέμα τώρα, το ποιο νοιάζεται στη Δανία και δεν σας υφέρει να το αγγίζετε. Στείλατε τι πάει πιανότερες φιλοσοφικές σπουδές, μα για όνομα του Θεού τώρα. Μα για όνομα του Θεού τώρα, παίρνετε τα παιδάκια εκεί πέρα και μου λέτε ανώτερες φιλοσοφικές σπουδές τώρα. Τι ανώτερες σπουδές φιλοσοφικές να κάνει τώρα στη Δανία? Και ανώτερες στην Αμερική. Και μετά στην Αμερική, ναι, με το πλοίο. Με το πλοίο. Και δεν μας εξήγησε ο κύριος τι είναι αυτό το πλοίο. Εγώ με το νόμο, ξέρετε τι βάζω. Ο κύριος δεν μας απήντησε ούτε αν είναι. Ένα σύγχρονο σκιάδας αυτό το πλοίο. Εκκλησία. Έγραφο. Και υπογράφηκε από κάτω μεγάλος κεφρανός. Όταν δεν τους χρειάζεται πλέον, κάπου εκεί τους στέλνουν. Ο τρόπος νομικής μορφής που οργάνωσε στο εξωτερικό από... δεν έχει να κάνει τίποτα με τη νομική μορφή εδώ στην Ελλάδα. Μα τους στέλνετε εκεί. Εκεί τους στέλνετε. Εκεί τους στέλνετε. Εκεί το... Γιατί τη στείλατε εκεί την αφού τώρα, μπορείτε να μην γιατί τα θύματα πάνε εκεί. Γιατί τη στείλατε εκεί? Κύριε Μιχαλόπουλε, για να μιλάω με εσάς. Για να μιλάω με τους υπόλοιπους. Βασικά θα σας πω κάτι. Όχι, και με μένα θα μιλήσετε. Θα μιλήσετε και με τη μάνα, όχι όπως θα θέλουμε. Θα μιλήσετε και με τη μάνα, έτσι, γιατί σας είπα και πάλι, θα γίνετε αύριο πατέρας. Και μπορεί να έχετε κι εσείς μια κόρη. Και προσέξτε, γιατί ο χρόνος και η ζωή παίζει πολύ μεγάλα παιχνίδια. Αυτό έχω να σας πω. Σας κοιτάω στα μάτια, κύριε Γρατσία. Και εγώ το ίδιο. Σας κοιτάω στα μάτια, χωρίς η ματιά μου να κάνει κοιλιά και σας λέω προσέξτε, διότι η ζωή παίζει πάρα πολλά παιχνίδια. Με πολύ μεγαλύτερό σας έχω ζήσει καταστάσεις απάνω στο επάγγελμα από το 1956, είδα θρόνους να χάνονται, είδα βασιλιάδες να κυνηγιώνται και μάλιστα από τους εξωματικούς τους, είδα άλλες καταστάσεις, είδα φυλακίσεις, είδα τον Γιώργο Παπαδόπουλο στη φυλακή, ο οποίος ήθελε 2.000 αστυφύλακες για να φτάσει στο Λαγωνίσι, για να κάνει τον μπάνιο του, και είδα και πολλές άλλες καταστάσεις. Προσέχτε, γιατί η ζωή έχει πολλά παιδιά, θα γίνετε πατέρας αύριο το πρωί. Και να τη σεβαστούμε αυτή τη μάνα και να σεβαστούμε και αυτόν τον πατέρα και αυτόν τον άνδρεφο. Και δεν υπήρξε καμία μορφή αμέσως που είπατε τρομοκρατία. Δεν υπήρχε τρομοκρατία. Σας είπα και πάλι. Θολώνει το μυαλό του ανθρώπου και την πνίγει γιατί βλέπει μια μάνα να χάνεται. Τι έγινε? Εμείς το παιδί μας ποτέ δεν θα το βλάψουμε. Λοιπόν, εμείς το θέλουμε, το αγαπάμε. Και σας ερώτησα ανθρώπινα, ανθρώπινα ως υποψήφιος πατέρας. Παντρευτείτε κάποιο πρωινό. Και σας ερώτησα. Εάν είσαστε εσείς τι θα κάνετε? Και μου απαντήσατε βέβαια με κάποιο φιλοσοφικό σχήμα. Θα κοιτούσα επικοινωνίες το ένα το άλλο. Εδώ είναι πρακτικά τα πράγματα. Το παιδί το βοηθήσαμε να ταξιδέψει, να φύγει. Το παιδί δεν σας είπε ποτέ ότι ξέρετε δεν σας θέλω. Το παιδί δεν σας είπε ότι άλλαξα. Το παιδί δεν σας είπε ότι δεν τους είπε ότι ξέρετε δεν σας δέχομαι. Τους έλεγε άντε και να σπουδάσω στους 3 μήνες και γυρίζω. Άντε στους 4-5 μήνες. Άντε στους 6 μήνες. Άντε στους 7 μήνες. 8 μήνες. 9 μήνες. Για να έρθει ένα αγνώριστο κατασκεύασμα. Ναι.
Ναι, κύριε Μιχαλόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Λέγομαι Αγγελάκος Δημήτρης. Ναι, ναι. Είμαι τραπεζικός υπάλληλος. Ναι, ναι. Και θέλω να σας πω το εξής. Ότι κι εγώ έχω ένα γιο, ο οποίος έχει πάει στη Δανία, έχει κάνει και κάποιες σπουδές, έχει γυρίσει από τη Δανία, είναι μαζί μας και αυτή τη στιγμή από την εκπαίδευση που έχει πάρει από εκεί, επάνω σε διαχειριστική τεχνολογία. Μάλιστα. Και δε, αυτή τη στιγμή είναι 19 χρονών και είναι προϊστάμενος του μηχανογραφικού τμήματος μιας επιχείρησης στην Ελλάδα, πηγαίνει βραδινό σχολείο ταυτόχρονα, μας μάλιστα. Έχει απαλύνει από τα έξοδα, γιατί έχει δικά του 160 χιλιάρικα το μήνα. Μάλιστα. Γι' αυτό εγώ που ακούω σε αυτήν την εκπομπή, δεν μπορώ να ξέρω αν είναι αλήθεια ή δεν είναι οτιδήποτε άλλο είναι, αλλά σας λέω το δικό μου παράδειγμα. Και έχω αυτό το παιδί και χαίρομαι που είναι γιος μου και χαίρομαι που έχει ασχοληθεί με αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Γιατί δεν μου έχει παρουσιάσει κανένα πρόβλημα. Και σας λέω, μένει μαζί μας και δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό το άτομο. Μάλιστα, όπως είδατε κύριε Αγγελάκο, βγάλαμε και τα απουσία στον αέρα, έτσι. Πλήρα δημοκρατικά. Βεβαίως. Εντάξει. Γεια σας. Βγήκε ένας άνθρωπος ο οποίος είπε άλλα πράγματα. Υπάρχουν χιλιάδες τέτοιοι. Εκατομμύρια σας λέω εγώ. Ωραία, το θέμα είναι. Εγώ εκατομμύρια. Εγώ σας ζήτησα τη γνώμη σας. Γιατί δεν κουβεντιάζουμε γι' αυτό. Τη γνώμη σας ζήτησα. Θα κουβεντιάσουμε και σε αυτό. Εγώ σας ζήτησα τη γνώμη σας εδώ για το πρόβλημα αυτό. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Και είναι μια εκπομπή η οποία θέλει να το λύσει το πρόβλημα αυτό. Να βοηθήσετε κι εσείς να λύσετε το πρόβλημα. Να βοηθήσετε κι εσείς. Εφόσον θεωρείτε ότι όλα είναι εντάξει στο ΚΕΦΕ, ότι είναι μια οργάνωση η οποία κάνει αυτό που λέει και ο Αγγελάκος. Όλα. Γιατί δεν βοηθάτε και εσείς με τον τρόπο σας να γυρίσει αυτό το παιδί στην οικογένειά του. Να αγκαλιάσει, να μην έχει τα χέρια πίσω. Να αγκαλιάσει τη μάνα. Να χαϊδέψει το κεφάλι του πατέρα. Αυτό που θα σας εξηγήσω από την αρχή της εκπομπής είναι ότι δεν ξέρω αυτά τα πράγματα από το ΚΕΦ. Η Ντόρα είναι αυτόνομο άτομο. Από την ιδεολογία του ΚΕΦ όμως. Ούτε από την ιδεολογία του ναι. ΚΕΦ. Η Ντόρα είναι αυτόνομο άτομο. Από ναι. Την ίδια εξαρτάται ποια θα είναι η σχέση της. Με το ΚΕΦΕ ή με τη μητέρα της ή με τους φίλους της ή με οποιοδήποτε άλλο. Δυστυχώς δεν είναι έτσι. Πώς όμως ξαφνικά άλλαξε η σχέση της. Πώς ξαφνικά άλλαξε η σχέση της. Ένα λεπτό. Δεν είσαι σειρά σου ακόμα. Με συγχωρείτε, αλλά είμαι εδώ τόση ώρα και δεν έχετε να μείνει καθόλου. Θα μας τα πει πρώτα η κυρία Κατερίνα. Παράξενα πράγματα. Θα μας συνεχίσετε αυτή την περίπτωση. Δεν τελειώσατε. Ναι, γιατί είναι τα τηλέφωνα που διακόπτουν. Πήγε η μητέρα με τα δύο παιδιά. Τα παιδιά δεν πήγαιναν εκεί σχολείο. Με το πρόσχημα ότι δεν γνωρίζαν την αγγλική γλώσσα. Και έτσι τα παιδιά μπήκαν στο σχολείο του ΚΕΦΕ και μαθαίναν σαϊεντολογία. Δηλαδή, μόνον γνώσεις σαϊεντολογικές. Γράφαν στη γιαγιά γραμματάκια. Λογοκρίνονται τα γράμματα σημειωτέων. Θέλω ψευδές. Όχι, δεν είμαι καθόλου ψευδές. Δεν δέχομαι να με διαψεύδετε. Γιατί εγώ έχω στοιχεία, κύριε Γρατσία. Να δούμε. Δεν μπορώ να σας δείξω εγώ τα στοιχεία, γιατί η δική μου δουλειά έχει το απόρριτο και την εχημήθεια. Όμως δεν δέχομαι να με διαψεύσετε, διότι εγώ δεν έχω κανένα προσωπικό συμφέρον. Εγώ σε αυτή την εκπομπή ήρθα για να καταθέσω την εμπειρία μου σαν κοινωνική λειτουργός και για κανέναν άλλο απολύτως λόγο. Έτυχε να εμπλακώ στην υπόθεση της κυρίας Αποστολοπούλου. Δεν έχω κανένα, αλλά απολύτως κανένα συμφέρον προσωπικό. Είμαι απλώς εδώ για να σας πω τι βλέπω εγώ από τις περιπτώσεις μου πάνω στις σχέσεις τους με αυτές τις ομάδες. Την αλλίωση και την άλωση που παθαίνουν τα άτομα τα οποία μπλέκονται σε αυτά τα γραμμάτια. Τα παιδάκια μπήκαν στο σχολείο της Αιντολογίας. Άρχισαν να γράφουν στη γιαγιά. Η μικρή δεν ήξερε να γράφει. Έγραφε με ζωγραφιές, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι μαθαίνουν και τον συμβολισμό. Ζωγραφίζουν σχήματα αυτά για να τις δείξουν ότι τις αγαπώ. Ήταν μια καρδούλα, ξέρω εγώ, ή κάποια λουλούδια κτλ. Τώρα δεν το θυμάμαι. Τα έχω αυτά στα χέρια μου τα γράμματα των παιδιών. Η γιαγιά στενοχωριόταν πάρα πολύ. Δεν ήξερε τι γίνεται. Είχε που και που κάποια τηλεφωνική επικοινωνία με την κόρη, αλλά το πρώτο κοριτσάκι, το μεγαλύτερο κοριτσάκι, της έγραφε συνέχεια ότι πολύ την αγαπάει, πολύ την επιθυμεί και θα ήθελε πολύ να έρθει στην Ελλάδα. Όμως φυσικά δεν μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα, γιατί ξέρετε, νόμιμο δικαίωμα δεν έχει η γιαγιά απάνω στα παιδιά, έχει μόνο ο πατέρας και η μητέρα. Άρχισε λοιπόν η γιαγιά να πηγαίνει στο ΚΕΦΕ
Άρχισε λοιπόν η Γιάννα να πηγαίνει στο κέφε και να ζητάει να τη στείλουν πίσω τα παιδιά της. Φυσικά από εκεί την πέρασα, της είπαν ότι είναι τρελή και την απέπεμψαν. Η γιαγιά πήγε στις πρεσβείες, πήγε στις αστυνομίες, πήγε παντού, αλλά δεν είχε κανένα νόμιμο δικαίωμα. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, διότι πίσω από την ενηλικιότητα της κόρης μπορούσαν να είναι στη Δανία χωρίς κανένα εμπόδιο. Εγώ δεν ήξερα τι θα το μέχρι εκείνη τη στιγμή. Κάποια στιγμή λοιπόν της λέει, α, της είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει τα Χριστούγεννα να τη δει. Ακριβώς μια εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα. Ναι. Ναι, ναι. Ορίστε. Κύριε Μιχαλόπουλε, εσείς. Ναι, ναι. Καλησπέρα σας. Παρακολουθώ τακτικά τις εκπομπές σας και σας γνωρίζω από τη φοιτητική σας ζωή. Και για λόγους συναισθηματικούς, όταν είσαστε εσείς στην εκπομπή, στην οποιαδήποτε εκπομπή σας, θέλω να βρίσκομαι πάντοτε να έχω δρεύει το χρόνο και να την παρακολουθώ. Ευχαριστώ. Σήμερα, επί τη ευκαιρία, παρακολουθώ αυτή την υπόθεση που αναφέρεται στο ΚΕΦΕ. Ναι. Ιδιαίτερα λόγω της ιδιότητός της κυρίας Κατερινοπούλου, προσπάθησα έτσι να προσέξω ορισμένα πράγματα και το σκεπτικό της, γιατί και εμείς έχουμε ακούσει κάποια πράγματα για το ΚΕΦΕ και νομίζουμε ότι δεν είναι απλώς αίρεση, αλλά ότι είναι σατανιστές. Όμως η κυρία Κατερινοπούλου, που περιμέναμε αγωνίως να ακούσουμε κάτι το σημαντικό, αναφέρεται σε μία τώρα, πώς τη λένε, Αποστολοπούλου, αν κατάλαβα, αν άκουσα καλά, ότι πήγε στη Δανία κλπ. Μα νομίζω δεν είναι τόσο τραγικό να πάει στη Δανία και να φύγει από τους γονείς της, δεν ξέρω τι ηλικίας είναι, τι μορφώσεως και τι επαγγέλματος, και αν εκεί πληρώνεται και αν πήγε για τουρισμό και για πόσο χρονικό διάστημα μένει εκεί. Δεν έχετε παρακολουθήσει την εκπομπή από την αρχή, φαίνεται. Είχε περάσει κανένα τέταρτο ίσως. Ναι, όχι, όχι, όχι. Στη συνέχεια, ναι. Δεν μας λέει η κυρία Κατερινοπούλου, διαφωνεί με τις λεγόμενες φιλοσοφικές ή θρησκευτικές απόψεις. Σαφώς διαφωνεί. Μα το λέει η κυρία Κατερινοπούλου, μιλεί το μιλήτο των επιπτώσεων. Αλλά με ποιο δικαίωμα όμως υποκειμενικό, διότι και εμείς όλοι μας ατομικά διαφωνούμε όχι με την εσαντιοντολογία, αλλά και με άλλες θρησκευτικές απόψεις, είτε φιλοσοφικές, είτε λέγεται βουδισμός, είτε ινδουισμός κτλ. Έτσι κι αλλιώς οι ιδέες κινούνται ελεύθερα. Μα δεν σας απαντάει ότι δεν διαφωνεί με αυτό. Διαφωνεί με κάποιες επιπτώσεις οι οποίες έχουν δημιουργηθεί από κάποιες, όπως ισχυρίζεται η κυρία Κατερινοπούλου, που έχει ζήσει ως κοινωνική λειτουργός, από κάποιες καταστάσεις οι οποίες έχουν άμεση σχέση με το ΚΕΦΕ και, κατά προέκταση, και σε προέκταση με τη Δανία. Τότε σε αυτό το σημείο, κύριε Γρηγορόπλε, Μιχαλόπλε, ναι. Δεν θα, πήρα το μικρό σας όνομα, δεν θα έπρεπε, εάν αυτά στοιχειοθετούν κάποια αδικήματα, να έχουν πάει ήδη στον εισαγγελέα? Είναι δυνατόν δηλαδή αυτά να λέγονται κατά αυτήν την έννοια, κατά αυτήν τη μορφή, και να μην έχουν κινηθεί ανάλογοι οι αντίστοιχες διαδικασίες? Να σας πω, στην Ελλάδα ζούμε. Εάν έχουν στοιχεία. Με συγχωρείτε, στην Ελλάδα ζούμε. Προχωρήσει. Στην Ελλάδα ζούμε. Προφανώς ζούμε. Πόσες χιλιάδες άλλες, δεν θέλω να μιλήσω για το ΚΕΦΕ. Ναι. Μιλάνε εξάρτητα. Πόσες άλλες χιλιάδες περιπτώσεις δεν επιλαμβάνεται η εισαγγελική αρχή. Ξέρετε, γιατί το λέω. Ναι. Των σατανιστών που είχαμε τα τελευταία, ας πούμε. Ναι, οι σατανιστές που είχαν τα τελευταία, ήδη ο άλλος προχθές αποφυλακίστηκε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και συνεχίζουν και υπάρχουν. Μπράβο, έτσι μπράβο. Έχουμε κάτι ανάλογο. Ναι. Πάντων, προσεγγισμό δεν ξέρω τι και υπάρχουν αδικήματα, θα πρέπει να κινηθεί η διαδικασία. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Γεια σας. Γεια σας, γεια. Λοιπόν, η γιαγιά ζήτησε να έρθουν τα παιδιά, δεν εισακούστηκε και την παίρνει η μητέρα, ενώ της είχε πει θα γυρίσει τα Χριστούγεννα, μια εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα, και της λέει, μαμά, φεύγουμε για Αμερική. Η γυναίκα τρελάθηκε, η γιαγιά. Δεν ήξερε τίποτε. Άρχισε να τρέχει σαν τρελή από εδώ και από εκεί και κάποιος την έστειλε στην εταιρεία προστασίας ενηλίκων. Της λέει πήγαινε εκεί, είναι κοινωνική λειτουργία. Κάτι μπορεί να γίνει. Μέσα σε μια εβδομάδα τι προφταίναμε να κάνουμε? Δεν προφταίναμε να κάνουμε τίποτε. Μας απήντησαν από παντού και από την εισαγγελία που λέει ο κύριος και από παντού ότι η γιαγιά δεν έχει κανένα δικαίωμα. Η μητέρα είναι ελεύθερη να κάνει ό,τι θέλει. Είχε όμως ο πατέρας. Λέω της γιαγιάς, ψάξε να βρεις τον πατέρα, να δούμε τι θα γίνει. Ψάχνει, βρίσκει τον πατέρα, έρχεται σε επαφή μαζί μας
τον ευαισθητοποίησα πάνω στο θέμα των παιδιών του. Του εξήγησα, είναι διατεθειμένος να χαρίσει τα παιδιά του σε μία οργάνωση, όσο και αν αυτός δεν ήταν πολύ πολύ στοργικός και επιμελής πατέρας. Ο άνθρωπος δεν είχε καταλάβει τίποτα, δεν είχε ιδέα, ξαφνικά συνειδητοποίησε το μέγεθος και λέει, όχι, θα λάβω εγώ τον λόγο. Πραγματικά λοιπόν ειδοποιείται η μητέρα ότι ο πατέρας θα κάνει αγώνα δικαστικό για να έρθουν τα παιδιά του πίσω. Την επομένη η μητέρα φτάνει στην Αθήνα με τα δυο παιδιά. Μόλις ειδοποιήθηκε το ΚΕΦΕ ότι ο πατέρας πρόκειται να ασκήσει ένδικα μέσα, επιστρέφουν άρων-άρων στην Αθήνα. Αμέσως ο πατέρας κάνει ασφαλιστικά μέτρα για να μην μπορεί να ξαναφύγει, είσαστε παρόν κύριε Γρατσία, κάνει ασφαλιστικά μέτρα, πήγαν οι δικηγόροι και τα βρήκαν να μην προχωρήσει το πράγμα, να μείνει η μητέρα εδώ, με τα παιδιά να μην φύγουν. Και έτσι έμεινε η μητέρα εδώ, να μην πω τη συνέχεια γιατί άπτεται του απορρίτου. Μάλιστα. Έτσι μπήκα εγώ στο θέμα των περιπτώσεων της αρχαιολογίας. Μάλιστα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Λέγομαι Κολιομιχάλης Παραγιώτης, είμαι γιατρός στο επάγγελμα. Πιο δυνατά κύριε Μιχάλη. Είμαι γιατρός στο επάγγελμα. Ναι, ναι. Και εκπλήσωμαι πως ένας νέος μορφωμένος δικηγόρος έχει φτάσει στο σημείο να είναι συνήγορος του διαβόλου αυτή τη στιγμή, διότι όντως είναι μια διαβολική οργάνωση και έχω προσωπική γνώμη για περί αυτού του θέματος από ένα προσωπικό, από μια οικογενειακή μου, από μια οικογένεια γνωστή μου, και εκπλήσωμαι πως είναι δυνατόν με ένα τέτοιο σωματείο, το οποίο υπάγεται σε ένα πρωτοδικείο που του δίνει μια άδεια, να μην ελέγχει τους σκοπούς για τους οποίους έχει αναφέρεται ότι έχει γίνει αυτό το σωματείο, πως δεν έχουν ελεγχθεί το σπουδαιότερο τα οικονομικά. Εδώ είναι φοβερό το θέμα αυτό. Ασυδοσία πλήρης. Θα πρέπει, είμαι σίγουρος, οπωσδήποτε να επέμβει και το πρωτοδικείο που έδωσε άδεια, διότι δεν είναι ένα, δύο, τρία, πέντε, δέκατα περιστατικά. Είναι πάρα πολλά τα προσωπικά περιστατικά. Και σας, για να μην σας φάω το χρόνο σας, προσωπικά σας διαβεβαιώνω, γι' αυτό σας έδωσα και το όνομά μου, ότι έχει καταστραφεί μια οικογένεια πλήρως. Και όχι μόνο αυτό, πέθανε ο πατέρας και το παιδί δεν πήγε καν στην κηδεία του πατέρα του και θεώρησε ότι τιμωρήθηκε από ανώτερη δύναμη, διότι που πέθανε ο πατέρας του. Τέτοια αλλίωση είχε υποστεί αυτό το παιδί. Ειλικρινά πρέπει να επέμβει και το πρωτοδικείο που έδωσε την άδεια σε αυτήν την, το σωματείο όπως λέει, αλλά και η εφορία. Πρέπει, πού βρεθήκανε, άκουσα πριν ότι πουλάνε, ότι βγάζουν φυλάδια, δίνουν διαφημίσεις και δύο πράγματα. Πώς, με ποια ακριβώς οικονομικά έσοδα δεν νομίζετε ότι πρέπει να λεχθεί. Δεν νομίζετε ότι πρέπει να μπει μια τάξη σε αυτό το κράτος και οι συνήγοροι, οι κάθε είδους συνήγοροι να έρθουν στο, πραγματικά στο επίπεδο του λειτουργήματός της και να μην φτάνουν σε αυτό το ελεηνό σημείο, για όνομα του Θεού. Ειλικρινά χαίρομαι που κάνατε αυτή την εκπομπή και χαίρομαι που μου δόθηκε να πω δύο πράγματα. Γιατί και εγώ είμαι πατέρας και εγώ έχω παιδιά και δεν σας κρύβω ότι και μέσα από την οικογένεια μου έχουν πέσει θύματα τέτοιων ελεηνών οργανώσεων, όχι σωματείων. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Μου δόθηκαν τελείως γενικά και αόριστα. Ναι. Δεν μας είπε ποια οικογένεια, τι έγινε, ποια είναι τα περιστατικά. Ναι. Απλά είναι απόψεις που ακούγονται τριγύρω και... Έχετε υπόψη σας τι προϋπολογισμό έχετε το χρόνο. Κύριε Μιχαλόπουλε, τα οικονομικά στοιχεία του ΚΕΦΕ... Ναι. Όχι, κυκλοπαιδικά ρωτάω. Έχετε υπόψη σας... Κυκλοπαιδικά ρωτάω, φιλικά ρωτάω. Αν με ρωτήσετε τι κέρδη και ζημίες είχαμε την τελετά, σας θα πω. Και από την ελεύθερη ώρα που ηγούμε, ας πούμε, και εδώ που με γενικό διευθύνεις και κάτω. Είναι εύκολο στο ποδί, δεν υπάρχει θέμα. Μα αυτή είναι η δικιά σας θέση πάνω στο θέμα. Ναι. Η δικιά μου θέση πάνω στο θέμα είναι ότι τα οικονομικά στοιχεία του ΚΕΦΕ, ναι, είναι απόλυτα. Αφορούν τα μέλη του ΚΕΦΕ. Αν τα μέλη. Και ο νόμος ορίζει. Όταν είναι σωματείο, όχι. Και όταν λένε και μη κερδοσκοπικό, υπάρχουν κάτι διατάξεις, διαβάστε τις καλά, σαν αστικό κώδικα.
Πολύ ωραία διατάξει. Ακόμη και όταν λέμε ανώνυμες δωρές, τι λέει ο νόμος και τι προβλέπει ο νέος φορολογικός νόμος για τις ανώνυμες δωρές. Οι ανώνυμες θα φαίνονται οι ανώνυμες, αλλά θα εγγράφονται τα πραγματικά ονόματα μέσα των δωρεών, των δωρητών. Μα δεν υπάρχει καμιά αντίρρηση σε αυτό. Να δούμε στον αδερφό. Εγώ όταν έμαθα για την αδερφή μου πλέον και κατάλαβα τι γίνεται, πέσανε στα χέρια μου κάποιες εφημερίδες, τις οποίες κάτσα, τις διάβασα και μου δημιουργήθηκαν ορισμένα ερωτηματικά. Όταν ήρθε η αδερφή μου, γύρισα από τη Δανία, της είπα με ωραίο τρόπο ότι αδερφή, κοίτα εδώ, αυτά έχω δει. Τι λες για αυτά? Πριν προλάβει καλά-καλά να τα κοιτάξει, μου είπε τα ξέρω, είναι προπαγάνδα. Της λέω, εδώ είναι στοιχεία που τα γράφει ο τύπος. Ο τύπος από το 70, από το 79 νομίζω, ή το 70, δεν θυμάμαι καλά, μέχρι το 94. Μου λέει, έχουν γίνει μηνύσεις. Της λέω, τώρα μου, ευχαρίστω, θα δεχόμουν να μου φέρεις τις καταδικαστικές αποφάσεις για τις μηνύσεις. Ο κύριος Γρατσίας μας είπε ότι μηνύσεις δεν υπάρχουν. Όχι μόνο δεν υπάρχουν, άκουσε. Να συνεχίσω. Σε εφημερίδες έχουν γίνει στην Αποβεδινή. Δεν έχουν προβληθεί ακόμα μηνύσεις στην Αποβεδινή. Κύριε Γρατσία, για όνομα του Θεού τώρα. Σας είπα. Είστε επιστήμον άνθρωπος και δικηγόρος τώρα. Δεν έχουν υποβληθεί ακόμη. Προηγουμένως μου είπατε ότι εμείς δεν ασχολούμεθα, γιατί αν ασχολούμεθα εμείς 8.000 ανθρώπους που γράφουν για όνομα του Θεού τώρα. Έχουν υποβληθεί μηνύσεις. Δεν έχουμε δικαίωμα να υποβάλουμε μήνυση σε οποιαδήποτε εφημερίδα. Ναι, βεβαίως. Σας ερώτησα προηγουμένως και μιλήσατε περιφρονητικά ότι δεν υποβάλλετε μηνύσεις. Και λέτε ακόμα, ας πούμε. Πότε έγινε το δημοσίευμα της Αποκεντρωμένης τελευταίο? Θα σας γελάσω αυτή τη στιγμή. Χοντρικά. Δεν θυμάμαι καθόλου. Υπάρχουν πολλές εφημερίδες. Να τρέξετε, γιατί το τρίμηνο έχετε, όπως καταλαβαίνετε. Έχετε ένα τρίμηνο. Από απογευματινή σε πολλές εφημερίδες που έχουν γράψει διάφορα. Και από την άλλη εβδομάδα στην ελεύθερη ώρα θα διαβάσετε ωραία πράγματα. Εγώ αυτό που είδα στην αδερφή μου ήταν ότι μου είπε ότι θα μου φέρει ορισμένα πράγματα τα οποία δεν τα είδα ακόμα. Αφού ήρθε η Κυριακή που πήγαμε στη κυρία μου έφερε αποδεικτικά στοιχεία, όπως μου είπε, τα οποία τα είχε σε ένα φάκελο, τα κράταγε στα χέρια της και σε κάποια στιγμή έβγαλε. Τα οποία βέβαια είχε προμηθευτεί από το κέφε. Οπωσδήποτε ο κύριος Γρατσίας θα ξέρει. Έτσι δεν είναι, κύριε Γρατσία, από εσάς δεν τα πήρε? Εσάς ρωτάω. Τα αποδεικτικά στοιχεία από εσάς δεν τα πήρε? Ποια αποδεικτικά στοιχεία? Αυτά που μου είχε φέρει εκείνη την ημέρα. Τα αποδεικτικά στοιχεία, τα χαρτιά που είχε στα χέρια. Θα σκέφτεσαι λίγο μπροστά για να βλέπω τον κύριο Γρατσία. Του Λούπη. Ναι. Ορίστε. Δεν σας άκουσα. Τα στοιχεία τα οποία είχε στα χέρια της, όταν συναντήθηκε με την Άννα του Λούπη, μου τα είχε ζητήσει. Εσείς τις θα δώσατε. Μου τα είχε ζητήσει. Γνωρίζατε ότι αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία που τις δώσατε εσείς... Έχετε φακέλους του κάθε στελέχους. Όχι, δεν φέρανε. Εγώ ζήτησα, κύριε Μιχαλόπουλε, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Εγώ ζήτησα από την αδερφή μου να μου φέρει, γιατί μου είχε πει ότι θα φέρει πολλά στοιχεία. Μάλιστα. Ναι. Κύριε Μιχαλόπουλε, γεια σας, επιτέλους. Επιτέλους. Ακούτε. Σας ακούω. Δυστυχώς είμαι δικηγόρος μαχόμενος 40 χρόνια. Και κάτι ξέρω και εγώ, λίγα πράγματα, αλλά κάτι ξέρω. Μάλιστα. Γνωρίζετε κάτι, όνειρο μου, κύριε Μιχαλόπουλε, ότι ο αστικός κώδικας για να δοθεί μια άδεια συστάσεως σωματείου έχει ορισμένες προϋποθέσεις και στα ήθη παραδόσεις ελεοξενικές κλπ. Μάλιστα. Λοιπόν, θα έπρεπε να ανατρέξουμε σε κύριους τους κυρίους δικαστούντες. Όχι, δεν είναι δικαστές πλέον, δικαστούντες, είναι παντελονούντες και τσιγαροπούντες. Σε αυτές που δώσανε την άδεια της στάσης του σωματείου. Και εν συνεχεία θα έπρεπε να τρέξουμε να βρούμε εκείνες τις εισαγγελούντες, έτσι τις λένε τώρα. Πάψαν εισαγγελί, υπάρχουν εκείνες πλέον, κάτι παντελονούντες εκεί πέρα. Να πάνε εκεί πέρα στο σωματείο αυτό, να σου πούν τι κάνετε εδώ πέρα εσείς. Γιατί δεν λέτε για αυτούς πέντε κουβέντες? Πιάνε τον κόσμο και λέτε, αυτή το σωματείο αυτό όπως εμφανίζεται και είναι οδυνηρό, διότι ο συνάδελφος αυτός είναι εκεί πέρα της παρασκευή. Είναι ένα σαταϊκό σωματείο, αντίχριστο, αντιχριστιανικό, αντικοινωνικό, ανθεληνικό, όλα τα ρημάδια τα έχει και αυτά. Και τέλος πάντων, ναι, ο συνάδελφος είναι πάει να πάρει το μισθό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν ήμουν στη θέση του, θα απερχόμενε δρομαίως από το βρώμικο σε αυτούς τους τόπους, οι οποίοι απεργάζονται την καταστροφή της κοινωνίας και προπάντως της πατρίδος μας, η οποία αυτή τη στιγμή σύεται, διαλύεται και καταραίει, κύριε Μιχαλόπουλε. Λοιπόν, θα πρέπει να αναζητήσετε την ευθύνη των εκδοσάντων, την απόφαση αυτή δικαστούντων.
γιατί δεν μπορεί δικαστής άριν το γένος να εκδώσει τέτοια απόφαση. Και των εισαγγελέων, αν υπάρχουν ακόμα ορισμένοι εισαγγελείς, δεν υπάρχουν, στα δικαστήρια που είμαστε εκεί πέρα, όλο γυναίκες δεν βγαίνουν απάνω και καταλαβαίνετε τι μας λέγανε καθηγητές μας στο Πανεπιστήμιο, τα θυμίστε εσείς όπως τα θυμάμαι και εγώ, ότι ο δικαστής που αργήσει το σώμα και το πνεύμα τη, άριν το γένος. Που κάνανε οι γυναίκες τώρα και μέσα και τα κάνανε λίμπα όλα και πάει και, καλώς. Και να μην τίποτα. Καλώς. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Είναι αντιφεμινιστής αυτός. Που λέτε κύριε Μιχαλόπουλε, εγώ καλοπροαίρετα, σαν αδερφός που πιστεύει την αδερφή του, της λέω τώρα μου μπορείς να μου φέρεις, γιατί εγώ δεν πίστευα κανέναν. Δεν πίστευα ούτε τη μία μεριά ούτε την άλλη. Εγώ ήθελα να βγάλω ένα απόσπασμα δικό μου. Ρώτησα την αδερφή μου, της λέω, έχει στοιχεία για αυτά που μου λες, γιατί φυσικά μου λέει ότι είναι μπήξε ή δείξε ή τάδε ή αυτή. Λέω, έχεις αποδεκτικά στοιχεία, μου λέει, θα στα φέρω. Την επόμενη μέρα, την Κυριακή, Σάββατο γίνανε αυτά. Την επόμενη μέρα, την Κυριακή, μου φέρνει η αδερφή μου κάποια στοιχεία στα γερμανικά. Σημειωτώνω ότι ούτε η αδερφή μου ξέρει γερμανικά, ούτε εγώ. Απλώς ήταν υπογεγραμμένα ορισμένα σημεία που μου τα έδειχνε και μου τα διάβαζε, υποτίθεται, η αδερφή μου. Τα μετέφραζε. Ναι, μου τα μετέφραζε. Προφανώς, όχι προφανώς, τις τα είχατε δώσει εσείς αυτά τα γερμανικά κείμενα της αδερφής μου. Ναι, αναφέρω. Μήπως είναι αυτά που φέρατε κι εσείς εδώ πέρα. Στις γερμανικές αποφάσεις που ανέφερα προηγουμένως. Είναι οι ίδιες. Όχι, υπάρχει αγγλική μετάφραση δίπλα. Ναι. Ούτε αγγλική μετάφραση μου έφερε η αδερφή. Δεν βάζει το σχέδιο. Θα σα πω, ναι. Συγκεκριμένα μου είχε πει ότι θα μου φέρει στοιχεία για αυτήν την κοπέλα, η οποία ήταν, όπως μου είπε, ναρκωμανής και ψυχοτική. Έτσι μου είπε τουλάχιστον η αδερφή μου. Εγώ καλοπροαίρετη τη σκέψη, λέω, αδερφή μου, μπράβο, φέρτα μου. Την επόμενη μέρα αρχίζαμε να ζώνουμε τα φίδια. Δεν μου φέρει τίποτα από αυτά. Τίποτα μα τίποτα. Μα ένα γερμανικό κείμενο και μια υποτιθέμενη, θυμάμαι μάλιστα, δυο σειρές αγγλικά, τα οποία μου λέει αυτά είναι. Λέω, ξέρεις να το διαβάζεις τώρα, μου λέει όχι. Εγώ ξέρω όχι. Τι αποδεικτικά στοιχεία είναι αυτά, πες μου, τις λέω. Να καταλάβω κι εγώ. Μήπως με κοροϊδεύεις. Μου λέει όχι, θα σου τα φέρω. Άσε μου λίγο χρόνο. Ο λίγος χρόνος έφτασε μέχρι σήμερα να μην έχω πάρει ούτε τα γερμανικά, γιατί τα ζήτησα να τα κάνω μετάφραση. Ούτε τα γερμανικά αυτά. Θέλω να σας πω, ναι, ναι, συγγνώμη, λίγο ακόμα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι τους φουσκώνουν τα μυαλά με το θα μηνύσεις το ένα το άλλο, θα σας φέρουμε αποδεικτικά στοιχεία και στο τέλος δεν υπάρχουν τίποτα. Και τους προκαλώ εδώ τον κύριο Γκρατσία να μας φέρει τα αποδεικτικά στοιχεία αυτά που έχει και λέει. Τον προκαλώ εδώ μπροστά, στην τηλεόραση. Τι λέτε κύριε Γκρατσία, θα τα φέρετε? Πολύ ευχαρίστως. Να σας δω. Οτιδήποτε στοιχεία υπάρχουν, μπορώ να σας δω. Θα σας δω και για τις μηνύσεις που έχετε πει για το Times και για τις μηνύσεις για τις εφημερίδες και όχι μόνο τις μηνύσεις, τις καταδικαστικές αποφάσεις που λέτε ότι υπάρχουν, γιατί εσείς γεμίζετε την αδερφή μου με αυτά τα ψέματα. Και τίποτα δεν από είναι μόνο αυτά. Να σας ακούσω. Να σας ακούσω. Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι ψέματα. Γιατί δεν τα κάνετε πραγματικότητα, κύριε Γρατσία, και αφήνετε την αδερφή μου να εκτίθεται και σε μένα και αυτή τη στιγμή να γίνεται, να βγαίνει η οικογένειά μας αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση? Γιατί, κύριε Γρατσία, σας ρωτώ, πέστε μου. Το αν βγαίνει η οικογένειά στην τηλεόραση αφορά εσάς. Σίγουρα, αλλά ύστερα από τα ψέματα που λέτε εσείς στην αδερφή μου, τους φουσκώνετε τα μυαλά. Της έχετε πει ότι θα μου φέρει, ότι θα μου φέρει αποδείξεις. Εσείς ισχυρίζεστε ότι έχετε αποδείξεις. Πούντες, αυτό ρωτάω κι εγώ. Έχω πει στην αδερφή σας ότι θα φέρει αποδείξεις. Ποιος της λέει ότι έχει τις αποδείξεις, κύριε Γρατσία? Πέστε μου, ποιος το λέει αυτό το πράγμα, να το ξέρω κι εγώ. Έχω πει στην αδερφή σας ότι θα φέρει αποδείξεις. Αυτό δεν το ξέρω. Η αδερφή μου, σαν νομικός σύμβουλος που είσαστε, σαν νομικός σύμβουλος που είσαστε, όταν μου λέει ότι θα φέρω από το ΚΕΦΕ και όταν μου λέτε ότι εσείς προμηθεύετε την αδερφή μου με αυτά τα γερμανικά στοιχεία που ούτε καν εσείς ξέρετε να τα διαβάζετε, πώς εγώ να μην πιστέψω ότι εσείς υποκινείτε αυτά τα πράγματα? Για πείτε μου. Οτιδήποτε στοιχεία υπάρχουν. Μάλιστα. Δεν αποφυγηθώ αντίγραφα. Μάλιστα. Δεν υπάρχει καμία μυστικότητα. Ορίστε. Μπορώ να εκφέρω κάποιες απόψεις γενικότερες. Πολύ γρήγορα, διότι ήδη είμαστε τρεις ώρες στον αέρα. Έχουμε πάει πίσω όλες τις εκπομπές. Ο κύριος Γρατσίας είναι ιδιαίτερα κουρασμένος. Είστε κουραστή, κύριε Γρατσία.
Φέρεστε. Καταρχήν, όλοι είναι πολύ σωστοί. Να δείτε τι τραβάμε εμείς δηλαδή, έτσι. Έχετε κάπου και κυτρινίσει και υδρώσει. Λοιπόν, όλοι είναι. Υπάρχουν δηλαδή τα φώτα, το ξέρουμε, όλοι μας το έχουμε αυτή τη στιγμή. Αλλά κάπου εμείς το έχουμε συνηθίσει. Σας παρακαλώ, πέστε μου. Όλες αυτές οι σατανικές οργανώσεις και κινήσεις παραποιούν τους ορισμούς και τις έννοιες της γλώσσας. Λίγο πιο δυνατά. Παραποιούν τους ορισμούς και τις έννοιες της γλώσσας. Όλες οι σατανικές οργανώσεις και κινήσεις. Πρώτον, οι πλήσιοι εγκεφάλου την έχουν μετονομάσει σε φιλοσοφικό σύστημα, η παραδείγμα τη. Οι πλήσιοι όμως εγκεφάλου ταυτίζεται με την ηθική αυτοργία, η οποία ηθική αυτοργία είναι καθ' αυτό υπεύθυνος του εγκλήματος. Δικηγόρος είσαι. Όχι. Οι σατανικές οργανώσεις και οι σκοτεινές δυνάμεις και οι παραχριστίες αυτοαποκαλούνται σωματεία και ανθρωπιστικές οργανώσεις. Δεν μπορούσαν διαφορετικά να ονομαστούν, τι θα λέγανε, ότι είμαστε παρατεσκεία ή θρησκεία. Είναι κάλυμα, ωραίο αυτό. Και επιχειρούν μια μαγική ομποτοποίηση του ατόμου. Με διδασκάλους, με γκουρούδες, με μασονίες, με οργανώσεις κλπ. Οι σατανάδες απλώνουν τα δίχτυα τους με πολλές μορφές. Με χιλιάδες. Σε όσους δεν φτάνει, αγαπητέ άγνωστε τηλεθεατή. Κάθε διχτάκι θα πιάσει πολύ ουσία. Σε όσους δεν φτάνει ο χριστιανισμός, γιατί δεν μπορούν να τον καταλάβουν, ο οποίος, όπως είπε, για τον οποίο όπως είπε ο Χριστός, ότι ούτε ένα ιώτα δεν πρόκειται να πέσει, σε όσους δεν φτάνει ο χριστιανισμός, ζητάνε διάφορα υποστηλώματα. Είτε αυτό είναι μασονία, είτε αυτό είναι προσκοπισμός, είτε αυτό είναι Lions, είτε αυτό είναι οτιδήποτε άλλο, διάφορες άλλες συναθρήσεις που έχει γιωμίσει ο τόπος για να βοηθήσουν ό,τι έχουν κενά μέσα τους. Και όμως αυτό το μαγικό βιβλιαράκι, αυτό το ολιγόλογο αλλά τόσο σαφέστατο βιβλιαράκι που λέγεται Καινή Διαθήκη, έχει όλα τα νοήματα της ζωής και δίνει σε όλα τα προβλήματα απαντήσεις. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα από το οποίο να μην φτάνουμε στην Αγία Γραφή και για το οποίο να υπάρχει μία απάντηση. Συμφωνώ απόλυτα. Θα πω κάτι. Ότι γι' αυτό είπα από την αρχή ότι δεν απευθύνουμε στο ΚΕΦΕ και σε όλες αυτές τις οργανώσεις. Απευθύνουμε προς τα υποψήφια θύματα. Και όσοι είναι μέσα στα σκοτεινά τούνελ του σατανά δεν μπορούν να δουν και να αντιληφθούν και η να... Η εποχή, ακούστε, η εποχή είναι δύσκολη, η εποχή είναι δύσκολη, η εποχή είναι τραγική. Για να μην σας κρατήσω... Και η εποχή δεν έχει θύματα απλώς. Έχει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν έφτασαν όπως έπρεπε να φτάσουν σε κάποια πράγματα και κάποια δίχτυα, όπως τα αναφέρετε κι εσείς, τους ετράβηξαν καταλλήλως σε κάποιες άλλες θεωρίες ή σε κάποιες άλλες καταθέσεις ψυχής, σε άλλες επεξηγήσεις και εξηγήσεις διαφόρων σκοπιμοτήτων, διαφόρων θεωριών, διαφόρων πορεών και διαφόρων δρόμων. Όλα θέλουν να εξυπηρετήσουν τη νέα τάξη, η νέα εποχή. Η νέα τάξη πραγμάτων βεβαίως είναι, αλλά γιώμησε η εποχή μας από σοφούς, αλλά άδειασε από ανθρώπους. Ευχαριστώ όμως να πω για τα θύματα δύο λόγια μόνο. Θύματα υπήρξανε, υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντα. Αρκεί να χτυπήσουν τα καμπανάκια τόσο της δικαιοσύνης όσο και κάτι άλλο πλέον, της αυτοάμυνας. Πρέπει, ναι ακριβώς, πρέπει να υπάρξει μια αυτοάμυνα, μια ηθική αυτοάμυνα και από την Εκκλησία και όχι απλώς από τον Άβωνα, και από την Εκκλησία και από την πνευματική λεγόμενη ηγεσία, αλλά και από όσους μπορούν να έχουν λόγο. Διαφορετικά πάμε χαμένοι. Συμφωνώ. Αλλά η διαφορετική έχει εισέλθει και στο νομοθετικό πλαίσιο και τους επιτρέψει όλους αυτούς να κινούνται με μανδύες. Με μανδύες δεν μπορεί να εξετάσει. Ακούστε, κάνουμε ένα σωματείο και λέμε, ας πούμε, σωματείο Ιωάννης Καποδίστριας. Γιατί θέλει, ας πούμε, να κάνουμε την ιστορία, να βγούμε για την ιστορία του τόπου, για την προσφορά του Καποδίστρια. Και πίσω από τον Ιωάννη Καποδίστρια, χραπ, ξεπηδάμε και μία μασονική στοά. Παραδείγματος χάρη, καταλάβατε. Πού να την προβλέψει ο νομοθέτης? Δεν μπορεί ο νομοθέτης να προβλέψει το σκοπό 21 ανθρώπων οι οποίοι υπογράφουν ένα αθώο καταστατικό. Θα κάνουμε διαλέξεις, θα κάνουμε ομιλίες, θα κάνουμε τα πάντα. Πού μπορεί να προβλέψει? Εγώ είμαι πρόεδρος σε ένα σωματείο το οποίο αγωνιζόμαστε, σε ένα τάγμα το έχουμε ονομάσει κατά την θρησκευτική ορολογία, το οποίο προείσταται ο Πατριάρχης Ιερουσαλήμων, ο κύριος Διόδωρος, το οποίο είναι επίτιμος πρόεδρος ο Μητροπολίτης Πάτης και Μονιβασίας, ο κύριος Ευστάθιος,
και το οποίο αγωνίζεται αυτή τη στιγμή να κάνει, να προχωρήσει και προχωρεί στην αγιοποίηση του Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου. Ο οποίος Κωνσταντίνος Παλαιολόγος εις το Άγιο Όρος λειτουργείται και προσκυνάται και τον προσκυνούν ως Άγιον. Λοιπόν, εμείς κάναμε το καταστατικό, γράψαμε, θα πηγαίνουμε στο Μιστρά όπως πράγμα πηγαίνουμε, θα προσκυνάμε, θα κάνουμε διαλέξεις, θα κάνουμε ομιλίες, θα μη κερδοσκοπικό το σωματείο, βάζουμε την τσέπη μας, κάνουμε μια εκδρομή, μιλάμε για τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, βγάζουμε ένα φυλαδιάκι, πού να προβλέψει ο νομοθέτης, αν εμείς πίσω από τον Κωνσταντίνο τον Παλαιολόγο στείλαμε μια άλλη μηχανή και ερχόμαστε εδώ και του λέγαμε εκείνο, ξέρετε τι γινόταν πίσω από τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο? Φοβερά πράγματα, ας πούμε. Πολλά πράγματα. Κι όμως μπορεί να το προβλέψει ο νομοθέτης. Είναι υποχρεωμένος, εφόσον υπάρχει νομότυπος υποβολή αιτήσεως, υπάρχουν 21 υπογραφές, υπάρχουν πληρωμές, υπάρχουν δημοσίευσεις, να εγκρίνει και να πει για το καταστατικό. Δεν μιλάω για το ΚΕΦΕ, μιλάω για το κάθε ένα σωματείο το οποίο παρουσιάζεται. Τώρα από εκεί και πέρα, συγκεκριμένα το ΚΕΦΕ παρουσιάστηκε ότι έχει κέντρο εφημισμένης φιλοσοφίας στην Ελλάδα. Τι ωραιότερο υπήρχε να υπάρχει στην Ελλάδα ένα κέντρο εφημισμένης φιλοσοφίας. Στη μητέρα της φιλοσοφίας. Το πώς, ας πούμε, στη μητέρα της φιλοσοφίας, στη μητέρα του Σοκράτη, στη μητέρα του Πλάτωνα, στη μητέρα, στη μητέρα, στη μητέρα. Τώρα από εκεί και πέρα, αν το ΚΕΦΕ φτάνει εδώ, αν το ΚΕΦΕ είναι παράδειγμα της Δανίας, αν το ΚΕΦΕ είναι σαντεολόγικη και όλα τα κερατηρίκια αυτά τα οποία παρουσιάζεται για το ΚΕΦΕ, δεν μιλάω τα κερατηρίκια, γενικά παρουσιάζεται σήμερα στη ζωή μας και τα βλέπουμε με κάποιες ποικίλες οργανώσεις, με κάποια περίεργα σήματα, με κάποια, πού να ξέρει ο νομοθέτης. Αυτό θέλω να πω για τις αγγελικές και τις νομοθετικές αρχές, χωρίς να λέω κάτι σύγχρονο. Με μία ακόμη θέση. Πώς έχει βλέψει μέσα σε αυτά τα δίκτυα, γιατί κόσμο δεν σώζεται ούτε με λόγια ούτε με συζήτηση, παρά μόνο με τα μυστήρια της Ορθόδοξης Εκκλησίας, διότι υφίσταται δαιμονοκαταληψία. Μα δεν είδατε όταν επενέβη η Εκκλησία, βγάλαμε τώρα και τον πατέρα Νεβιζόπουλο, τον λέμε και ναζιστή. Δεν ακούσατε τι γίνεται ναζιστής. Βγήκε ο ιός από την ελευθεροτυπία. Βγήκε ο ιός εκεί, κάτι παιδάκια τα οποία γράψανε και λέει ο ναζιστής, ας πούμε, και εμένα με έχουν πει φασίστα. Και ξέρετε γιατί με λέγανε φασίστα. Γράφουν, ενδιαφέρονται τώρα όλοι τους για τα Σκόπια, ενδιαφέρονται όλοι τους για την Βόρειο Ήπειρο. Και όταν τα γράφαμε εμείς πριν 15 και 20 χρόνια, μας λέγανε φασίστες, χουντοβασιλικούς και ναζιστές. Αυτό ήταν. Και τώρα τρέχουνε και δεσώνονται. Όταν τους μιλάγαμε εμείς για τα οράματα τα οποία ήρθε ο Τούρκος εδώ πέρα και μίλησε για το κράτος της Δυτικής Θράκης και τους λέγαμε ότι προσέξτε, γίνεται η Δυτική Θράκη, ξέρετε τι λέγανε? Α, ο Μιγαλόπλος εκεί, ο Βασιλικός εκεί, εθνικιστής. Τώρα τι κάνουνε? Τρέχουνε από πίσω από τον υπουργό και δεσώνονται. Λοιπόν, καλή σας νύχτα. Γεια σας. Και είναι αστείο, ένα λεπτό επιτρέπετε, είναι αστείο να χρησιμοποιούμε τέτοιους όρους όπως φασίστας και ναζιστής, να το χρησιμοποιούν αυτές οι ολάκες. Αυτός είναι φασισμός τώρα. Για τον Ρεβιζόπουλος είναι διεθνής η μορφή τώρα. Μπορεί να μην σου αρέσουνε, αλλά μην σου αρέσουν, ακούστε, έχω το δικαίωμα της διαφωνίας. Εγώ μπορεί σας άκουσα απόψε και μπορώ να συμφωνώ ή να μην συμφωνώ. Δεν μπορώ να πω όμως αμέσως, ξέρετε, επειδή δεν μου αρέσουν αυτά που μου είπε η Κατερινοπούλου, είναι φασίστρια. Από πού γιατί μου αρέσουν αυτά που ο κύριος Γκαρσίας είναι ναζιστής? Από πού και ως πού δηλαδή? Μα ναζισμός είναι αυτό ακριβώς. Είναι, ας πούμε, ναζιστής, φασίστας, ο άλλος. Εντάξει, διαφωνώ. Διαφωνώ με τον κύριο Γκαρσία, έχει όμως το δικαίωμα να πει τη γνώμη του, σεβαστεί η γνώμη του, σεβαστεί η γνώμη μου. Από εκεί και πέρα δεν το πω τον άνθρωπο φασίστη. Ναι. Εδώ ακούτε πράγματα. Από πού και ως πού. Διαφωνείς μαζί τους, μιλάς. Αυτά σας λέω, ξέρετε, εγώ έχω υποστεί πόλεμο, γι' αυτό καταλαβαίνω τον Λεβιζόπουλο. Εγώ τους έλεγα για τη Δυτική Θράκη εδώ και 15 χρόνια. Έχω γράψει κείμενο για τη Θράκη εδώ και 15 χρόνια. Και είχα ακούσει όσα δεν μπορούσαν να μου σούρουνε. Ο ναζιστής, ο φασίστας, ο χουντοβασιλικός, ο χουντικός που πάνε να δημιουργήσει θέματα. Και για τη Θράκη τα έβλεπα. Τα έβλεπα για τη Θράκη. Έβλεπα για τον Δεσπότη απάνω, ο οποίος είναι φίλος μου, μετά τον άνθρωπο από εκεί. Και μου λέει ότι χανόμαστε. Πλέον χανόμαστε, δεν αντέχουμε άλλο. Και ο καλής δεν συγκινείται, ας πούμε. Τώρα που έχουν το πρόβλημα, λέγω, λοιπόν, φταίει ο Τούρκος. Τι φταίει ο Τούρκος? Δεν νομίζω ότι συγκινούνται ούτε τώρα. Ναι, ο Τούρκος τα βρήκε. Ο Τούρκος, αφού έχει πάει ο πληθυσμός 60-40%, τα βρήκε ο Τούρκος. Και καλά κάνει ο Τούρκος. Ο Τούρκος κάνει την πολιτική του. Εμείς τι κάνουμε? Εμείς τι κάνουμε? Εμείς τι κάνουμε? Κύριε Μιχαλόπουλε, να πείτε. Λοιπόν, συνεχίστε, κύριε Ουτού. Θα ήθελα να πω, ο κύριος Γκαρσία, συγγνώμη,
ότι θα μου φέρετε, κύριε Γρατσία, κάποιες αποδείξεις. Σου είπα, σου φέρω. Δεν μου είπε το πότε, κύριε Γρατσία. Όχι, σε μια εβδομάδα. Θα ήθελα να μου το πει αυτό, γιατί η αδερφή μου τη φουσκώσαν τα μυαλά ότι θα μου φέρει αποδείξεις και δεν μου έχει φέρει. Γι' αυτό θέλω να δεσμεύσω τον κύριο Γρατσία, που είναι νομικός σύμβουλος, από ό,τι λέτε στο ΚΕΦΕ. Πότε θα μου φέρει. Λέει νομικός σύμβουλος. Από ό,τι λέει. Εγώ πιστεύω ότι λέει. Ό,τι λέει πιστεύω. Πότε θα μου φέρετε, κύριε Γρατσία, αυτές τις αποδείξεις? Ήδη έχει περάσει μια εβδομάδα που μου έλεγε η αδερφή μου ότι θα τις δώσετε εσείς, θα τις προμηθεύσετε τις αποδείξεις. Άλλη μια εβδομάδα φτάνει. Τι αποδείξεις θέλετε? Τις αποδείξεις που λέτε ότι θα φέρετε για το Times, για τις εφημερίδες που έχετε κάνει καταγγελίες και αυτή την περιβόητη γερμανική απόφαση που δεν πρόλαβα να την πάρω στα χέρια μου, γιατί είμαι ευγενικός άνθρωπος και δεν ήθελα να την πάρω με βία από τα χέρια της αδερφής μου, να τη φωτοτυπήσω μόνο και μόνο ο λόγος μου ότι θα μου τη φωτοτυπούσε η αδερφή μου, επίστησα. Αλλά δυστυχώς δεν δουλεύετε με αυτόν τον τρόπο. Δεν δουλεύετε με τίμιους όρους. Γιατί αν δουλεύατε με τίμιους όρους, θα μου φέρνατε τα αποδεικτικά στοιχεία αυτά που λέτε ότι έχετε και μας τα κουνήσατε εκεί και μας είπατε ότι θα φέρετε αποδείξεις. Γιατί ένα μόνο φαξ έχετε από τη Γερμανία ή τη Δανία σας φέρανε? Γιατί σίγουρα είναι φαξ, δεν είναι το πρωτότυπο που είπατε προηγουμένως. Έτσι δεν είναι? Είναι φαξ ή δεν είναι? Δεν είναι φαξ. Για να το δούμε. Τι να δείτε? Το ότι δεν είναι φαξ, αυτό που δείξατε προηγουμένως στα γερμανικά. Η απόφαση του δικαστηρίου. Μάλιστα. Ωραία. Πολύ ωραία. Αυτό, να το δω λίγο. Να το δω λίγο μέσα. Απόφαση του δικαστηρίου. Μπορώ να το πάρω στα χέρια μου ή μήπως δεν τα λέω. Αυτή η απόφαση δικαστηρίου. Ναι. Γερμανικού δικαστηρίου. Θα μπορέσετε να μου βάλετε. Θα μια φωτοτυπία. Μια φωτοτυπία. Γιατί και η αδερφή μου έφερε κάτι άλλο. Δεν ήταν αυτό που μου έφερε η αδερφή μου. Οπωσδήποτε ξέρετε αυτό το πράγμα. Ότι αυτό που μου έφερε η αδερφή μου δεν ήταν αυτό το πράγμα. Τι λέει η απόφαση? Η απόφαση του δικαστηρίου λέει ότι η συντολογία στη Γερμανία έχει ένα νόμο οργανισμό καλή πίστη που προστατεύει το άρθρο 4 του συντάγματο και έχει δικαίωμα να αναπτυχθεί. Δικαίωμα να διαδώσει τις απόψεις της και τις ιδέες όπως κάθε άλλος αντίστοιχος οργανισμός. Μάλιστα. Αυτό λέει αυτό. Αυτό είναι το δικαστήριο είναι. Κύριε, ένα λεπτό. Ποιο δικαστήριο είναι? Θα σας πω αμέσως. Το διοικητικό εφετείο του Αμβούργου. Διοικητικό εφετείο. Μάλιστα. Είναι η απόφαση. 326-93. Του 93. Πότε? 1993. Μάλιστα. Έχει και μόνος να βάλεις εμφάσεις στη Γερμανία. Ξέρετε. Είδε. Το διοικητικό εφετείο του Αμβούργου για τις παρθμών 6-7-93 αποφασιστός του εθεώρησε τη δραστηριότητα της επιστημονολογικής αιρέσεως ως εμπορική και όχι ως θρησκευτική. Ακόμη και αν πολλοί προϊόντα ή υπηρεσίες μόνο σε παδούς της. Εμπορική. Και είναι αυτή η απόφαση? 6-7 του 93. Ποιος είναι ο αριθμός αυτής της απόφασης, 6-7 του 93? Αυτή είναι η απόφαση... Διοικητικό εφετείο του Αμβούργου. Ακριβώς. Αυτή είναι η απόφαση του διοικητικού εφετείου του Αμβούργου. Λέει ακριβώς το αντίθετο. Αυτή εγώ έχω. Να σας τους λέω. Θα τα έχω και εγώ το πρωτότυπο αύριο. Γιατί εσείς είσαστε, έχετε αρχείο βέβαια, εγώ μπήκα στο θέμα 3 μέρες τώρα. Και σας λέει, σας χαρακτηρίζει ως επιστημολογική αίρεση. Τι απόφαση είναι αυτή και τι ακριβώς θα σας στείλω κι εγώ. Οποιοςδήποτε μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Έτσι. Αυτή η απόφαση του Γερμανικού Δικαστηρίου είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που λέτε. Και τι λέει αυτή η απόφαση μέσα? Αυτό ακριβώς. Ότι δεν πρόκειται περί επιχειρήσεων όπως έχει κατηγορηθεί, αλλά πρόκειται για ένα φιλοσοφικό οργανισμό. Στο Αμβούργο. Στο Αμβούργο. Και όμως το Αμβούργο, το εφετείο του Αμβούργου, θα σας φέρω εγώ αύριο σε αποφάσεις όλες αυτές, επεκύρωσε κατά δίκη των επιστημολόγων επειδή διάνυμα φυλάδια στους δρόμους χωρίς κρατική άδεια. 4/86. Το έχετε αυτό? Ποια είναι αυτή? 4/86 εφετείο Αμβούργου. Επεκύρωσε κατά δίκη των επιστημολόγων επειδή διέμειναν φυλάδια στους δρόμους χωρίς κρατική άδεια. Πρέπει να υπολογίσει αντίγραφο για αυτή την απόφαση, αν υπάρχει.
Θα σας τα δώσω, σας λέω όλα. Σας τα δώσω όλα. Θα μου χορηγήσω οποιοδήποτε αντίγραφο. Θα μπορούσαμε και εμείς να πάρουμε κάποια αντίγραφα. Όλα, όλα, όλα. Αυτή τη στιγμή θα σας τα δώσω. Να μην μου φέρει τα ίδια. Θα σας τα δώσω εγώ. Α, εντάξει. Λοιπόν, κλείνοντας αυτή η εκπομπή, ήδη έχει. Είμαστε μαζί 3 ώρες. Και η συγκίνηση ήταν αρκετά μεγάλη. Και η μάνα και μάνα σου και μάνα της Δώρας. Ήταν μια μάνα Ελληνίδα η οποία χόρεψε απόψε το δικό της χορό του Ζαλόγκου, τον χορεύει εδώ και μήνες, διότι το κορίτσι της έχει πάρει κάποιες αποφάσεις. Χωρίς να οποίες, το θέλει η ίδια. Χωρίς να το θέλει η ίδια, όπως λέτε, ο κύριος Γατσίες, ο οποίος μας έδωσε τη δική του κατάθεση για το θέμα της υπάρξης και της πορείας του ΚΕΦΕ, η κυρία Κατρινοπούλου, η οποία υπήρξε γλαφυρή και σαφέστατη ως κοινωνική λειτουργός του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στην οποία απάνω έπεσαν σχετικές αποφάσεις και έκανε την κριτική της όχι προς το ΚΕΦΕ, αλλά από τα αποτελέσματα, τα οποία προέκυψαν. Εσείς ο αδερφός, ο οποίος πονάται βεβαίως, είναι αδερφή σας, είχατε άλλα όνειρα για τα αδερφή σας, άλλα σχέδια. Και εγώ, ο οποίος σήκωσα το βάρος αυτής της συζητήσεως, βάρος που δεν ξέρω αν ήταν σωστό όπως το χειρίστηκα, εάν καμιά φορά αδίκησα τον κύριο Γρατσία, μπορώ, εγώ δεν έχω πολλή λεβεντιές κύριε Γρατσία, είμαι Πελοποννήσιος καλός, να σας ζητήσω και συγγνώμη αν σας αδίκησα και αν φωνάξαμε, αλλά φίλοι και φίλες, άλλη μια αφύλακτη διάβαση έφτασε στο τέλος της. Κύριε, ναι. Μπορώ να πω κάτι. Να πείτε. Τελευταία. Να πείτε. Θέλω να απευθύνω στους γονείς μια έκκληση. Στους γονείς που δεν έχουν το πρόβλημα αυτό, να σκύψουν απάνω στο πρόβλημα αυτό, να το δουν, γιατί μπορεί αύριο να είναι και τα δικά τους το τα είπα παιδιά. Το είπα. Και το είπα. Στους γονείς που έχουν το πρόβλημα, να μην φοβούνται και να βγουν να πούν το πρόβλημά τους και να μην ντρέπονται τον κοινωνικό τους κύκλο. Ήδη υπάρχει μια σειρά 30-40 ανθρώπων οι οποίοι θα εμφανιστούν στο κανάλι. Μάλιστα. Θα αρχίσουμε, θα κάνουμε διπλές εκπομπές την εβδομάδα, θα αρχίσουν να εμφανίζονται άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να μιλήσουν. Είτε δεν ξέρω τι θέλουν να πούνε, είτε θετικά είτε αρνητικά, πάντως θα έρθουν εδώ να μιλήσουν για το ΚΕΦΕ και για τις άλλες οργανώσεις. Είπαν ότι θέλουν να μιλήσουν. Χωρίς όμως να καταθέσουν αν είναι θετικά ή αρνητικά για να το εξηγηθούμε αυτό το θέμα. Και πρέπει το κράτος να μας βοηθήσει εμάς τους γονείς που έχουμε το πρόβλημα, όποια υπηρεσία είναι υπεύθυνη, να μας βοηθήσει για τα παιδιά μας, για το μέλλον των παιδιών μας και για το μέλλον της πατρίδας μας. Όταν απορροφούν αυτές οι οργανώσεις και αυτές οι αιρέσεις τα παιδιά μας και τα κάνουν άβουλα χωρίς να έχουν ελεύθερη σκέψη και να τα έχουν μαριονέτες να εξυπηρετούν τους δικούς τους σκοπούς και να καταστρέφουν το μέλλον τους, πρέπει να μας βοηθήσουν και η πατρίδα μας να φάει και μπροστά. Πιστεύω απόλυτα ότι η Δώρα ακούει αυτή την εκπομπή. Οπωσδήποτε την ακούει. Οπωσδήποτε. Εγώ θέλω να παρακαλέσω την Δώρα από το βάθος της καρδιάς. Δώρα, ούτε σε ξέρω ούτε με ξέρεις. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος βαδίζω προς τα 60. Και είμαι πατέρας 2 παιδιών. Μπορώ λοιπόν να καταλάβω τη μάνα σου, τον πατέρα σου και τον αδερφό σου. Μπορεί να κρατήσεις ως ανάματα φιλοσοφικών ιδεών σου δίνουν αυτοί που στα δίνουν. Δικαίωμά σου. Δικαίωμα καρδιάς και δικαίωμα ψυχής και η ελευθερία του λόγου και η ελευθερία της σκέψης και η ελευθερία της πορείας. Αλλά μην ξεχνάς σε τούτο τον τόπο που λέγεται Ελλάδα, όπου η οικογένεια πάντα ήταν εκείνος ο μεγάλος θεσμός
που θέργευε κάθε φορά την αποσταμένη ελπίδα, η οικογένεια δική σου, η μάνα σου, ο πατέρας σου, η συγγενή σου, ο αδελφός σου σε περιμένουν. Και μπορεί να γυρίσεις. Κράτησε ό,τι θέλεις από όσα έμαθες εδώ, στη Δανία, από όσα θα μάθεις, αλλά άπλωσε το χέρι στην οικογένειά σου. Φίλοι και φίλες, θέμα της απόψινής συζήτησης στην αφύλακτη διάβαση, ένα μεγάλο θέμα. Πάνω στη σκηνή, μια μάνα, ένας πατέρας και ένας αδελφός. Πρόσωπα που θυμίζουν αρχαία τραγωδία. Ο τόπος στενάζει από την αρρώστια, λέει κάπου η Αντιγόνη. Πράγματι, είναι μια αρρώστια ψυχής. Το Κέφε, από την άλλη πλευρά, ένα κέντρο που, όπως λέει, ευαγγελίζεται την φιλοσοφία, την αναζήτηση της φιλοσοφίας υποκατηγορία. Ήταν εδώ ένας νέος δικηγόρος, ένας συμπαθέστατος δικηγόρος, ο κ. Γρατσίας, ο οποίος έκανε τη δική του κατάθεση, μια κατάθεση με πάρα πολύ αξιοπρέπεια, οφείλουμε να πούμε, αλλά και με πολλές επιφυλάξεις. Ήταν η μάνα η οποία είπε τα όσα είπε, όσα θα έλεγε μια μάνα Ελληνίδα, και ένας αδελφός, ένα λεβεντόπεδο, τα οποία και αυτός κατέθεσε όσα καταθέτει ένας αδελφός πάντα για την τιμή, την ιστορία και την πορεία μιας αδελφής. Και ακούσατε τι είπε, γιατί να βγούμε εμείς στην τηλεόραση. Και μια κοινωνική λειτουργός, η οποία και αυτή με τη σειρά της, τις δικές της απόψεις από τα αποτελέσματα ίδιων περιπτώσεων σαν της Ντόρας. Ο Μιλόν που καταλήγει ότι όλη αυτή η ιστορία η οποία έχει ανδρωθεί στο εξωτερικό είναι θρησκεία. Καραμπινάτη θρησκεία με όρους δικούς της, με λειτουργίες δικές της, με χρήμα πάρα πολύ δικός της, που χάνεται σε μια φιλοσοφία όπου ουδής ξέρει πού αρχίζει και πού τελειώνει. Από την άλλη εβδομάδα θα αρχίσουν ειδικές εκπομπές γύρω από όλες αυτές τις αιρέσεις, τις παραθρησκευτικές οργανώσεις, αλλά και ίσως κάποια σωματεία που είναι παραξηγημένα. Θα κληθούν όλοι εδώ για να καταθέσουν είτε σε μένα είτε σε άλλα πρόσωπα, πιο ειδικά από μένα, να καταθέσουν τις απόψεις τους, γιατί μπορεί κάποιους να αδικήσουμε ή να αδικήσαμε. Φίλοι και φίλες, πρέπει κάποτε να καταλάβουμε ότι τούτος ο τόπος ζει με την ελπίδα. Με την ελπίδα της οικογένειας, με την ελπίδα της Ορθοδοξίας, με την ελπίδα ότι οι παραδόσεις θα μένουν αλόβητες, ότι οι παραδόσεις θα μένουν όρθιες, ότι οι παραδόσεις θα είναι οι σωστές. Και όπως έλεγε ο Ντούψεκ, η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Ήρθε η ώρα να πλώσουμε όλοι το χέρι. Να πλώσουμε το χέρι και σε αυτά τα παιδιά και σε αυτές τις οικογένειες, αλλά να απλώσουμε και το χέρι, το βίαιο χέρι της πολιτείας, της δικαιοσύνης, σε όσους απεργάζονται με διάφορα καταστατικά, και δεν μιλώ για το Κέφε, μιλώ γενικά, με διάφορα καταστατικά, άλλους σκοπούς για το σήμερα, για το αύριο και για το μέλλον του τόπου. Σας ευχαριστώ που μας ακούσατε, 3 ώρες μαζί, αλλά 3 ώρες για ένα πολύ μεγάλο, το οποίο θεωρώ εθνικό θέμα. Σας ευχαριστώ και πάλι, καλή σας νύχτα.